Είμαι Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι μαζί με τον Γιώργο Περτσά για να μιλήσουμε για τον Γκουστάβ Λαντάουερ. Γιώργο μου θύμισε ότι είναι κάτι χρόνια που το συζητάμε. Ισχύει. Εγώ νομίζω ήταν πολύ πρόσφατα. Πολύ πρόσφατα. Δεν ήταν πριν κανένα χρόνο και είναι. Περνάει ο καιρό, ναι. Ωραία. Οι συζητήσεις ξεκίνησαν από τότε. Από το 21. Ναι, από το 21. Οκ, εντάξει. Και τέλος πάντων είχαν διάφορα δικά σου, δικά μου, δεν τα είπαμε, αλλά τα λέμε. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι τις ερωτήσεις τις έχει φτιάξει ο Δημήτρης, ένας σύντροφος και εγώ. Δηλαδή, συνεργαστήκαμε. Ωραία. Οπότε θα κάνουμε κάτι με τον Γιώργο για το Λαντάουερ και μου είπε ότι θέλω να συμμετάσχω και εγώ. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πού γεννήθηκε και πώς, αν ξέρεις πού γεννήθηκε και πώς ήταν η οικογένεια του Γκουστάβ Λαντάουερ. Και αν θεωρείς ότι επηρέασε τη μετέπειτα πορεία του οικογένειά του. Ναι. Καταρχάς, συγγνώμη, σε διακόπτω, θέλω να σε ευχαριστήσω που αποδείχθηκες την πρόσκληση να κάνουμε την κουβέντα, έτσι. Και να ευχαριστήσω και τον Κώστα τον Δεσποινιάδη που μας έφερε σε επαφή. Εννοείται, ναι. Ωραία. Εγώ ευχαριστώ κιόλας και να δούμε αν μπορούμε να συμβάλλουμε στην κατανόηση του Λαντάουερ, ας πούμε. Σίγουρα. Να δούμε. Ένα λιθαράκι θα το βάλουμε. Ένα λιθαράκι, ναι, ναι. Εντάξει. Ο Λαντάουερ γεννήθηκε το 1870 στην Καλτσρούη και εκεί μεγάλωσε. Ωστόσο, έχει σημασία να πούμε ότι η καταγωγή του ήταν από τη Νότια Γερμανία, από τη μια περιοχή που λέγεται Σουηδία. Σουηδία. Όχι Σουηδία, Σουηδία. Σουηδία, ναι. Αυτή είναι μια περιοχή η οποία περιλαμβάνει ένα κομμάτι της Βαυαρίας και ένα κομμάτι αυτού του κρατητή που λέγεται Βάδι-Βιντεμβέργη. Και αυτό έχει σημασία για την καταγωγή του, γιατί ίσως το ξαναδούμε στη συνέχεια το πώς διαμορφώνουν τα βιώματα αυτής της καταγωγής, τη συγκρότηση της κοσμοθεώρησής του και της πολιτικής του αντίληψης. Και παρότι το γεγονός ότι γεννήθηκε μεγάλο στην Καλτσρούη, πήγαιναν αρκετά συχνά τα καλοκαίρια και τα λοιπά στη Σουηδία, σε ένα περιβάλλον αγροτικό και τέλος πάντων νότιο-γερμανικό, όχι βιομηχανικό και αστικοποιημένο δηλαδή. Ωραία, ίσως, συγγνώμη, σύγχρονα, αυτό έχει να κάνει και με τον κοινοτισμό του κάπως, Ναι, ίσως, ναι, ίσως, ναι. Με διάφορους παράγοντες που οργάνωναν τη ζωή εκεί και τις έδωναν αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Επίσης, η βία είναι και πολιτισμική ενότητα, είναι ιστορική πολιτισμική ενότητα, δηλαδή, μέσα στη Γερμανία. Γράφεται σε αυτά τα δύο κρατήδια που είναι διοικητικά χωρισμένα μένα, αλλά έχουν μια δική τους γλώσσα, διάλεκτο κτλ. Οπότε βιώνει, ας πούμε, το πράγμα όχι από τα αστικά κέντρα, τα μεγάλα, τα αναπτυγμένα. Αλλά από μνήμες και από βιώματα της παιδικής ηλικίας τα οποία επανέρχεται και αργότερα, ας πούμε, και τον διαμορφώνουν. Τώρα για το ίδιο το οικογενειακό περιβάλλον, να πούμε ότι ήταν εβραϊκής καταγωγής, ωστόσο ο ίδιος δεν μεγαλώνει με όρους εβραϊκής παιδείας, πολιτισμού, σχολείων και εβραϊκής κοινότητας. Μεγαλώνει αφομοιωμένος μέσα στη γερμανική κοινωνία 100%. Δεν πηγαίνει σε γερμανικό σχολείο κτλ. Ο πατέρας του νομίζω ήταν μεσοαστικής, ας πούμε, καταγωγής. Δηλαδή, οπότε τα βιώματα του πάλι είναι ανάλογα. Δεν θυμάμαι τώρα τι δουλειά έκανε ο πατέρας του, αλλά το όλο περιβάλλον είναι αυτό. Μέσα στο γερμανικό σχολείο που πηγαίνει, και αυτό είναι σημαντικό για τα παιδικά χρόνια, ρε παιδί μου, ότι έρχεται διαμέσου του προγράμματος σπουδών σε επαφή με τους Γερμανούς Ρωμαντικούς, τους οποίους διδάσκουν εκεί. Θέλω να σε ρωτήσω ποια θεωρητικά ρεύματα σκέψη μπορεί να τον επηρέασαν, ας πούμε. Ναι, οκ. Ο Γερμανικός Ρωμαντισμός είναι σίγουρα ένα από αυτά. Είναι σίγουρα ένα από αυτά, τον οποίο ακριβώς το γνωρίζει ακόμα και μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Και, ωστόσο του δημιουργεί μια έντονη. Ασκεί μια έντονη επίδραση πάνω του. Έτσι, το οποίο πάλι το βλέπουμε στη συνέχεια ξεκάθαρα σε όλη την πορεία του βασικά, γερμανικός ρομαντισμός. Και σίγουρα είναι ένα ρεύμα αυτό, ας πούμε. Για παράδειγμα, ποιητές όπως και φιλόσοφοι και συγγραφείς όπως ο Γκέτε ή ο Χέλντερλιν είναι κομβικοί, ας πούμε, στον ίδιο. Και ο Χέρντερ προφανώς μετά, αργότερα. Γενικά όλος ο προήμος γερμανικός ρομαντισμός είναι. Τον σφραγίζει. Έτσι. Προφανώς ο ίδιος τον ερμηνεύει και θα δούμε ενδεχομένως στη συνέχεια πώς, με τι τον συνθέτει. Τώρα για άλλες επιρροές, γενικά ο Λαντάουερ έχει πάρα πολλές διαφορετικές επιρροές ετερόκλητες, τις οποίες ο ίδιος τις υφαίνει μεταξύ τους με έναν ιδιαίτερο τρόπο
και οδηγείται, ας πούμε, πια στις δικές του θέσεις. Δηλαδή, δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος στοιχίζεται πίσω από μια θεωρητική πρόταση και την ακολουθεί μέχρι σε σχάτων, ας πούμε. Αντίθετα, αντλεί από παντού, από ποικίλα ετερόκλητα πεδία και περιοχές της σκέψης, της τέχνης και όχι μόνο, ας πούμε. Της πολιτικής με τη στενή έννοια φιλοσοφίας και θεωρίας, αλλά και με την ευρύτερη έννοια της σκέψης κτλ. Για παράδειγμα, από την στενή ενία πολιτική θεωρία και φιλοσοφία θα μπορούσε να πει κανείς ότι εμπνέεται από αναρχικούς στοχαστές όπως ο Προυντόν, ο Τολστόι. Ο Κροπότκιν, τον οποίο γνωρίζει κιόλας στο Λονδίνο αργότερα και του οποίου μεταφράζει έργα. Αλλά και γενικότερα, ας πούμε, μία από τις πρώτες φιλοσοφικές του πώς το λένε, μελέτες και επαφές με τη φιλοσοφία είναι με τον Σοπενάουερ. Mm-hmm. Σοπενάουερ όταν ήταν ήδη στο σχολείο. Τον οποίο τον κρατάει και έχει μια ιδιαίτερη σχέση, ελεύθερη σχέση με το έργο και του Σοπενάουερ. Αυτός ο φιλόσοφος που τον σφραγίζει, ή ένας από τους δύο δηλαδή που τον σφραγίζουν, θα έλεγα, αλλά ο βασικότερος ίσως είναι ο Νίτσε. Ο Νίτσε, τον οποίο γνωρίζει πάλι, ας πούμε, σε νεαρή ηλικία και τη σκέψη του οποίου αναφέρεται και ρητά και δεν σταματά να αντλεί από αυτόν με έναν προφανώς ιδιαίτερο δικό του τρόπο. Έτσι. Ο έτερος σημαντικός φιλόσοφος από τον οποίο αντλεί, πέρα από τον Νίτσε, είναι ο Σπινόζα. Mm-hmm. Δηλαδή, Νίτσε και Σπινόζα είναι δύο μείζονες θεωρητικές αναφορές τις οποίες έχει και οι οποίες διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό το φιλοσοφικό του υπόβαθρο. Σε όλη τη ζωή, ας πούμε. Θα έλεγα ναι. Ακόμα και αν δεν είναι ρητές, είναι έμεσες και προκύπτει δηλαδή ότι αυτός έχει, όποιος δει δηλαδή, μπορεί κάλλιστα να κάνει αντιστοιχίες κτλ. Είναι και ρητές, αλλά ναι. Αναβλύζει διαρκώς, ας πούμε, μια νιτσεϊκή και μια σπινοζική επιρροή, ας πούμε. Τώρα αντλεί και από πολλούς άλλους διάφορα ρεύματα και ανθρώπους που γνώρισε και τον επηρέασαν. Για παράδειγμα, ένας φίλος του και μέντορας του είναι ο Φρίτς Μάουτνερ, του οποίου η φιλοσοφία, η κριτική φιλοσοφία στη γλώσσα αποτελεί μείζον, ας πούμε, συμβάν για τη διανοητική πορεία του Λαντάουερ και στην οποία και ο ίδιος είχε συνεισφέρει με έναν τρόπο επιμελούμενο στο έργο του Μάουτνερ, Φρίτς Μάουτνερ, άγνωστο στις μέρες μας νομίζω πια. Ίσως το αναφέρει μόνο ο Βιτκεστάιν κάπου στη δυτική φιλοσοφία της γλώσσας. Αλλά γενικά θα το πούμε και στη συνέχεια, φαντάζομαι ότι επειδή είναι μια βασική του επιρροή το πώς τον διαμορφώνει, ο Φρίτς Μάουτνερ είναι ένας από αυτούς. Ένας άλλος Γερμανός που αξίζει να το αναφέρουμε γιατί είναι πάντως πάλι παντελώς άγνωστος και ίσως έρθει κάπως στην επιφάνεια, ας πούμε, με ένα γόνιμο τρόπο, είναι ένας τύπος που λέγεται Benedict Friedlander. Mm-hmm. Αυτός είναι πάλι ένας αιρετικός Γερμανός της εποχής, ομοφιλόφιλος κιόλας, ο οποίος γράφει στην εφημερίδα στην οποία θα διευθύνει αργότερα ο Λαντάουερ, τον Der Socialist, ο σοσιαλιστής. Είναι σύγχρονος, δηλαδή. Είναι σύγχρονος. Και ο Μάουτνερ και ο Φρίντλαντερ είναι σύγχρονοι. Και με τους οποίους συνομιλεί συστηματικά, ας πούμε, και τον διαμορφώνουν κατά τη διάρκεια. Άρα γνωρίζονταν. Γνωρίζονταν, ναι. Γνωρίζονταν. Γνωρίζονταν και έχει, ο Λαντάουερ έχει συμβάλει στην επιμέλεια του έργου του Μάουτνερ, όταν βρίσκονταν στη φυλακή τέλος πάντων κτλ. Και ένα έργο του το υπογράφει κιόλας σε μια σπουδή και μελέτη πάνω στο έργο του Μάουτνερ και στην δική του κριτική φιλοσοφία της γλώσσας. Και με τον Φρίντλαντερ, ο Φρίντλαντερ έγραφε άρθρα στο Der Socialist και έγραφε και βιβλία τα οποία τον είχαν επηρεάσει γιατί έθετε με ένα διαφορετικό τρόπο το σοσιαλιστικό ζήτημα, τη σχέση με τον μαρξισμό κτλ. Mm-hmm. Και εδώ έχοντας αναφέρει αυτές τις γενικές αναφορές, τις γενικές επιρροές, οι οποίες είναι και άλλες όμως, δηλαδή αντλεί από ρεύματα καλλιτεχνικά, ποιητές πολλούς κτλ. Ίσως το πούμε, αναφερθούμε συνέχεια. Να πω ότι ήταν φιλοσοφικά συγκροτημένος και διαμορφωμένος, όπως βλέπουμε και αυτές τις μείζονες επιρροές και πολιτικά οργανωμένη αντίληψή του χωρίς να περάσει καθόλου τον μαρξισμό. Δηλαδή, ναι, είναι ιδιαίτερο. Νομίζω για την εποχή. Είναι ιδιαίτερο. Δηλαδή δεν είναι ένας αναρχικός ο οποίος κρατάει τη μαρξιστική ανάλυση για τις τάξεις, τη συντακτική πάλη, τον καπιταλισμό, η ανάλυση του μάρξου κεφάλι, οτιδήποτε. Και απλά απορρίπτει το κόμμα, απορρίπτει την ιεραρχία, απορρίπτει το λενινισμό, ξέρω εγώ. Άρα υπογράφουμε αλφάδια, αλλά η ανάλυση από κάτω είναι μαρξιστική. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Η ανάλυση από την αρχή δεν είναι μαρξιστική. Είναι μη μαρξιστική ανάλυση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σημεία τομής εδώ και εκεί, αλλά δεν είναι ότι αντλήσει συστηματικά από το έργο του Μάρξ. Συγγνώμη, το είχε ασχοληθεί ή δεν έτυχε να ασχοληθεί και λόγω των εμπειρών του μπήκε κατευθείαν
σαν αρχικό ρεύμα σκέψη, ας πούμε. Κοίταξε, τώρα πρέπει να δούμε ακριβώς πώς γίνεται ο Λαντάουρ αναρχικός. Γιατί προφανώς δεν γίνεται αναρχικός, γίνεται αναρχικός στα τέλη της δεκαετίας του. Στο τέλη του 9ου αιώνα, 1880, τέλη 80, αρχές 90. Ουσιαστικά ο Λαντάουρ σπουδάζει σε διάφορες πόλεις Γερμανίας, αλλά πηγαίνει μετά στο Βερολίνο. Και εκεί ουσιαστικά είναι η πολιτικοποίησή του. Έχει όλες αυτές τις φιλοσοφικές, ή τις περισσότερες, αν έχει όλες φιλοσοφικές και θεωρητικές και καλλιτεχνικές επιρροές που σου είπα. Αλλά εκεί γίνεται το δέσιμο με την πολιτική, στο Βερολίνο. Το Βερολίνο τότε είναι ραγδαία, όπως το λένε, βιομηχανιζόμενη και αστικοποιούμενη πόλη. Γίνεται Μητρόπολη από εκεί που ήταν, ας πούμε, μια πόλη που ήταν οι πρώσοι βασιλιάδες. Γίνεται σύγχρονη Μητρόπολη. Αυτό σημαίνει βιομηχανικό προλεταριάτο, αυτό σημαίνει μεγάλες, πώς το λένε, σημαίνει σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Έτσι. Το 1890, αρχές του 1890, είχαν ήδη αρθεί οι αντισοσιαλιστικοί νόμοι που έπεσαν στη Γερμανία και είχαν ποινικοποιήσει κάθε πολιτική δράση σύν των σοσιαλδημοκρατών. Οπότε οι σοσιαλδημοκράτες βγαίνουν στην πολιτική σκηνή δυναμικά και μπαίνουν και κατεβαίνουν στα κοινοβούλια κτλ. Ο Λαντάουρ φτάνει εκείνη τη στιγμή στο Βερολίνο, ας πούμε, και ξεκινάει η πολιτικοποίησή του σε κόλπους σοσιαλδημοκρατών φοιτητών. Mm-hmm. Οπότε εκεί είναι που έρχεται και σε επαφή με τον μαρξισμό κτλ. Και το αναθέτουν κάποιες μάλλον παρουσιάσεις και διαλέξεις και σε άλλες ομάδες και σε άλλες χώρες κτλ. Που πάει σαν εκπρόσωπος αυτών των φοιτητών. Και ουσιαστικά εκεί κάνει μια περίεργη μίξη Νίτσε και Μάρξ, ας πούμε, σε διάφορα τέτοια. Okay, προσπαθούσε, ας πούμε. Αλλά είναι αυτό που λέει και ο ίδιος σε κάποια φάση, ότι τότε στη Γερμανία τους αναρχικούς δεν τους δημιουργούσε τόσο το κατεστημένο, το γερμανικό, όσο το γερμανικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Mm. Δηλαδή ήταν σε αντίδραση με το S5 και την σαπίλα του S5, όπως τη βλέπει ο Λαντάουρ και τη νιώθει, ας πούμε, στο πετσί του, που στρέφει τους ανθρώπους και σε μια άλλη πολιτική κατεύθυνση που είναι ο αναρχισμός. Το S5 δημιουργήσει περισσότερο αναρχικούς εκείνη την εποχή, ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι. Οπότε και η επαφή με τον μαρξισμό είναι μέσω του S5 και σε σχέση με το S5 και η αντίδραση προς το S5 και είναι αντίδραση με τον μαρξισμό και με φυγή προς αυτόν, από αυτόν, ας πούμε, mm-hmm. άμεση και στο λένε, σε βάθος. Άρα θεωρητική, ας πούμε, ρε παιδί μου, συνάντηση με τον μαρξισμό ο ίδιος δεν είχε. Είχε μέσω του S5 ως φοιτητής. Από όσο ξέρω, δεν είχε άλλες επιρροές, άλλες δηλαδή με ανθρώπους που γνωρίζει. Ας πούμε, ο Φριλέντερ για παράδειγμα είναι το ακριβώς ανάποδο. Προσπαθεί να μιλήσει για έναν σοσιαλισμό που δεν θα έχει αυτό το πράγμα. Βέβαια, να πούμε ότι. Να θέσουμε το ερώτημα: ποιος είναι ο μαρξισμός στην εποχή του Λαντάουερ. Σωστό και αυτό. Ποιος είναι ο μαρξισμός και τι κυκλοφορεί και όλα τα πτέρυγα του Μάρξ. Σωστό και αυτό. Για παράδειγμα, στο Έκκληση για Σοσιαλισμό, που είναι ίσως το τελευταίο του ολοκληρωμένο έργο, του 1911. Εκεί ξεκινάει, ας πούμε, το βιβλίο και έχει ένα προήμιο, που το λέει προήμιο, ας πούμε, στην έκδοση, και μετά όλο το υπόλοιπο κεφάλαιο, το υπόλοιπο βιβλίο έχει ένα κεφάλαιο που λέγεται ο Μαρξισμός. Μπορεί να καταλάβεις εκεί τι συμβαίνει, ας πούμε. Δεν σταματάει, είναι non-stop, ας πούμε, η κριτική του Μαρξισμού. Αλλά το ερώτημα είναι τι ξέρει από τον Μαρξισμό. Έτσι. Τι ξέρει, ποια είναι τα βιώματά του, ποιοι είναι οι μαρξιστές εποχής του και τι ξέρει όσον αφορά τα κείμενα. Έτσι, εγώ νομίζω ότι τα βιώματά του ξεκάθαρα είναι το S5. Το S5 ουσιαστικά τότε μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο ξέρουμε ότι είναι όλοι σοσιαλδημοκράτες. Λένιν, Ρόζα Λούξεμπουργκ, όλοι είναι σοσιαλδημοκράτες. Οι σοσιαλιστές. Το Κομμουνιστικό Κόμμα φτιάχνεται αρχές του Πρώτου Παγκοσμίου, στη Γερμανία κτλ. Και επίσης όσον αφορά τα βιώματα είναι σοσιαλδημοκρατία σε όλη την έκτασή της και σε όλη την ισχύ της, έτσι, το μεσουράνημά της, ας πούμε. Τα αναγνώσματα του Μάρξ, δηλαδή ας σκεφτούμε ότι το 1900, αρχές του 1900 ή μέχρι το 1911, ακόμα και τον Πρώτο Παγκόσμιο, μέχρι και το θάνατο του Λαντάουρ, δεν υπάρχουν τα κείμενα του Μάρξ που θα διαμορφώσουν, ας πούμε, τον δυτικό μαρξισμό, τον ετερόδοξο μαρξισμό. Δηλαδή το μείζον έργα δυτικού μαρξισμού όπως το πνεύμα της ουτοπίας του Ernst Bloch είναι αργότερα, είναι το 18 νομίζω του Ernst Bloch. Και ο Μπλοχ διαβάζει Λαντάουερ. Okay. Ή του Λούκατς είναι αρχής 20, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Πόσο μάλλον για σχολή του Φραγκφούρτη, δηλαδή αυτά τα ρεύματα της Γερμανίας τα ετερόδοξα. Ήταν μετέπειτα ρεύματα. Ήταν μετέπειτα ρεύματα ακριβώς. Mm-hmm. Δεν υπάρχει. Δηλαδή εκεί γνωρίζεις Μάρξ, φαντάζομαι, το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, mm-hmm. το Κεφάλαιο, διάφορα ιστορικά έργα. Δηλαδή τα πιο αιρετικά, να το πω έτσι, έργα του Μάρξ που μετέπειτα που ενέπνευσαν άλλες γραμμές μαρξιστικής σκέψης, ας πούμε. Εκδόθηκαν αργότερα ήδη μετά το θάνατό του, ας πούμε, θα έλεγα. Mm-hmm. Οπότε είναι ένα θέμα. Εγώ κάπως έτσι προσεγγίζω δηλαδή την. Mm-hmm. Και επίσης να σου πω κιόλας ότι όσον αφορά τα βιώματα, έχει ενδιαφέρον αυτό. Έχει πλάκα κιόλας.
Ο Λαντάουρη όταν ήταν στο Βερολίνο και συμμετείχε σε ομάδες, είχε ήδη συγκροτήσει την αναρχική του, ας πούμε, τοποθέτηση, την πολιτική, και διαμόρφωνε την ευρύτερη κοσμοθεώρησή του, που θα δούμε ότι είναι έτσι πιο περίεργη πάλι, δεν είναι κλασική αναρχική ούτως ή άλλως. Και γι' αυτό έχει και ενδιαφέρον, ναι, δηλαδή. Ακριβώς, ακριβώς. Όλες αυτές οι επιδράσεις και επιρροές είναι εντελώς. Δεν τις περιμένει κανείς και τις συνθέτει με έναν τρόπο που πάντα κατευθύνεται προς την πολιτική μέρημνα. Έτσι, το τι μένει να γίνει, πώς θα πάει το πράγμα, τι θα κάνουμε εμείς κτλ. Τέλος πάντων, έλεγα ότι δύο βιώματα κρίσιμα είναι όταν πηγαίνει από σκοπιά των αρχικών τώρα, πηγαίνει στα συνέδρια δεύτερης διεθνούς που γίνονται το ένα στη Ζυρίχη και το άλλο στο Λονδίνο, τέλη 19ου αιώνα. Έτσι, και εκεί ουσιαστικά το διάγμα του Λαντάουρ ήταν να πει ότι εμείς στην αρχική μπορούμε να συμμετάσχουμε σε ένα τέτοιο σοσιαλιστικό συνέδριο, γιατί είμαστε και εμείς σοσιαλιστές. Mm-hmm. Και εκεί η διαμάχη που παίζει, που του λένε όλοι οι άλλοι που την πέφτουν, ας πούμε, είναι ότι δεν είστε σοσιαλιστές, εσείς οι αναρχικοί, ας πούμε, είστε κάτι άλλο, δεν ξέρουμε τι είστε, τέλος πάντων, και φύγετε από εδώ. Και εκεί φτάνει το πράγμα στα άκρα, ας πούμε, και στις δύο φορές, ας πούμε, που πηγαίνει η παρίσταση στα συνέδρια αυτά, και καταλήγουν να τους διώχνουν όλους αυτούς με συγκλωτικές έξω από τα συνέδρια, ας πούμε. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αύγουστο Μπέμπελ, που είναι και ο ηγέτης της Σοσιαλδημοκρατίας, το SPD στη Γερμανία την εποχή, φτάνει σε ένα σημείο να πει μετά από ένα τέτοιο συνέδριο να κατηγορήσει τον Λαντάουρ ότι ήταν ασφαλίτης και είχε έτσι εισχωρήσει μέσω συνέδριο, ξέρεις, με αυτή την ιδιότητα κτλ. Κλασικά πράγματα, κρατάνε αιώνες. Ναι, ναι. Οπότε ο Λαντάουρ σφραγίζεται, η ψυχή του σφραγίζεται με ένα μίσος για το SPD, ας πούμε, και ότι ό,τι εκπροσωπεί το SPD. Και λέει, ας πούμε, ότι τους αναρχικούς τους φτιάχνουν το SPD βασικά εδώ στη Γερμανία. Okay. Αυτό σαν γενική, ας πούμε, τοποθέτηση. Ωραία. Να σου πω κάτι. Αναφέρθηκες λίγο πριν ότι ο Λαντάουρ είχε ασχοληθεί, ρε παιδί, με την τέχνη, με τη λογοτεχνία, ξέρω εγώ, με την ποιήση και όλα αυτά. Αυτό πώς το συνδυάζει με την πολιτική του σκέψη, δηλαδή, πώς πήγαινε, ναι, από το ένα στο άλλο? Δεν πήγαινε από το ένα στο άλλο. Ήταν το ίδιο για αυτόν. Ήταν το ίδιο. Δηλαδή, είναι τόσο βουτυγμένο το ένα με στο άλλο που ουσιαστικά είναι ψευδιάλυτα. Γιατί λανταουερική σκέψη, το λανταουερικό σύμπαν, ας πούμε, και πολιτικό βίωμα κτλ. Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Κοίταξε, αρχικά με την τέχνη ασχολήθηκε και ο ίδιος. Δεν ήταν μόνο θεωρητικός ή το να ενδιαφέρει το αισθητικό φαινόμενο για να δει πώς συνδέεται με την πολιτική. Όχι, ασχολήθηκε και ο ίδιος έτσι hands-on που λένε. Δηλαδή, σαν με άμεσο τρόπο. Με δύο κυρίες μορφές τέχνης. Το πρώτο είναι η συγγραφή, η λογοτεχνία, που είχε γράψει και κάποιες νουβέλες, κάποια μυθιστορήματα σε νεαρή ηλικία, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, και με το θέατρο. Με το θέατρο δεν είχε γράψει κάτι, ήταν κυρίως κριτικός θεάτρου και ασχολούνταν πιο θεωρητικά με το θέατρο. Αν και είχε συνεργαστεί με δύο σκηνές θεατρικές στη Γερμανία εκείνη την εποχή, το Berliner Freie Volksbühne, αν θυμάμαι καλά, που ήτανε, το είχαν φτιάξει αρχικά οι σοσιαλδημοκράτες, σαν παρακλάδους σοσιαλδημοκρατών για να παράσχει λαϊκές μορφές θεάτρου, ας πούμε, στο ευρύ κοινό. Προσιτό και με άλλο ρεπερτόριο, πιο κριτικό, ας πούμε. Και μια σκηνή στο Ντίζελντορφ που δεν ευδοκίμησε μια συνεργασία στο τέλος της ζωής του που πηγαίνει στη Βαβαρία. Ήταν να συνεργαστεί δηλαδή σαν δραματουργός στο πλαίσιο αυτού του αιρετικών τέτοιων θεατρικών σκηνών στη Γερμανία. Άρα είχε σχέση και νομίζω και αρθρογραφούσε σε θεατρικά περιοδικά. Και επίσης με το θέατρο έχει ενδιαφέρον ότι είχε γράψει και μια μονογραφία για τον Άμλετ, η οποία εκδίδεται αμέσως μετά το θάνατό του. Οπότε λογοτεχνία και θέατρο είναι μείζονες. Μορφές τέχνης με τις οποίες ασχολείται και ο ίδιος. Αλλά και η ποιήση, όπως είπες, είναι πολύ, πολύ βασική, έχει μεταφράσει αρκετούς ποιητές. Έχει ασχοληθεί με την ποιήση, την οποία θεωρεί δομικό κομμάτι, ας πούμε, της ίδιας της πολιτικής και της κοσμοθεώρησης της επαναστατικής, να το πω έτσι. Τώρα, η τέχνη έχει ένα ευρύτερο και ένα πολύ δομικό ρόλο στην όλη σκέψη του και στην θεώρησή του. Και αυτό γιατί ο ίδιος κατανοεί την πολιτική, τώρα πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο, αλλά δεν γίνεται έτσι. Κατανοεί την πολιτική και με έναν πολύ βαθιά βιωματικό και υπαρξιακό τρόπο. Άρα η τέχνη την βλέπει και αυτή βιωματικά, και εδώ μπαίνει και κομικά και το θέατρο. Έτσι. Το θέατρο σαν θεατρική δράση, έτσι, σαν δρόμενο θεατρικό, μπορεί να μετασχηματίσει την υποκειμενικότητα, ας πούμε, του θεατή με έναν αρκετά δραστικό τρόπο, ας πούμε. Και οπότε θεωρεί ότι η τέχνη μπορεί να έχει αυτή την επενέργεια, τη μετασχηματιστική, με όρους πολιτικούς, αλλά εδώ θέλει προσοχή. Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει ο Λαντάουρ την τέχνη δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτό που θα λέγαμε στρατευμένη τέχνη. Mm-hmm. Στρατευμένη τέχνη ή τέχνη ρεαλιστική τέχνη. Είναι ενάντια, ασκεί κριτική και στο ρεαλισμό και στο νατουραλισμό σε επίπεδο αισθητικών καλλιτεχνικών ρευμάτων, είτε στη λογοτεχνία, στη ζωγραφική, στο θέατρο, οπουδήποτε. Δεν θεωρεί ότι αυτό είναι το βασικό. Ίσα θεωρεί ότι η τέχνη πρέπει να κρατάει το συμβολισμό
πώς το λένε, τη μεταφορά, την αλληγορία, δηλαδή τέτοια πράγματα εκφράζονται μέσα από την τέχνη και τέτοια πράγματα είναι η δύναμή της ακριβώς σε μια λογική μετασχηματισμού και μεταμόρφωση της ανθρώπινης υποκειμενικότητας. Έτσι. Μετασχηματισμού και μεταμόρφωση η οποία συνδέεται δομικά, θα το πω από τώρα, είναι από τις κομβικότερες έννοιες του Λαντάρου, με το πνεύμα, έτσι, το Geist στα γερμανικά. Ναι, okay. Άρα ένα τρίγωνο είναι δηλαδή. Είναι κομβική έννοια. Ναι, είναι κομβική. Τέχνη από τη μια μεριά, πώς το λένε, πολιτική και υπαρξιακό βίωμα και συλλογικό βίωμα και πνεύμα. Έτσι, ένα τρίγωνο δηλαδή, να σκεφτεί κανείς ανάμεσα σε αυτά τα τρία και τα δέσει γερά μεταξύ τους, μπορεί να καταλάβει τι. Για παράδειγμα, ο Λαντάουερ, γι' αυτό που είπα ότι δεν θεωρεί ότι είναι. Δεν θεωρεί ότι υπάρχει αστική τέχνη και προλετεριακή τέχνη. Ίσα-ίσα θεωρεί ότι μείζωνα έργα και ρεύματα της αστικής λεγόμενης τέχνης ουσιαστικά είναι παραστατική τέχνη. Για παράδειγμα, προφανώς το Σέξπιρ, που σου είπα ότι γράφει και μια μονογραφία, ο Άμλετ, οι τραγουδίες του Σέξπιρ θεωρεί κορυφαίες, ας πούμε. Και άλλα, και άλλοι, ο Σίλερ προφανώς του ρομαντικούς, τον θεωρεί κομβικό. Δεν θεωρεί ότι υπάρχει αυτή η διάκριση. Αυτό είναι βασικό, ας πούμε. Αναφέρεται στον Μπετόβεν, στη μουσική του Μπετόβεν, ως κατεξοχήν εκφραστική του επαναστατικού πνεύματος. Ειδικά η Οδύση στη Χαρά, ή στον Μπαχ, σαν έναν καλλιτέχνη ο οποίος εκφράζει, ας πούμε, με ένα δομικό και βαθύ τρόπο την ίδια την κοινότητα στην οποία της οποίας αποτελεί και ο ίδιος μέρος. Άρα αντλεί από διάφορους καλλιτέχνες σε ποικίλα πεδία. Για παράδειγμα, μεταφράζει. Δεν ξέρω πώς το έκανε κιόλας αυτό. Τον Ινδό ποιητή, τον Ταγκόρ. Έτσι. Ο Ταγκόρ. Και η δεύτερη γυναίκα του είναι και αυτή η μεταφράστρια. Και μεταφράζονται μαζί διάφορους ποιητές και ποιήτρια. Σε γενική γραμμή αυτό. Αλλά η τέχνη ουσιαστικά είναι τόσο κομβική γιατί μπορεί να επενεργήσει μεταμορφωτικά και να στρέψει, ας πούμε, τον ανθρώπινο ψυχισμό, την ανθρώπινη συγκρότηση και την ανθρώπινη επιθυμία σε άλλες κατευθύνσεις, ας πούμε. Και να οδηγήσει σε νέο τύπο βιώματα. Αυτό είναι το βασικό. Ο Λαντάουερ μιλάει για επαναστατικοποίηση των πνευμάτων. Ωραία. Θέλω να πει τι περιεχόμενο, γιατί αναφέρθηκες, δίνει στη λέξη πνεύμα ο Λαντάουερ. Και αν θα μπορούσε αυτό να έχει την ποιότητα ενός συνόλου νιτσεϊκών ενεργών δυνάμεων. Δηλαδή το πνεύμα κάπως σχετίζεται με τις ενεργές δυνάμεις, ας πούμε, του Νίτσε. Και τι σημαίνει πνεύμα για τον Λαντάουερ, γιατί ξέρεις. Σημαίνει πνεύμα. Ακούνε πολύ. Για έναν αρχικό, όταν μιλάει για πνεύμα, είναι λίγο ρε παιδί μου, ναι, είναι λίγο μεταφυσικό, ας πούμε. Μεταφυσικό. Τι φάση είναι αυτή τώρα. Τι έλεγε αυτός ο άνθρωπος. Ναι, εκεί. Θε να πεις. Ναι, είναι κατανοητή αυτή η ένσταση. Και εγώ όταν άρχισα να διαβάζω, κάπως έτσι το προσέγγιζα, αλλά μάλλον άλλαξε μετά. Κοίταξε, το πνεύμα είναι η κομβική, από τις πλέον κομβικές, αν όχι η κομβική έννοια στο έργο του Λαντάουερ. Το βλέπεις πάρα πολύ συχνά και το πρώτο πράγμα που πρέπει κανείς να κάνει είναι να προσπαθήσει να αποκωδικοποιήσει, να κατανοήσει λίγο σοβαρά, να μετρηθεί με αυτό τι εννοεί, ας πούμε. Η πρώτη αντίδραση προφανώς είναι να πεις ότι είναι μια ιδεαλιστική έννοια, τουλάχιστον ορμόμενος από κάποιο τύπο θεωρητικό φιλοσοφικό υλισμό και να πεις ότι είναι ιδεαλιστής, το πετάμε στην άκρη, κόβουμε αυτό το κομμάτι του έργου, δεν μας κάνει και. Αλλά δεν γίνεται. Είναι τόσο βαθιά γεγραμμένο μέσα, τουλάχιστον από τα τέλη του 19ου αιώνα και μετά, αρχές 20ου αιώνα, που κάνει και μια ιδιαίτερη, ας πούμε, στροφή, συγκρότηση, ας πούμε, στην κοσμοθεώρηση του, αντλώντας από τον μυστικισμό. Τώρα το πνεύμα, Geist στα γερμανικά, να το πω όσο πιο έτσι, άμεσα γίνεται, για να μην χαθούμε κιόλας, είναι ότι δεν είναι μια ιδεαλιστική έννοια, ούτε μια μεταφυσική έννοια. Μπορεί να έχει τέτοιες συνδηλώσεις στα μυαλά μας ή στα ακούσματά μας, αλλά ο τρόπος που το χρησιμοποιεί ο Λαντάουερ δεν είναι. Εγώ θα έλεγα ότι άμεσα μιλώντας, πιο ρητά, θα το όριζε ως μια δύναμη, ενοποιητική δύναμη. Και το λέει κιόλας ενωτική δύναμη του πνεύματος. Μια δύναμη η οποία μπορεί να ενώσει, αλλά προσοχή, δεν οδηγεί σε κάποιο τύπο απόλυτη ταύτιση. Δηλαδή είναι μια δύναμη που συνδέει, συνενώνει, αλλά ταυτόχρονα κρατάει και δυνατότητες ανεξαρτησίας των μερών και των στοιχείων τα οποία συνενώνει. Δηλαδή περισυλλέγει διαφορετικά ετερόκλητα στοιχεία, τα οριοθετεί, τα προσδιορίζει και τα περιορίζει από κοινού, αλλά ταυτόχρονα δεν τα καπελώνει, να το πω έτσι, και δεν τα υποβάλλει σε έναν εξωτερικού τύπο εξαναγκασμό, προκειμένου να συνυπάρξουν μαζί και να συγκροτήσουν μια κάποιο τύπο ολότητα. Έτσι, άρα το πνεύμα είναι μια δύναμη που διαπερνά τον ανθρώπινο ψυχισμό, την ατομικότητα, αλλά διαπερνά και τη συλλογικότητα
και ακριβώς τη διαπερνά. Δεν είναι ούτε από πάνω, ούτε έρχεται και, πώς το λένε, εξαποκαλύψεις ή οτιδήποτε. Άρα βλέπει το πνεύμα σαν μια, όχι μια μη μεταφυσική, τουλάχιστον με την, τον τρόπο που τον καταλαβαίνουμε περισσότεροι, ας πούμε. Έτσι. Θεωρεί το πνεύμα παράγεται από την ανθρώπινη πράξη. Δηλαδή, οι ανθρώπινες πράξεις είναι αυτές που μπορούν να συγκροτήσουν το πνεύμα, να παράξουν το πνεύμα και αυτό να λειτουργεί συγκροτητικά για την κοινότητα, έτσι όπως τη θέλει ο ίδιος. Γιατί η κοινότητα για τον Λαντάρου είναι μια κοινότητα πνεύματος πάνω απ' όλα, έτσι. Προκειμένου να υπάρξει αυτή η οριοθέτηση και αυτός ο περιορισμός των διαφορετικών με έναν τρόπο μη εξαναγκαστικό. Άρα, κάτι πρέπει να τους εμπνέει. Και εδώ μπαίνει και το μυθικό στοιχείο μέσα, και το οραματικό στοιχείο μέσα, και το προφητικό στοιχείο μέσα, και το ποιητικό στοιχείο μέσα. Δηλαδή όλα αυτά ίσως πρέπει να τα δει κανείς σαν εντός εισαγωγικών υποκατηγορίες της ευρύτερης έννοιας του πνεύματος, ή αν όχι υποκατηγορίες, τουλάχιστον έννοιες και πραγματικότητες οι οποίες συνομιλούν και διασταυρώνονται με το πνεύμα, ας πούμε. Και συμβάλλουν στην παραγωγή, ας πούμε, του πνεύματος. Το πνεύμα, λέει ο Λαντάρος, κάποια φάση στην έκκληση για τον σοσιαλισμό, ότι διαπερνά και τα χρηστικά αντικείμενα, διαπερνά τον τρόπο ζωής, τις πρακτικές, τα έθιμα, τις γιορτές, τα πάντα, έτσι, προκειμένου ακριβώς να δώσει συνοχή με τρόπο μη εξαναγκαστικό και σκληρά ολοποιητικό, ας πούμε, σε μια συλλογικότητα ανθρώπων. Mm-hmm. Άρα να παράξει κοινότητα με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, αυτό που πεις για τον Νίτσε, τώρα θα πρέπει να μου πεις τι εννοείς με ενεργή δύναμη στον Νίτσε, γιατί δεν δηλώνω και μέτρες στην μελέτη. Καλά, ούτε και εγώ είμαι κανένας γνώστης τρελός του Νίτσε. Και φαίνεται να μοιάζει. Η απάντηση είναι σίγουρα ναι, γιατί είναι τόσο πολύ νιτσεϊκός που μάλλον... Ναι. Η πρώτη απάντηση είναι σίγουρα ναι, και μένει να δούμε αν ισχύει ή όχι στην πράξη με πιο μεγάλη λεπτομέρεια, ας πούμε, ναι, θα έλεγα. Αλλά δεν ξέρω να σου πω κι εγώ τώρα ακριβώς, να στο θέσω, ναι, αν ταυτίζεται το πνεύμα του Λαντάου, ναι, με τις ενεργές δυνάμεις του Νίτσε, γιατί αυτά είναι λίγο εντός εισαγωγικών χαοτικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο άνθρωπος είχε επηρεαστεί, που είχε επηρεαστεί από τον Νίτσε, το οποίο... Τώρα που το λέμε είναι και ένα μεγάλο θέμα γενικά για τους αναρχικούς, ότι υπάρχει αυτή η κόντρα, αυτοί που είχαν επηρεαστεί από τον Νίτσε, ναι, όπως ήταν, ναι, ο Λαντάουερ, ναι, η Έμα Γκόλτμαν και διάφοροι άλλοι, με τους άλλους που λέγανε, ρε παιδιά, τι ο Νίτσε τώρα, ας πούμε, ναι, ο Νίτσε είναι ο άνθρωπος, ποιος δεν υπάρχει, ναι, είναι ατομικιστής, είναι αυτό, είναι, ναι, και το άλλο. Αλλά δεν μπορώ να σου πω τώρα για να επανέλθω ακριβώς πώς το έχω στο πιθαλό, ναι, εκεί. Αλλά... Δεν ξέρω. Μοιάζει να έχει σχέση. Τέλος πάντων, είναι κάποιες τέτοιες. Το πνεύμα είναι μια κεντρομόλος δύναμη. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι βασικά. Ενωτική, όχι τόσο ενωτική ώστε να ισοπεδώσει τα πάντα, ναι, και να το ολοποιήσει. Τώρα... ή να εξαλείψει και να εξανδραποδίσει, ας πούμε, την ατομικότητα του καθενός μας. Είτε να δημιουργήσει μια ολότητα, ας πούμε, σε επίπεδο κοινωνικό, πολιτισμικό αλλά και θεσμικό, που θα λειτουργήσει, ας πούμε, ιεραρχικά και κυριαρχικά. Δηλαδή αυτό προσπαθεί να το αποφύγει, mm-hmm, χωρίς να οδηγηθεί, ας πούμε, σε μια κατάσταση, ας πούμε, πώς το λέω, πολλαπλασιασμού των διαφορών που δεν έχουν καμία οριοθέτηση, ας πούμε. Mm-hmm. Άρα το πνεύμα είναι αυτό που διαπερνά τη ζωή μας και δημιουργεί ένα κοινό υπόβαθρο θετικών σημασιών, mm-hmm, επί του οποίου η ατομική μας πράξη και η ατομική μας προσωπικότητα μπορεί να υπάρξει ως τέτοια και να ανθίσει, ας πούμε, ως τέτοια. Mm-hmm. Δεν είναι η προϋπόθεση, ας πούμε, το συλλογικό background και υπόβαθρο, σημασιακό, αξιακό, ηθικό, έτσι, πολιτισμικό, που λειτουργεί σαν κεντρομόλος δύναμη και δίνει τη δυνατότητα στην ατομικότητα να ανθίσει και να καλλιεργηθεί περαιτέρω. Mm-hmm. Τώρα αυτό που είπε για τον Νίτσε, επειδή αναφερθήκαμε κιόλας και είπαμε ότι είναι από τις δύο μείζονες φιλοσοφικές του επιρροές, χωρίς να είμαι ειδικός, είπα, για το μελετητής του Νίτσε οτιδήποτε, και από αυτά που έχω δει κυρίως από τα γραπτά του και κάποια πράγματα που ξέρω από το έργο του Νίτσε, θα λέγω ότι τον έχει επηρεάσει. Αυτό που μου κάνει πάντα εντύπωση είναι ότι, και νομίζω τον παίρνει από τον Νίτσε, είναι αυτό το πνεύμα που διαπερνά τα γραπτά του Λαντάουερ και έχει μια ισχυρή κατάφαση για ζωή, ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι, είναι ένας βιταλισμός, δεν ξέρω πώς να το πω, ας πούμε, και μια ισχυρή βούληση των ανθρώπων ότι μπορούν να πράξουν. Και αυτή η πράξη μπορεί να έχει ένα αντίκτυπο πάνω στον κόσμο, μέσα στον κόσμο, ας πούμε. Ένα μετασχηματιστικό αντίκτυπο στην κατεύθυνση της δημιουργίας της κοινότητας, της δημιουργίας του πνεύματος κτλ. Οπότε αυτή η κατάφαση της ζωής, ας πούμε, νομίζω ότι προκύπτει από τον Νίτσε, ας πούμε. Και αυτή, ξέρεις, μια ζωντάνια, ας πούμε. Μια ζωντάνια, μια θέληση για ζωή. Δεν ξέρω πώς να το πω, ας πούμε. Βούληση για ζωή. Ο Νίτσε λέει βούληση για δύναμη, νομίζω. Βούληση για ζωή. Ναι, βούληση για δύναμη. Ναι. Και ίσως και αντλεί και από τον Τάδε Φι Ζαρατούστρα. Επίσης, την ιδέα του υπερανθρώπου, με την έννοια ότι μιλάει για μια υποκειμενικότητα που δεν έχει ξεφύγει, ας πούμε, από τα ηθικά δεσμά, ή μια ηθικού τύπου δουλεία που μας προσαρτά
σε δομές κυριαρχίας, ας πούμε, και σε σχέσεις κυριαρχίας κυρίως, ας πούμε. Μια τέτοιου τύπου αντίληψη για τον υπεράνθρωπο, ας πούμε, σε μια ηθική στάση που έχει καταφέρει να λύσει έναν τέτοιο τύπου γόρδιο δεσμό ή μια τέτοια τύπου ψυχική και όλα σε πολιτισμική ηθική εξάρτηση από σχέσεις, ας πούμε, έτσι, υποδηλωτικές, να το πω, εν ευρύ έννοια. Και σίγουρα ίσως ο Νίτσε είναι και στη μελέτη για το τραγικό, ας πούμε, πως, γιατί και ο Λαντάουρ έχει, νομίζω, σφραγίζεται η σκέψη του και στάση του από τη μελέτη για το τραγικό, ας πούμε, γι' αυτό ίσως γουστάρει τόσο και τον Άμλετ του Σέξπιρ και διάφορα τέτοια έργα και θεατρικά, ας πούμε, που βάζουν έντονο το τραγικό στοιχείο, ας πούμε, στη ζωή. Mm-hmm. Οπότε ίσως και εκεί υπάρχει μια σύνδεση. Τώρα εντάξει, μην να το ξανασκεφτούμε, βέβαια. Είναι, καλά, ναι, είναι ανοιχτά ερωτήματα όλα αυτά βασικά. Ειδικά για τις επιρροές. Τώρα να μου πεις, Γιώργο, ναι. Έχεις γράψει το επίμετρο στο η κοινότητα ενάντια στο κράτος από τις εκδόσεις Πανοπτικών και γράφεις κάποια στιγμή ότι αν ετούμαστε από το κράτος να βρίσκεται κοντά στον πολίτη, ο πολιτικός μας προσανατολισμός βρίσκεται εγκλωβισμένος εντός του κράτους. Το ταγκό χορεύεται με δύο. Ναι. Και θέλω να μου πεις, ποια ήταν η άποψη του Λαντάουερ για το κράτος, γιατί νομίζω ότι διαφέρει από τον γενικά των αναρχικών θεωρητικών για το κράτος. Δηλαδή, επειδή μου συγκροτείται αυτόνομα, συγκροτείται σε συνεργασία με εμάς, με τους υπηκόους του κράτους. Και αν συμβαίνει το δεύτερο, δηλαδή, εντός εισαγωγικών, ευθυνόμαστε και εμείς για το τι είναι το κράτος. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, τι πιστεύει ο Λαντάου. Okay, μεγάλο το ερώτημα. Ναι, μεγάλο, ναι. Κομβικότατο όμως. Mm. Γιατί όντως το ζήτημα του κράτους και της άρνησής του είναι το α και το μέγα στο. Και είναι και διαφορετική σκέψη του, έτσι. Νομίζω εγώ δηλαδή. Ναι, ισχύει. Στους θεωρητικούς αναρχικούς έχει μια διαφορετική άποψη για το κράτος και τους υπηκόους και όλο αυτό το πράγμα. Ισχύει. Κοίταξε, ο Λαντάουερ ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, σε κείμενό του που υπάρχει στον τόμο, είναι το κείμενο που ξεκινάει, αν θυμάμαι τον τόμο, στον οποίο αναφέρθηκες, ορίζει τον κράτος σαν σχέση. Δηλαδή. Δεν θεωρεί ότι είναι δομή η οποία έχει τη δική της υπόσταση κτλ. Αλλά ακόμα κι αν είναι, ουσιαστικά η σχέση είναι που το κάνει δομή, να φαίνεται σαν δομή. Mm-hmm. Δηλαδή καταλαβαίνει ότι το κράτος δεν είναι κάποιο τύπου πράγμα ή κάποιο τύπου οικοδόμημα. Λέει χαρακτηριστικά ότι δεν είναι ένα τραπέζι που μπορεί να τον αναποδογυρίσεις, δεν είναι ένα τζάμι που μπορεί να το σπάσεις, δεν είναι ένα κτίριο που μπορεί να το γκρεμίσεις. Γιατί το λέω αυτό για τις μεταφορές, τις οικοδομικές μεταφορές που λέω εγώ, στην πολιτική είναι σχεδόν κυρίαρχη, ας πούμε. Ξέρετε, γκρεμίζουμε, ανατρέπουμε, κάνουμε. Ναι, ναι. Χτίζουμε επίσης. Οπότε ο Λαντάουερ το βλέπει σχεσιακά. Αυτό σημαίνει ότι κατανοεί ότι αν ο κυρίαρχος μπορεί να είναι κυρίαρχος, αυτό συμβαίνει επειδή κάτι συμβαίνει με τον κυριαρχούμενο. Δεν παίρνει, ας πούμε, τον προβολέα, τον αναλυτικό και το θεωρητικό και οτιδήποτε. Τον κριτικό από τον κυρίαρχο και το τι κάνει αυτός και στους θεσμούς του και την οργάνωσή του και τον πηγαίνει στον κυριαρχούμενο. Τι κάνει αυτός, τι πιστεύει αυτός, πώς νιώθει αυτός. Σε εμάς δηλαδή. Ακριβώς, ακριβώς. Όλους τους ανθρώπους. Και λέει ότι αν ο κυρίαρχος είναι κυρίαρχος, αυτό συμβαίνει επειδή ο κυριαρχούμενος κάτι κάνει, κάπως σχετίζεται με τον κυρίαρχο με έναν τρόπο που, που καθιστά τον κυρίαρχο εν τέλει κυρίαρχο. Και σε αυτό. Σε αυτή την θεώρηση, ας πούμε, την ιδιαίτερη, τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι κομβική αυτή η θεωρητική συμβολή στο στοχασμό του για το κράτος, αλλά και γενικότερα και για την Επανάσταση κτλ. Αυτό το μικρό κείμενο του Etienne de la Boétie, ενός Γάλλου του 1500, που γράφει. Πραγματικά περί εθελοδουλείας, ναι. Το οποίο το έχει μεταφράσει κιόλας. Και στο The Socialist και νομίζω σαν ένα βιβλίο. Και ουσιαστικά εκεί τίθεται ρητά το ζήτημα της εθελοδουλείας σαν τρόπος με τον οποίο συγκροτούνται και καθίστανται δυνατές, ας πούμε, καταστάσεις κυριαρχίας, εκμετάλλευσης, υποδούλωσης κτλ. Γιατί είναι ακριβώς αυτή η ψυχική διάθεση και η επιθυμία του υποδουλωμένου και του κυριαρχούμενου, όπως αυτή στρέφεται και συναρθρώνεται μαζί με τον κυρίαρχο, που συγκροτεί το φαινόμενο της κυριαρχίας. Άρα, έχοντας εντοπίσει αυτό το σύνδεσμο, τον κρυφό στις περισσότερες περιπτώσεις, τουλάχιστον από τα περισσότερα θεωρητικά ρεύματα που εστιάζουν, ας πούμε, στο πώς συγκροτείται εν τέλει η κυριαρχία αυτοτελώς και επιβάλλεται εξωτερικά, ο Λαντάουερ σου λέει ότι είναι σχέση, άρα είναι εσωτερικό και προς εμάς τους ίδιους. Mm-hmm. Εμάς τους ίδιους, σαν υποκειμενικότητες, σαν προσωπικότητες, σαν χαρακτήρες, πες το πώς θες, ας πούμε. Δηλαδή, είμαστε ήδη κρατικοποιημένες υποκειμενικότητες και προσωπικότητες. Και γι' αυτό μπορούμε να ανταποκρινόμαστε, ας πούμε, στους κρατικούς θεσμούς και να τους κάνουμε εν τέλει να δουλεύουν, να αποδεχόμαστε και να επιτελούμε την αλήθεια τους μέσα στην καθημερινότητά μας, ας πούμε. Έτσι.
Οπότε στρεφόμενοι προς το κράτος και ζητώντας από το κράτος, ουσιαστικά είμαστε στο ίδιο πλέγμα και μπορούμε να καταλάβουμε ότι το κράτος είναι μια κρατική θεσμή, κρατική φορή, να το κάνω πιο συγκεκριμένο, είναι μια πραγματικότητα η οποία αφορά εμάς και υπάρχει για εμάς και υπηρετεί εμάς. Στο βαθμό που υπάρχει αυτή η σχέση, λέει ο Λαντάουερ, αυτή η σχέση είναι βαθιά και σχετίζεται με την διαμόρφωση της ανθρώπινης προσωπικότητας, τον ψυχισμό, την επιθυμία, τη φαντασία κτλ. Άρα, έχοντας εντοπίσει αυτό το κρίσιμο σύνδεσμο, αυτό που προτείνει είναι να πάρουμε τον προβολέα, όπως είπα, να τον εστιάσουμε στους κυριαρχούμενους, στο πώς συγκροτεί η προσωπικότητά τους, ποιες διαδικασίες, ποιες πρακτικές, ποιες αντιλήψεις, ποιες αξίες κτλ. Και να δούμε πώς μπορεί να απεμπλακεί κάποιος από αυτή τη σχέση. Άρα, η άρση του κράτους ξεκινάει όχι από μία μετοπική επίθεση ενάντια στο κράτος, δηλαδή αυτό είναι βασικό, ότι δεν χτυπάς ποτέ μετοπικά αυτούς τους θεσμούς, ας πούμε. Έτσι. Κατανοείς ότι είναι σχέση και προσπαθείς να βγεις από αυτή τη σχέση. Να αποτραβηχτείς από αυτή τη σχέση, να αποκοπείς από αυτή τη σχέση και να κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή, σε πολύ γενική γραμμή, η στρατηγική του είναι αυτή, ας πούμε. Έτσι. Αλλά το βασικό είναι να καταλάβεις ότι είναι σχέση και ότι αυτή η σχέση διαρκώς σε θέλει εκεί, σε θέλει κολλημένο εκεί. Και σου βάζει διάφορα, πώς το λένε, χρησιμοποιεί διάφορα τεχνάσματα για να το πετύχει αυτό. Δηλαδή, δεν εστιάζει τόσο στον εξαναγκασμό και στην καταστολή με την πιο άμεση και βίαιη εκδοχή της, τις οποίες τις βίωνε ο ίδιος πάρα πολύ ζώντας στη Γερμανία. Την Βιλχερμιακή του Γουλουέλμ του Β' με την εποχή, που είχε μπει φυλακή τόσες φορές, που. Έτσι. Προφανώς αυτά γνωρίζει, αλλά το βασικό λέει δεν είναι αυτό. Είναι η εσωτερικοποίηση, μάλλον. Έτσι, ναι, αυτή ναι, σχέση. Ναι. Και η συνδιαμόρφωση. Αυτό που είπες ότι συνδιαμορφώνεται, δεν μπορεί να διαμορφωθεί από μόνο του και να έρθει εξωτερικά. Είναι ασταθές και εύθραυστο. Οποιαδήποτε δομή, θεσμός κτλ. Έτσι. Η βία που μπορεί να ασκήσει μπορεί ενδεχομένως να το καταστήσει ακόμα πιο εύθραυστο. Και επισφαλές όσον αφορά την ισχύ του και την εδραίωσή του. Έτσι. Άρα για να πετύχει τη βαθύτερη εδραίωση πρέπει να περάσει μέσα από τον ανθρώπινο ψυχισμό και να τον ευθυγραμμίσει, να το πω έτσι, να το συντονίσει με το τι θέλουν οι ίδιοι οι θεσμοί, ας πούμε, κεντρικά, επιτελικά ή οτιδήποτε. Σωστό. Άρα να πετύχει αυτό το link. Στο βαθμό που υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος και είναι γερός, με την έννοια ότι εμείς επιθυμούμε περισσότερο κράτος, αυτό που διάβασε, ας πούμε, τότε και στο κύκλο κλείνει και είναι μια λούπα που διαρκώς επανέρχεται τα. Πρέπει να δεις αυτό το σύνδεσμο και να προσπαθείς να βγεις. Έτσι. Τώρα, το τι λέει ο ίδιος και δεν ξέρω αν να προχωρήσουμε. Πώς μπορούμε να. Τι λέει, τι προτείνει ο ίδιος να κάνουμε. Ναι, τώρα πρέπει να το πάμε λίγο πιο πίσω στις αναφορές του. Mm-hmm. Δεν τις είπα κιόλας τις αναφορές θεωρητικές. Λάθος. Έτσι. Κάπως το περίμενα να το πω πιο μετά. Ήρθε η ώρα λοιπόν. Ωραία. Και θα πω ότι. Πιο μετά ήρθε τώρα. Ναι, γιατί όσοι όλοι στο Λαντάουερ αυτές οι χρονικές διαιρέσεις δεν παίζουν κανένα ρόλο. Mm-hmm. Θα το πούμε κι αυτό γιατί είναι πολύ κομβικό. Λοιπόν, από τις μείζονες θεωρητικές του και φιλοσοφικές και κοσμοθεωρητικές πια αναφορές είναι ο μυστικισμός. Είναι ο μυστικισμός. Είναι πολύ ενδιαφέρον στο Λαντάουερ. Ωραία, ωραία. Αυτή η ιδιαιτερότητα που πιάνεις και, και εσύ και πιάνουν όλοι, ας πούμε, είναι περίεργος. Όχι μόνο αυτό που μας λέει όσον αφορά το να κάνουν πιο πολιτικά, πιο γεωμένα, ας πούμε, αλλά μου σκέφτεται τώρα σου περνάω, δηλαδή τι είναι αυτά, ας πούμε, και μυστικισμός στο μείγμα. Φαντάσου δηλαδή. Ακόμα πιο περίεργο. Σε διακόπτω. Αυτό το έχει. Πώς να σου πω, το έχει βρει εδώ εισαγωγικά από τον εβραϊσμό κάπως ή πώς το προέρχεται. Θα σου πω, ναι, οκ. Okay. Εύλογο το ερώτημα δηλαδή, πώς προκύπτει σε κάποιον αυτό. Έτσι. Ναι, είναι περίεργο. Δεν προκύπτει από τον εβραϊσμό. Για την ακρίβεια, ο εβραϊσμός έρχεται μετά στη ζωή του. Αν και είναι εβραίος, αλλά είπαμε ότι έχει μεγαλώσει σε αφομοιωμένη οικογένεια. Έχει μεγαλώσει Γερμανός, χωρίς καμία επαφή πολιτισμική, θρησκευτική ή οτιδήποτε άλλο. Προκύπτει από τον χριστιανισμό. Από το χριστιανικό μυστικισμό. Και γενικά είναι αφορές, ας πούμε, σε όλα αυτά τα περίεργα, τα μεταφυσικά, τα πνεύματα κτλ. Είναι από το χριστιανισμό. Mm-hmm. Έτσι. Για πες. Ενδιαφέρον. Ναι, είναι όταν είχε μπει φυλακή, μία από τις φορές που είχε μπει φυλακή, τέλη του 19ου αιώνα, βρισκόμενος και ο ίδιος σε μία κατάσταση απομόνωσης, πολιτικής απομόνωσης, γιατί αυτά που έλεγε και τότε ήταν περίεργα. Έτσι. Και τέλος πάντων με συγκρούσεις κτλ. Με διάφορους συνοδοιπόρους και συντρόφους είχε βρεθεί μόνος του, βρίσκεται και στη φυλακή. Και ουσιαστικά εκεί μεταφράζει σε μοντέρνα σύγχρονα γερμανικά της εποχής του, από τα μεσαιωνικά γερμανικά, το έργο του Meister Eckhart. Ο Meister Eckhart είναι μυστικιστής, ναι. Μυστικιστής κομβικός, ας πούμε, του μεσαίωνα, χριστιανός. Και μέσα από αυτό το έργο, μέσα από το βίωμα αυτής της μετάφρασης και της επαφής με αυτό το έργο το μυστικιστικό, ο Λαντάουερ ενσωματώνει τέτοια στοιχεία στη θεώρησή του, την κοσμοθεώρηση του πια. Τα οποία έχουν και άμεσες πολιτικές συνέπειες. Δηλαδή, αυτό το μυστικιστικό κτλ. Συνδέεται άμεσα με το πολιτικό και συνδέεται και με την άρνηση του κράτους. Τώρα θα το ξετυλίξω προς τα εκεί σιγά-σιγά. Ελπίζω να τα καταφέρω γιατί είναι κάπως. Ξέρεις. Εντάξει, έτσι και. Ναι.
Θα κάνεις ό,τι μπορείς. Ναι, λοιπόν, πάμε. Μεταφράζεται ο Μάιστερ Έκχαρτ. Έρχεται σε επαφή με όλο αυτό το χριστιανικό μυστικισμό και το 1903 εκδίδει ένα βιβλίο που είναι από τα πιο συγκροτημένα φιλοσοφικά του έργα. Δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, αν ακούνε οι επίδοξοι φιλόδοξοι εκδότες για του Λαντάουερ, μελλοντικοί. Και λέγεται Σκέψεις und Mystik. Σκέψεις και μυστικισμός, πες, ας πούμε. Έτσι. Που στο σκέψεις υπάρχει και ο σκεπτικισμός μέσα. Αλλά τέλος πάντων. Σκέψεις und Mystik, 1903. Και εκεί ουσιαστικά ενσωματώνει, αρθρώνει μάλλον, όλη αυτή τη μυστικιστική θεώρησή του μέσα στη φιλοσοφική του σκέψη. Και υποστηρίζει ότι, ας πούμε, ένα κείμενο, το πρώτο μου κείμενο, είναι μια συλλογή κειμένων, ένα κείμενο το οποίο είχε εμφανιστεί το 1900 στα διάλεξή του, στο πλαίσιο μια συλλογικότητα, ας πούμε, κοινότητα που φτιάχνανε τότε που λεγόταν Neue Gemeinschaft, δηλαδή νέα κοινότητα, και στο πλαίσιο τη οποία είχε γνωρίσει και διάφορου, δίνει μια διάλεξη που λέγεται Διαμέσου του αποχωρισμού στην κοινότητα. Έτσι. Πολύ περίεργο τίτλο κι αυτό. Πώς γίνεται διαμέσου του αποχωρισμού στην κοινότητα? Συνήθως στην κοινότητα φτάνει. Έτσι, με άλλους τρόπους, όχι πάντως μέσω του αποχωρισμού. Ναι. Έτσι, αυτό που είπα πριν για τη σχέση και το κράτος σχέση, εδώ μπαίνει ο αποχωρισμός. Πώς βγαίνεις από αυτή τη σχέση? Διαμέσου του αποχωρισμού. Διαμέσου ενός αποχωρισμού, όχι μόνο από τη σχέση κράτος, αλλά και από κάθε τι το οποίο σε έχει συγκροτήσει με έναν τρόπο που είναι κρατικοποιεί, να το πω έτσι. Mm-hmm. Και σε εγγράφει σε μια συνθήκη εθελοδουλείας. Ναι. Σαν προσωπικότητα πια. Οπότε αυτός ο αποχωρισμός συνδέεται και με τη φυλάκισή του και την απομόνωση εκεί και με την απομόνωση την οποία βίωνε ο ίδιος εκείνη τη φάση της ζωής του. Έτσι. Απομόνωση που είναι κομμάτι αυτού του αποχωρισμού, γιατί αυτό που σου λέει να κάνεις, ας πούμε, είναι πρώτα να ξεκινήσεις από αυτή τη σχέση με τον εαυτό σου. Έτσι, αυτή είναι το πολύ πολύ κομβικό στο Λαντάου. Στο κείμενο μου, μάλιστα, το γράφω, το περιγράφω και σε μια πολιτική του εαυτού, ας πούμε. Έτσι. Μια πολιτική του εαυτού με την έννοια πολιτικοποιεί πια και πολύ κομβικά εξαιτίας του το κράτος και όχι μόνο το κράτος και τα πάντα. Έτσι, θα πούμε αργότερα, είναι σχέση. Για να βγεις από τη σχέση πρέπει να πολιτικοποιήσεις αυτή την κομβική σχέση. Τη σχέση του εγώ με τον εαυτό μου. Που θα πει η Χάννα Άρεντ, ας πούμε. Τόσο κομβική σχέση του εγώ με τον εαυτό μου. Αυτή η σχέση είναι που θα με βοηθήσει να επαναπροσδιορίσω τη σχέση μου με τους άλλους, με τον κόσμο, με τα πάντα. Έτσι. Δηλαδή δεν απευθύνομαι κατευθείαν στους άλλους. Όχι, πρέπει να επεμπλακώ, να αποδεσμευτώ, να αποσχιστώ από τους άλλους όπως αυτοί με προσδιορίζουν. Όχι επειδή θέλω να τους γυρίσω την πλάτη, επειδή θέλω να γίνω ατομικιστής, μοναχός, αναχωρητής. Όχι, καμία σχέση. Επειδή θέλω να ξαναβρεθώ μαζί τους με εντελώς άλλους όρους στη βάση εντελώς διαφορετικών σχέσεων. Άρα το πνεύμα σαν σχέση, η κοινότητα σαν σχέση είναι άλλου τύπου προς το κράτος σαν σχέση, το κεφάλαιο σαν σχέση, την κυριαρχία σαν σχέση, την εθελοδουλεία σαν σχέση. Έτσι. Δηλαδή αρχίζει και βλέπει δύο ειδών σχέσεις πια. Πώς βγαίνεις από την κυρίαρχη σχέση, την κρατική σχέση? Βγαίνεις μέσα από αυτόν τον αποχωρισμό. Μέσα από μια καταβίθηση πια, λέει, στα έγκατα της ύπαρξής μας. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνεις, ας πούμε, σε μια συνθήκη, θα λέγαμε, διάρκους επικοινωνίας, βιώνοντας την έκσταση της επικοινωνίας, για να θυμηθούμε λίγο και το Ζαν Μποντριγιάρ που διαβάζουμε τώρα. Έτσι, δεν είναι η έκσταση. Η έκσταση της επικοινωνίας ακριβώς σε θέλει διαρκώς σε επαφή με τους άλλους σε ένα επικοινωνιακό ντελίριο. Σου λέει να αποκοπείς από αυτή τη σχέση, να βγεις, να αποσυρθείς και να βυθιστείς στα έγκατα της ύπαρξής σου. Εκεί θα αρχίσεις να συνειδητοποιείς, να βιώνεις πια μέσα από αυτή τη σχέση του εγώ με τον εαυτό σου, έτσι, να βιώνεις πια τι έχει σημασία και τι δεν έχει σε αυτή τη ζωή. Έτσι. Τι αξίζει και τι δεν αξίζει. Ποιες είναι οι σχέσεις που αξίζουν και τι είδους σχέσεις είναι αυτές που αξίζουν και τι όχι. Τι κάνω εγώ εδώ πέρα που είμαι εγκλωβισμένος μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα των σχέσεων που με κρατάνε διαρκώς υπατμών και ενεγρηγόρσεις σε μια κατάσταση που δεν τελειώνει παρά μόνο στην γενικευμένη ισοπαίδωσή μου, ας πούμε, σε όλα τα επίπεδα. Αυτό σου λέει ότι αυτή η αποχώρηση είναι δρόμος. Είναι δρόμος. Δεν είναι, πώς το λένε, το τέλος του δρόμου. Είναι η αρχή του δρόμου. Είναι η αρχή ενός δρόμου που σε οδηγεί στην αναγνώριση άλλου τύπου σχέσεων, βαθύτερων, πρωταρχικών, πρωτογενών, αν θέλεις, ας πούμε, με τους άλλους και με τον κόσμο. Δηλαδή, πώς σχετίζομαι με τα πάντα γύρω μου? Δεν σχετίζομαι με έναν τρόπο, αν θέλεις, διανοητικό, εξωτερικό, χειραγωγικό, διαχειριστικό. Σχετίζομαι με έναν τρόπο εσωτερικό. Δηλαδή, ένας ενδοσυσχετισμός που αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι υπάρχει ανάμεσα σε σένα και στους άλλους, ή στα πράγματα, ή σε οντότητες που σε περιβάλλουν και συγκροτούν τον κόσμο σου, στο σύμπαν το ίδιο. Έτσι. Mm-hmm. Οπότε εκεί ξεκινάει ο μυστικισμός. Έτσι, με τοπικά, ας πούμε, μπαίνει στα βαθιά, σε ρίχνει στα βαθιά, ας πούμε, γιατί σου λέει ότι η κοινότητα πια συγκροτείται μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Δεν προϋπάρχει η κοινότητα και πας να τη βρεις οτιδήποτε κτλ. Ότι συγκροτείται μέσα από τέτοιου τύπου βαθύτερες συνειδητοποιήσεις που έχουν ένα τέτοιο μυστικιστικό, ένα μυστικιστικό βίωμα, ας πούμε. Έτσι. Ένα μυστικιστικό βίωμα όμως χωρίς να θες πίστη, ας πούμε. Έτσι, χωρίς πίστη. Δηλαδή κάπως σαν εντός εισαγωγικών, ας πούμε, αυτό, γιατί δεν ξέρω αν είναι σωστή έννοια. Εκοσμικεύει, ας πούμε, τον μυστικισμό. Λέω εντός εισαγωγικών γιατί δεν είναι ακριβώς.
δεν εξορθολογίζει το μυστικισμό σε καμία περίπτωση. Ίσα-ίσα αυτό που του αρέσει το μυστικισμό είναι το μη ορθολογικό στοιχείο. Είναι ότι σε βγάζει ακριβώς σε άλλου τύπου σχέση με τον κόσμο και τα όντα, ας πούμε, και το σύμπαν, οι οποίες δεν είναι διανοητικές, εγκεφαλικές, χειραγωγικές και άρα, ας πούμε, εξωτερικές και ξαναγκαστικές, ας πούμε. Έτσι. Σου λέει ποια είναι η ισορροπία σου με τον κόσμο και με τους άλλους, ας πούμε. Έτσι. Mm-hmm. Αυτός ο ενδοσχετισμός. Τώρα, μια πρώτη προσέγγιση είναι αυτή. Τώρα, στη συζήτηση ενδεχομένως μπορεί να επανέλθω σε αυτό, γιατί χρειάζεται επεξήγηση και συζήτηση περαιτέρω, ας πούμε. Αλλά γενικά η κίνηση, ας πούμε, σε αυτό το μεγάλο ερώτημα που έθεσες, για το πώς το κράτος είναι σχέση, πώς βγαίνουμε από αυτό, ας πούμε, είναι κάπως αυτή. Ζητάει από τον καθένα από εμάς, ας πούμε, να καταλάβουμε ότι είναι σχέση, να καταλάβουμε τι περιέχει αυτή η σχέση, πώς μας εγκλωβίζει μέσα εκεί, ψυχικά, υπαρξιακά, δηλαδή αρκετά βαθιά, και να δούμε πώς αυτή η επιθυμία, πώς αυτή η σημασιοδότηση του κόσμου μπορεί να αναιρεθεί και να στραφεί αλλού, έτσι, στη βάση πια ενός αποχωρισμού. Εν τέλει και από τον ίδιο μας τον εαυτό. Ζητάει δηλαδή αυτός ο αποχωρισμός και αυτή η καταβίθιση στέγεται της ύπαρξης, όχι μόνο να μας βγάλει σε μια άλλη τύπου σχέση στην κοινότητα κτλ., αλλά και να σκοτώσουμε τον παλιότερο μας εαυτό. Δηλαδή, αν όλα τα όρη είναι σε ένα σημείο βίος με τη συμβολική έννοια του όρου, είναι ακριβώς να σκοτώσουμε αυτό τον εαυτό που έχει διαμορφωθεί μέσα από την εμπορευματική κοινωνία, μέσα από τις συναλλαγές, τις ψεύτικες σχέσεις των ανθρώπων κτλ. Θέλει άλλου τύπου σχέσεις και άλλου τύπου συγκρότηση της ανθρώπινης λογικότητας και ο μόνος τρόπος να το κάνει είναι διαμέσου αυτού της μυστικιστικής οδού, της περίεργα μυστικιστικής οδού. Έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όταν ακούει κάποιος μυστικισμός και λαντάω ότι ο ίδιος είναι μυστικιστής, ότι λατρεύει ή εξασκεί μυστικιστικές πρακτικές. Από όσο ξέρω δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Έτσι. Αυτό που κάνει είναι φιλοσοφικά να χωνεύει, ας πούμε, τον χριστιανικό μυστικισμό, έτσι, και να τον βλέπει πώς αυτό το πράγμα μπορεί να συμβάλλει σε αυτό που είπα και πριν για την τέχνη, σε μια μεταστροφή της ύπαρξης σε εντελώς άλλες κατευθύνσεις, στη βάση εντελώς άλλων σημασιών, ας πούμε, και αξιών και νοηματοδοτήσεων πια. Και σχέσεων, έτσι, άλλου τύπου σχέσεων. Αυτό, δηλαδή, μυστικισμός είναι φιλοσοφικό και πολιτικό εν τέλει εγχείρημα και δρόμος. Για τον Λαντάουερ. Ωραία. Κάποια, νομίζω, δεν έχει κάποια σχέση με αυτό που έλεγες τώρα, ας πούμε, για τον μυστικισμό. Γίνεται λόγος για δύο πράγματα, θα σου πω, για θρησκευτικό αθεισμό του Λαντάουερ. Συγγνώμη. Θέλω να πεις αν αυτή η... Αν πιστεύεις ότι αυτή η φάση με το μυστικισμό του Λαντάουερ κάπως συνδέεται, όχι με το μυστικισμό, λάθος. Το ένα είναι ο θρησκευτικός αθεισμός, που σου πω, έτσι. Στα λέω τώρα γιατί μπορεί να τα ξεχάσω. Όταν τα ξέρω εγώ, αλλά δεν πειράζει, πες τα. Οκ. Το άλλο είναι αυτή η επαφή που λέει με το κράτος, το ότι εμείς, ας πούμε, είμαστε κυριαρχούμενοι και το κράτος είναι το κυρίαρχο και ότι δεν είναι ένα... Το θέμα μόνο να πετάμε πέτρες στο κράτος και να του λέμε ότι ξέρεις κάτι, εσύ ρε παιδί μου, είσαι ο κυρίαρχος, άρα να μας καταστρέψουμε, όλα λύθηκαν. Μοιάζει λίγο, λέω, με τη σκέψη, ας πούμε, του Φουκώ. Ναι. Ή με άλλων θεωρητικών, πολύ μετά τον Λαντάουερ, ότι ρε παιδιά, ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο, ας πούμε, να πετάμε πέτρες στο κράτος, είναι και σχέση μικροεξουσίας και μεταξύ μας. Ναι, okay. Ναι, νομίζω ναι. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό και μετά το πέζει. Δεν ξέρω πώς θες να ρίξεις. Θρησκευτικός αθεϊσμός και Φουκώ. Ωραία σύνδεση. Μ' αρέσει. Λοιπόν, θρησκευτικός αθεϊσμός, δεν ξέρω αν αναφέρεις αυτό, ήταν μια έννοια που είχα δει στο βιβλίο του Μισελ Λεβί, το Λύτρος και η Ουτοπία. Και όταν είχα δει, επειδή ο Λεβί πιάνει. Είναι και βιβλιάρα, έτσι. Βιβλιάρα, ακριβώς. Και πιάνει όλα αυτά τα ρεύματα. Και έχει ένα μικρό κεφάλαιο το Λαντάουερ μέσα εκεί. Και νομίζω το λέει και εκεί, σε αυτό το κομμάτι για το Λαντάουερ. Πιθανότατα. Αλλά τέλος πάντων, οι περισσότεροι τους οποίους πιάνει αυτό το κεφάλαιο στο βιβλίο είναι τέτοιου τύπου τυπάκια. Ναι, σωστά. Έτσι. Είναι τυπάκια περίεργα και ετερόδοξα και γενικά δεν σέβονται τις παραδοσιακές ταξινομήσεις και κατηγοριοποιήσεις. Είτε τις σκέψεις, είτε τις πολιτικές, οτιδήποτε. Αυτό είναι βασικό. Λοιπόν, θρησκευτικός αθεϊσμός, όπως το καταλαβαίνω εγώ, είναι ακριβώς αυτή η περίεργη κίνηση που δεν σέβεται τις ταξινομήσεις, αρχίζει γενομένη από το πιστός άθεος, ας πούμε, ή το ορθολογισμός, πώς το λένε, διαφωτιστικού τύπου ή μεταφυσική, θρησκευτική, δεν ξέρω εγώ τι, ας πούμε, έτσι, μυστικιστική κλίση, ας πούμε. Okay. Yeah. Δεν σέβονται αυτό το πράγμα, αυτές τις διακρίσεις, δεν θεωρούν ότι είναι διακριτά πεδία και κάνουν κάποιο τύπου εγκάρσιες κινήσεις, ας πούμε, που οδηγούν τον καθένα από αυτούς σε ιδιαίτερες συνθέσεις. Και ο αθεϊσμός πάει σίγουρα στο γεγονός ότι δεν είναι πιστή, έτσι. Ο Λαντάουερ για μένα δεν είναι πιστός, ούτε λατρεύει, ούτε συμμετέχει σε μια εκκλησία. Σε καμία εκκλησία, ίσα-ίσα κριτικάρει σφοδρότατα τη χριστιανική εκκλησία και το θεσμό τον ίδιο. Έτσι. Δηλαδή, ο χριστιανισμός του δεν είναι
εκκλησιαστικός χριστιανισμός, δηλαδή κάποιο εκκλησιαστικό χριστιανισμό, είναι λαϊκός χριστιανισμός. Mm-hmm. Έτσι, είναι ο χριστιανισμός σαν μυθική δύναμη, ρε παιδί μου. Έχει να κάνει με το πνεύμα. Και γι' αυτό πηγαίνει κατευθείαν στο μυστικισμό και δεν πηγαίνει, ας πούμε, στα ορθόδοξα δόγματα. Έτσι. Άρα, θρησκευόμενοι άθεοι, ας πούμε, άθεοι γι' αυτό λόγο, δεν είναι θέμα ομολογίας πίστης και λατρείας ή συμμετοχή σε κάποια εκκλησία, το ακριβώς ανάποδο. Mm-hmm. Έτσι. Και θρησκευόμενος με την έννοια ότι είναι, σχετίζεται ακριβώς με το. Δεν απορρίπτει το θρησκευτικό φαινόμενο εν γέννη, ούτε τη μεταφυσική εν γέννη, ούτε τον μυστικισμό εν γέννη, στο όνομα κάποιου τύπου ορθολογισμού, είτε διαφωτιστικού, είτε επιστημονικού, είτε στο όνομα ενός θετικισμού που θα αναιρέσει το θρησκεία. Όπως είχε κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Μπακούνιν. Ναι. Εμπολίστη το είχε κάνει αυτό. Ναι. Πολλοί τέτοιοι τώρα, μια ευρεία γκάμα τέτοιων ανθρώπων, ρε παιδί μου, που πατάνε, θεμελιώνουν την αθεία σε κάποιο τύπο ορθολογισμό. Mm. Και λένε ότι υπάρχουν διακριτά στρατόπεδα, ρε παιδί μου, και πώς το λένε, υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Όλοι αυτοί, ας πούμε, και ο Λαντάουερ είναι κομβικός αυτούς, αρκετά κομβικός αυτούς, ας πούμε, γιατί το κάνει και πολύ νωρίς, ας πούμε. Mm. Άλλοι θα ακολουθήσουν, ας πούμε, και ο Μπλοχ, ας πούμε, ενδεχομένως. Ο Ρόζεντσβάιχ, που είναι εντελώς διαφορετική μεταξύ τους, ας πούμε. Και αντλούν και από τον Εβραϊσμό, ο Λαντάουερ είναι περίπτωση για την αντλία του χριστιανισμού, όπως είπαμε. Έτσι. Ο Εβραϊσμός έρχεται πολύ αργότερα. Τέλος πάντων, κάνει αυτή την περίεργη σύνθεση. Έτσι. Και είναι ίδιον ακριβώς και τη προσωπικότητά του και τη θεωρητική και τη πολιτική του τάση, ότι δεν χωράει πουθενά, που λέμε, ας πούμε, έτσι. Mm. Δεν χωράει πουθενά και αντλείται ρόκλητα στοιχεία, το οποίο ο ίδιος τα χωνεύει, τα συνθέτει και δημιουργεί κάτι το οποίο έχει άμεσες και ρητές πολιτικές, ας πούμε, απολύξεις και στρατηγικού χαρακτήρα. Mm. Έτσι θα λέμε. Γιατί αυτό που συζητάγαμε πριν για το κράτος και το πώς βγαίνει από τη σχέση κτλ. Είναι μόνο κομμάτι, ας πούμε, της ευρύτερης στρατηγικής του πολιτικής σκέψης, που άσχετα αν είχε αποδέκτες ή όχι την εποχή του. Ας πούμε, σίγουρα είχε τέτοιες επιδιώξεις. Δηλαδή, ο Λαντάουερ έχει μια σκέψη αρκετά πραγματιστική. Μπορεί να φαίνεται τόσο κουκουρούκου και τρελός, αλλά άμα διαβάσεις και τα λοιπά. Δηλαδή, λέει και απτά πράγματα. Ακριβώς, πρέπει να κάνουμε αυτό. Πρέπει να κάνουμε αυτό, ναι, ναι. Δεν είναι, δηλαδή, έχει όλα αυτά που έχει τα θεωρητικά, ας πούμε, και το μυστικισμό. Όχι, και ναι, ναι. Πράγμα, αλλά έχει και πρακτικά πράγματα. Σκέψη ότι ήταν διευθυντής, εκδότης εφημερίδας, σοσιαλιστικής, ας πούμε. Έτσι. Mm-hmm. Το σοσιαλίστη ήταν αυτός που την εξέδιδε. Οπότε προφανώς έπρεπε να έχει μια γραμμή η εφημερίδα, να το πούμε έτσι απλά. Τι λέμε, τι κάνουμε, σε ποιους απευθυνόμαστε. Είναι ένα θέμα, σε ποιους απευθύνεσαι στη Γερμανία. Mm-hmm. Προφανώς αυτά που έλεγε είχαν πραγματιστικό χαρακτήρα, ή μπορεί να το λέμε εμείς τώρα, ή κάποιοι από εμάς τώρα, αλλά για πολλούς και τότε και τώρα, φαντάζομαι πάρα πολλούς τώρα, ακόμα όλα αυτά τα πράγματα θεωρούνται. Γιατί ακριβώς δεν σέβονται την προοδευτική πορεία είτε των ιδεών είτε της ιστορίας και της κοινωνικής αλλαγής. Mm-hmm. Άλλο ένα μείζον θέμα τώρα. Mm-hmm. Πώς το σκέφτεται ο Λαντάουερ. Αλλά τέλος πάντων, γεννήσω την ερώτησή σου κάπως να το μαζεύω κι εγώ. Mm-hmm. Θρησκευτικός αθεισμός για αυτό το λόγο, έτσι, για αυτούς τους λόγους. Και ο Φουκώ τώρα. Ναι, για πες, έχει, ας πούμε, βρίσκεις, παιδί μου, κάποια κοινά με τέτοιες σκέψεις. Εξαρτάται κιόλας πώς θα ερμηνεύσει και θα κατανοήσει κανείς και το έργο του Φουκώ. Από την ερμηνεία και την κατανόηση που κάνω εγώ, εννοείται πως έχει. Έτσι. Ειδικά, ας πούμε, το έργο του Φουκώ από τα μέσα της δεκαετίας, δεύτερο μισό δεκαετίας 70 και μετά. Όπου και θεματοποιεί ρητά το ζήτημα της εξουσίας ως σχέση, οπότε καμπανάκι αμέσως, ας πούμε. Ναι. Κράτος σχέση, λέει ο άλλος, από το 1905, πότε βγάζει τα κείμενά του, ας πούμε. Ο Φουκώ το 1975, 1976, 1977 κτλ. Αρχίζει και λέει η εξουσία είναι σχέση, διαχέεται, ας πούμε, κτλ. Οπότε δεν είναι τα συγκροτημένα μεγέθη κτλ. Που έρχονται και επιβάλλονται απ' έξω, αλλά εν τέλει είναι το αποτέλεσμα αυτών των μικροσχέσεων τα μεγάλα μεγέθη. Οπότε εδώ αρχίζει και βλέπει διάφορες εκλεκτικές συγγένειες ανάμεσα σε αυτούς τους. Ποιος το περίμενε, ας πούμε, ανάμεσα σε αυτούς τους δύο. Αλλά και εντάξει, μπορεί να βρει και άλλο τώρα και στο Φουκώ. Και αυτές οι δεν σέβεται τις διακρίσεις ορθολογισμού, μη ορθολογισμού, όλα αυτά, ας πούμε. Αλλά όσον αφορά το κράτος ως σχέση, την εξουσία ως σχέση, το ζήτημα της αποκέντρωσης εξουσίας και πώς τα κεντρικά μεγέθη, τα δομικά συγκροτούνται σαν αποτέλεσμα των σχέσεων. Για παράδειγμα, στη διαλέξη του για το. Όχι για το κράτος, για το Collège de France που λέει, ας πούμε, ότι δίνει μια τέτοιου τύπου αντίληψη για το κράτος, όταν κάνει τη γενεαλογία του μοντέρνου κράτους, ας πούμε, εκεί μοιάζει πολύ με Λαντάουερ. Mm-hmm. Στη γέννηση της βιοπολιτικής, αν δεν κάνω λάθος, που είναι ο τόμος των διαλέξεων που ξεκινάει και το ασφάλεια επικρατεί πληθυσμός, είναι δύο διαλέξεις του Φουκώ στο Collège de France, 78-79, 77-79. Και ουσιαστικά εκεί, ας πούμε, αρχίζει και κάνει κάτι το οποίο γενεαλογώντας το μοντέρνο κράτος, αρχίζει και το ανοίγει, ας πούμε, βλέπει τις επιμέρους δυναμικές διαδικασίες και σχέσεις και σου λέει ότι αυτές, μέσα από αυτές μορφοποιείται εν τέλει αυτό που εσύ λες κράτος με κάπα κεφαλαίο. Άρα αυτομάτως, ας πούμε, για να αναλύσει και να κατανοήσει και να σου δώσει ενδεχομένως γραμμές διαφυγής από την κρατική οργάνωση της ζωής,
κάνει κινήσεις που μοιάζουν με τον Λαντάουρ, ας πούμε. Και επίσης το γεγονός ότι ο Φουκό λέει και ρητά κιόλας, είναι σε ένα κείμενο το οποίο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και είναι για το υποκείμενο και την εξουσία, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Λέει ότι ακριβώς υπάρχει μια. Το θέμα λέει δεν είναι να καταργήσουμε το κράτος, να απελευθερώσουμε μάλλον τον εαυτό μας από το κράτος, αλλά να αλλάξουμε εκείνες τις μορφές του εαυτού που μας εγκλωβίζουν ακριβώς μες στο κράτος. Mm-hmm. Το λέω από μνήμης τώρα, αλλά είναι ακριβώς αυτή η σχέση που πιάνει και ο Λαντάρου που είπαμε πριν. Ότι ακριβώς είναι κύκλωμα, το άτομο είναι ήδη κρατικό προϊόν. Έτσι, το άτομο. Σωστό. Το άτομο είναι κρατικό προϊόν. Έτσι, αυτό που δεν είναι η ατομικότητα για τον Λαντάουρ. Mm. Και ο Φουκό λέει ότι πρέπει να ανοιχτούμε σε άλλου τύπου υποκειμενικότητες, μορφές υποκειμενοποίησης, θα έλεγε. Έτσι, μορφές υποκειμενοποίησης, να ξεκινήσουμε από άλλες πρακτικές που θα μας οδηγούν σε άλλου τύπου υποκειμενοποίησης, του ποιοι είμαστε δηλαδή. Έτσι, να γίνουμε διαφορετικοί, φεύγοντας από αυτό το τύπο την ατομική υποκειμενικότητα που μας εγκλωβίζει το κράτος. Αυτό είναι Λαντάουρ, ας πούμε. Είναι Λαντάουρ αρκετά, ας πούμε. Είναι μια ευτυχή σύμπτωση ανάμεσα στους δύο, αυτό, ή μία από τις αρχικά. Να πω τώρα, ας πούμε. Υπάρχει περίπτωση ο Φουκό, εντάξει τώρα δεν ξέρω αν ναι, ξέρεις, να έχει διαβάσει Λαντάουρ. Ναι, να θα λέω όχι, πούμε, θα λέω όχι. Θα λέω όχι. Δεν ξέρω, τώρα ίσως υπάρχουν και άλλα που δεν πιάνουμε εμείς. Άλλοι στοχαστές, άλλα ρεύματα που δεν τα πιάνουμε και τα οποία λειτουργούν μεσολαβητικά ανάμεσα στους δύο ή και σε άλλους πολλούς και κάπως, ας πούμε, ξέρεις, η διαδρομή των ιδεών ή των πολιτικών και στάσεων και επεξεργασιών είναι. Δεν είναι πάντα καθορισμένη να πεις ότι δεν είναι γραμμική σίγουρα. Ναι. Ναι. Είναι λίγο κουβάρι και ακολουθεί τη λανταουερική αντίληψη για τον χρόνο που είναι λίγο μπέρδεμα. Γόνιμο. Για πες μου λίγο τώρα, με τη βία ο Λαντάουερ, για τη βία, ας πούμε, τι πίστευε. Ναι. Γιατί εννοεί όταν μιλάει για προπαγάνδα με την πράξη. Ναι. Κοίταξε, το πρώτο σκέλος είναι εύκολο. Mm. Επιτέλους. Θα απαντήσω εύκολα και μονολογικά. Ο Λαντάουρ δεν πίστευε ότι μπορεί να γίνει κάτι με τη βία. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν ενάντια στη βία σε βαθμό αρκετά συνεπή όσον αφορά τη στάση του. Έτσι. Και αιρετικό μάλλον σε σχέση με το... Την περιραίουσα πολιτική ναι, κατάσταση. Ναι, ναι. Δηλαδή ήταν ρητά ενάντια στη βία. Mm-hmm. Ήταν πασιφιστής. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα κιόλας. Δεν μασάει προφανώς γιατί είχε την συγκρότηση την πασιφιστική. Και όταν ξεσπάει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, βγαίνει με ξεκάθαρα πασιφιστική θέση, ας πούμε. Ενάντια στον πόλεμο και ενάντια στη βία. Γιατί, το ερώτημα είναι γιατί είναι τόσο ενάντια στη βία, με αυτή τη συνέπεια που είπα. Σωστό. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με την αντίληψη του Λαντάουρ για τη σχέση μέσων και σκοπών. Mm-hmm. Σχέση μέσων και σκοπών. Πολύ κομβικό στον προβληματισμό του, ας πούμε, και στην πολιτική στρατηγική που είπε ότι προσπαθεί να βρει διαρκώς mm-hmm. τις προτάσεις του, τις πραγματιστικές κλπ. Ο Λαντάουρ λέει ότι δεν μπορείς να οδηγηθείς σε κάτι το οποίο είναι μη βίαιο, στο βαθμό που θέλουμε μια μη βίαιη κοινωνία γενικά, με βία μέσα. Όπως δεν μπορεί να οδηγηθείς σε μια μη ιεραρχική κοινωνία ή μη κυριαρχική κοινωνία χρησιμοποιώντας, ας πούμε, ιεραρχικά μέσα οργάνωσης. Mm-hmm. Δεν μπορεί να οδηγηθείς στην αποκέντρωση της πολιτικής εξουσίας οργανωνόμενος με όχημα, ένα συγκεντρωτικό πολιτικό κόμμα. Πρέπει ήδη τα μέσα να εκφράζουν τους σκοπούς και να τους ενσαρκώνουν. Άρα προβληματίζεται και καθιστά πολιτικό πρόβλημα τη σχέση μέσων και σκοπών ούτως ή άλλως, γενικά ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι. Και το ζήτημα της βίας είναι μια υποπερίπτωση αυτής της ευρύτερης προβληματικής. Έτσι, για την οργάνωση, mm-hmm. για την άλλη κοινωνία, για τη σχέση των ανθρώπων. Δεν μπορείς με ιεραρχικές σχέσεις να πας σε μη ιεραρχικές σχέσεις. Δεν μπορείς με μια εθελόδουλη στάση να πας σε κάτι το οποίο δεν είναι εθελόδουλο. Πρέπει εξ αρχής να το θέσεις, ας πούμε, και τα μέσα σου να ενσαρκώνουν, ας πούμε, τους σκοπούς, ας πούμε. Έτσι. Να μην δικαιολογείς στο όνομα κάποιων σκοπών μέσα τα οποία δεν μπορείς να τα. Για παράδειγμα, προσπαθεί, ας πούμε, όταν είναι στη. Κάνω ένα άλμα τώρα χρονικό. Okay, αν μου επιτρέπεις. Να κάνεις ό,τι θες. Okay. Προσπαθεί, ας πούμε, όταν συμμετέχει στην επανάσταση του 19 στη Βαυαρία, προσπαθεί να συμβάλλει στην κατάργηση της θανατικής ποινής και για τους πολιτικούς αντιπάλους. Φοβερό αυτό. Φοβερό, ναι. Προσπαθεί να περάσει μια τέτοια απόφαση, ας πούμε, να κάνει πράξη αυτό. Γιατί ξέρει ότι αν αυτό το πράγμα περάσει, προφανώς δεν θα έχει κανένα νόημα. Δηλαδή θα τους φάμε όλους, ας πούμε, γιατί θα αρχίσουν να τρώμε διάφορους, ας πούμε, που μετά που θα. Τι είδους άνθρωποι θα έχουμε γίνει κάνοντας αυτό το πράγμα, αυτό σκέφτεται. Πολύ σπουδαίο. Έτσι. Ναι, είναι η στάση, στάση του που εγγράφεται, είναι απότοκος όλη αυτή τη συγκρότηση που προσπαθώ να περιγράψω. Έτσι. Και της φιλοσοφικής και της βιωματικής και της διαδρομής του, της πολιτικής κτλ.
Και είναι πολύ, πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή κάποιοι θα λέγανε ότι ο Λαντάρ σου λέει ότι την κοινότητα που θέλεις πρέπει ήδη να την κάνεις πράξη στο εδώ και στο τώρα. Έτσι. Πάλι ο χρόνος αυτός είναι πολύ κομβικός στο Λαντάρ. Το χρονική διάσταση του εδώ και του τώρα. Έτσι. Η πράξη σου δηλαδή πρέπει να ενσωματώνουν ήδη αυτό που θέλεις. Mm-hmm. Όχι απολύτως, έστω και μερικώς, αλλά να το κάνεις. Αυτό είναι το βασικό. Άρα δεν μπορείς με βία μέσα να οδηγηθείς σε μια μη βία κοινωνία. Ή σε μια κοινωνία που δεν κυριαρχεί η βία, τέλος πάντων. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, αν αρχίσεις και τρως διάφορους πολιτικούς αντιπάλους, στο τέλος της ημέρας, στο τέλος της επαναστατικής περίοδου, τι θα έχει γίνει. Και αυτό και είναι το. Και κάπως μάλλον αρχίσεις και μοιάζεις με τους αντιπάλους. Ακριβώς. Ναι. Είναι αυτό που λέει, αντί να βγεις από τη σχέση κράτους, έχεις μπει με τα μπούνια μέσα σε αυτή. Σωστό. Γιατί τα μέσα που χρησιμοποιείς δεν είναι αθώα, τα μέσα διαποτίζονται από τις αξίες και τις σημασίες και τις πολιτισμικές τάσεις και τις ηθικές τάσεις, ας πούμε, από τις οποίες πρέπει όμως να απεμπλακείς, mm-hmm. να αποκοπείς, να αποχωριστείς, να κάνεις κάτι άλλο. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό είναι το βασικό. Και μου είχε και ένα δεύτερο σκέλος η ερώτησή σου. Ναι, γιατί τι εννοούσε με την προπαγάνδα, με την πράξη. Ναι, okay. Αυτό νομίζω λέγονταν τότε στα χρόνια του Λαντάρου στους αναρχικούς κύκλους, και όχι μόνο γενικά, σαν για τους αναρχικούς που κάνανε πράξεις βίαιες και δολοφονίες κτλ. Νομίζω είχαν δολοφονήσει μέχρι και τον πρόεδρο της Αμερικής. Ήταν αρχές του 20ου αιώνα. Δεν θυμάμαι καλά. Και ο Λαντάουρ έχει ένα κείμενο που λέγεται Αναρχικές σκέψεις για τον αναρχισμό, που έχει μεταφραστεί κιόλας, και πιάνει αυτό το ζήτημα. Και νομίζω πιάνει και το ζήτημα της δολοφονίας του Προέδρου. Mm. Αν θυμάμαι τώρα καλά, γιατί ναι, το συγκεκριμένο ναι. έχω καιρό να διαβάσω, αλλά ξέρεις, κάτι αντυχεί τώρα μέσα μου. Ναι. Σε αυτή τη σκέψη, γιατί σχολιάζει και αυτή η δολοφονία. Είναι προπαγάνδα με την πράξη. Τότε ήταν πράξεις τερορισμού εντός εκτός εισαγωγικών, οι οποίες δια του παραδείγματός τους μπορούν να μετασχηματίσουν την κρίση που θα δημιουργήσουν στην κοινωνία. Να κινητοποιήσουν, ας πούμε, τον κόσμο, να επαναστατήσει, ξέρω, ναι, κτλ. Ναι, ή δυναμικές ευρύτερες, ας πούμε, μπορεί να προκύψει μια προεπαναστατική επαναστατική κατάσταση, ας πούμε. Έτσι. Mm-hmm. Τώρα, ο Λαντόβρο είναι ενάντια σε αυτό προφανώς. Είπαμε ποια είναι η θέση του για τη βία, είπαμε πώς το εγγράφει αυτό σχέση μέσα των σκοπών. Και προφανώς ρητά και ξεκάθαρα γράφει ενάντια σε αυτό το ρεύμα του αναρχισμού. Το θεωρεί ότι είναι εντελώς αδιέξοδο. Σου είπα και πριν ότι ο Λαντάρου λέει: αν είναι να σκοτώσουμε κάποιον, ρε παιδιά, να σκοτώσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό αρχικά. Συμβολικά μιλώντας. Να πεθάνουμε ως αυτοί που είμαστε, ως κρατικοποιημένες ύπαρξεις. Γιατί ξέρεις, κρατικοποιημένη ύπαρξη σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνεις και πράγματα μόνος σου, ρε παιδί μου. Δηλαδή ανεξάρτητα. Να σταθείς στα πόδια σου και ατομικά και συλλογικά. Να μην χρειάζεται κρατικές υπηρεσίες για τα πάντα. Πώς να σου το πω. Έτσι. Mm. Δηλαδή αυτή η σύλληψη του κράτους σε σχέση. Κάνω λίγο ένα περίεργο τώρα εδώ, γιατί μου ξανάρθει. Ότι ουσιαστικά σου λέει ότι το κράτος διεισδύει πολύ βαθιά πια στην ύπαρξή μας και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μόνοι μας. Ναι. Προϋποθέτουμε διαρκώς κάποιο τύπο κρατική απόφαση, κρατική ειδικότητα, κρατική υπηρεσία, ας πούμε, ακόμα και για τα βασικά της ζωής. Δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια σου. Αυτός ή αυτός που δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του, βυθίζεται στην αδράνεια, βυθίζεται στο αίσθημα της αδυναμίας, στην πρακτική ανικανότητα, σε επίπεδο δηλαδή, στοιχειωδών δεξιοτήτων να κάνεις κάτι, ας πούμε. Νομίζω όλοι το νιώθουμε αυτό. Ελπίζω όχι μόνο εγώ. Έτσι. Καλά, εννοείται, δεν το συζητάμε. Τόσο πιο βαθαίνει το κράτος και όχι με όρους κατασταλτικούς, αλλά με όρους κρατικών υπηρεσιών και δομών και φορέων και, και τεχνικών και τεχνολογιών. Όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, αναδομεί τις υπάρξεις μέσα σε έναν τρόπο που διαρκώς το χρειαζόμαστε. Αυτός ή αυτός πρέπει να πεθάνει. Αυτό είναι το κρατικοποιημένο άτομο που πρέπει να πεθάνει. Που βουλιάζει σε μια απομόνωση που πιάνει, ας πούμε. Αλλά μπρατσέτα μόνο τους κρατικούς φορείς πια για να επιβιώσει και κοιτάει τους γύρω του σαν να είναι πάλι ξένοι, ας πούμε. Χωρίς πνεύμα, χωρίς κοινότητα. Αυτό βλέπει ο Λαντάουρ. Άρα αυτός είναι αυτός που πρέπει να πεθάνει. Αυτή είναι η βία εντός εισαγωγικών που πρέπει να ασκήσουμε και όχι σκοτώνοντας τους άλλους. Σκοτώνοντας τους άλλους γιατί δεν μπορεί να βγει κάτι από αυτό. Αυτό είναι η ένστασή του. Έτσι. Δηλαδή η ενέργεια διοχετεύεται σε λάθος κατεύθυνση. Με αυτή την έννοια. Άρα επίσης, ταυτόχρονα όμως, προπαγάνδα με την πράξη, μπορεί να πει κανείς ότι ο Λαντάουρ. Με αυτή την έννοια εννοεί και κάτι άλλο, το οποίο γράφεται ας πούμε δομικά μέσα στη σκέψη του και στη θεώρησή του και στη στρατηγική του, που σου είπα. Το να φτιάχνουμε κοινότητες, ας πούμε, αυτό εννοείς. Ναι, μέσα και στο ήδη υπάρχουν, ας πούμε, να προσπαθούμε να κάνουμε κάτι. Αυτό. Ναι, ακριβώς. Και θεωρεί ακριβώς, μας βάζει αυτή η έννοια, ιδωμένη από τη σκοπιά του Λαντάουρ πια, και όχι από τη σκοπιά των υπόλοιπων αναρχικών, μας βάζει, ας πούμε, το κομβικό ζήτημα της πράξης, έτσι, προπαγάνδα για την πράξη, και το αποτέλεσμα που μπορεί να επιφέρει αυτή η πράξη. Έτσι. Mm-hmm. Η πράξη, οποιαδήποτε πράξη ανθρώπινη, το ανθρώπινο πράτημα, ρε παιδί μου. Ο Λαντάουρ το σπουδαιολογεί πάρα πολύ το ζήτημα της ανθρώπινης πράξης και το πώς κάτι μπορεί να ξεκινήσει από την ανθρώπινη πράξη. Έτσι, οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Το οποτεδήποτε είναι το πιο βασικό. Έτσι, πάλι η διάσταση του χρόνου που είναι πολύ κομβική. Έτσι. Άρα, προπαγάνδα με την πράξη σημαίνει ότι οποιαδήποτε πράξη η οποία εμπνέεται και παράγει πνεύμα, όπως το όρισα πριν, ας πούμε, όπως το όρισα.
έχει άμεσο αντίκτυπο πάνω στον κόσμο. Έτσι. Άρα αυτή είναι η προπαγάνδα της. Είναι η προπαγάνδα της για του παραδείγματος της πράξης και των αποτελεσμάτων. Δεν έχει σημασία ότι αυτή η πράξη, δεν μιλάω για μια πράξη η οποία μετασχηματίζει ριζικά τον κόσμο. Δεν μιλάω καν για μια πράξη η οποία αρθρώνεται σε ένα επίπεδο κεντρικό, πολιτικό ή οτιδήποτε. Έτσι. Ακόμα και για την καθημερινή μας πράξη, ας πούμε. Η καθημερινή πράξη, ακριβώς. Στο βαθμό που αποδεσμεύεται από αυτό την κυρίαρχη σχέση την οποία είπα, σε όλο το βάθος και το εύρος, όπως την περιέγραψα, έτσι. Στο βαθμό που εμπνέεται από άλλες σημασίες, άλλες αξίες και ενσαρκώνει μια άλλη ηθική στάση, αυτό και μόνο το παράδειγμά της, αυτή και μόνο η επιτέλεσή της αποτελεί ένα παράδειγμα το οποίο έχει αντίκτυπο πάνω στον κόσμο. Έτσι. Ο αντίκτυπος πάνω στον κόσμο και στους άλλους ανθρώπους προφανώς δεν είναι καθολικός και συνολικός κτλ. Είναι ακριβώς το μέτρο που αναλογεί στο εύρος και στη δυναμική της πράξης. Αλλά αυτή η πράξη, όσο μικρή κι αν είναι, έχει ένα αποτέλεσμα και έχει τεράστια σημασία. Έτσι. Αυτό δηλαδή στο λαντέρβο ράδι της πράξης, και είναι το κομικό ζήτημα της πράξης, πηγαίνει χέρι-χέρι με το ζήτημα του ξεκινήματος, ας πούμε. Ότι ξεκινάμε. Πάμε, ξεκινάμε. Κάνουμε κάτι. Κάνουμε κάτι στη βάση της, προφανώς όχι οτιδήποτε, στη βάση της κατεύθυνσης που θεωρούμε ότι αξίζει και πάντα σε μια λογική αποδέσμευσης από τις κυρίαρχες, το πλέγμα των κυρίων σχέσεων στις οποίες είμαστε μπλεγμένοι, σαν ένα ιστό στον οποίο έχουμε υφανθεί, ας πούμε, και εμείς και είμαστε αυτοεχμαλωτισμένοι, θα πει ο Λαντάουερ, έτσι, γιατί ο προβολές είναι πάντα, ας πούμε, σε αυτούς που... Στους κυριαρχούμενους. Στους ή σε αυτούς που λένε ότι εμείς είμαστε αδύναμοι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όχι, λέει. Και αυτό είναι και το ζήτημα με το κράτος και την καταστολή. Σου λέει, μα okay, καταστέλλεται, ποινικοποιείται, ας πούμε, το 80% της ύπαρξής σου. Okay. Έτσι. Και εγώ μπήκα φυλακή και τα λοιπά, το ξέρω, το βλέπω, ας πούμε. Υπάρχει όμως ένα 20% το οποίο δεν είναι ποινικοποιημένο. Αυτό το 20% γιατί ακριβώς το ξαναγυρίζει σαν ενέργεια και σαν προσπάθεια και σαν ψυχική διάθεση πίσω στην κρατική μορφή και στην κρατική υπόσταση. Γιατί το κάνεις αυτό. Αυτό σου λέει. Υπάρχει πάντα ένα μικρό ποσοστό που κατά κάποιο τρόπο το έχεις παραγνωρίσει. Δεν το σπουδαιολογείς, δεν ξέρω η θεωρία σου, η φιλοσοφία σου, είναι η στάση σου, η συγκρότησή σου, προφανώς όλα μαζί, αλλά δεν το σπουδαιολογείς σαν μια δυνατότητα, σαν μια πηγή δυνατοτήτων και πράξεων. Έτσι. Να ξεκινήσεις κάτι άλλο, διαφορετικό, μικρό, μερικό, σίγουρα, αλλά κάτι ξεκινάς. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, θέλω να μου πεις, επειδή έχει δύο έννοιες μέσα ο Λαντάουερ στο έργο του, το ένα είναι η μεμονωμένη. Ναι. Και το άλλο είναι ότι λέει σε κάποια στιγμή ο αναρχισμός δεν μπορεί να είναι μαζικό κίνημα, αλλά μόνο ένα κίνημα ατόμων πρωτοπόρων. Ναι. Θέλω να μου πεις άμα... Περίεργα τα λέει πάλι. Περίεργα τα λέει. Ναι, για αναρχικός θα λέει περίεργα τα λέει. Τι είναι μεμονωμένοι και τι είναι πρωτοπόροι. Και ναι. Δεν ξέρω τώρα αν συνδέονται αυτά τα δύο στη σκέψη του. Ναι. Αν είναι κάτι διαφορετικό, ας πούμε, αν έχουν κοινά στοιχεία τέλος πάντων. Ναι, έχουν έτσι όπως το ακούω. Okay. Έχουν. Για πες. Λοιπόν, το ζήτημα ξεκινάει από την κομική έννοια του πνεύματος. Έτσι, την πραγματικότητα του πνεύματος. Αυτό που έλεγες πριν, ναι. Ακριβώς, ναι. Πότε υπάρχει πνεύμα και πότε δεν υπάρχει. Θέλω να πω ιστορικά, σε ποιες ιστορικές περιόδους. Για παράδειγμα, μέγα σκάνδαλο τώρα, για το Λαντάουερ υπάρχει πνεύμα, ας πούμε, την περίοδο του Χριστιανικού Μεσαίωνα. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο, έτσι, άλλο μεγάλο ζήτημα. Πόλεμο είναι αυτό. Ο μαύρος μεσαίωνας, ο μεσαίωνας. Ναι, okay. Αυτός είναι προβολής ο μεσαίωνας, μόνο φώτα. Έτσι. Όχι, στο μεσαίωνα αυτός βλέπει αυτά που θέλει να δει από τη σκοπιά του πνεύματος και βλέπει, ας πούμε, τον χριστιανισμό, όπως είπα, όχι σαν εκκλησιαστικό χριστιανισμό, σαν λαϊκή θρησκεία, ας πούμε, και σαν δύναμη. Έτσι. Δύναμη πνεύματος. Έτσι. Mm-hmm. Οπότε λέει ο χριστιανικός μεσαίωνας έχει πνεύμα. 500 με 1500. Από το 1500 και μετά, μεταρρύθμιση, αναγέννηση και τα λοιπά, μοντέρνο κράτος, έτσι. Υπάρχει το πνεύμα υποχωρεί και είναι μια περίοδος παρακμής. Σε αυτή την περίοδο παρακμής... Εκεί που όλοι βλέπουν, ας πούμε, εντός εισαγωγικών τα φώτα, ναι, όλα τα, ναι, βλέπει παρακμή. Ναι, ναι. Αυτό είναι στο βιβλίο του «Η Επανάσταση» που βγαίνει το 1907 και κάνει ουσιαστικά μια δική του φιλοσοφία της ιστορίας. Βασίζεται ακριβώς στην έννοια του πνεύματος και στο πότε το πνεύμα υπάρχει, πότε δεν υπάρχει και ποια είναι η δυναμική όλων αυτών των πραγμάτων. Οπότε, την περίοδο που δεν υπάρχει πνεύμα, το πνεύμα δεν εκλείπει συνολικά, αλλά τι κάνει, είναι σαν το παλαιριακό κύμα. Όταν τραβιέται, το νερό, ας πούμε, μένει σε κάποιες κοιλότητες, εδώ και εκεί, στα βράχια μέσα. Έτσι. Μικρές, κρυμμένες, οτιδήποτε. Έτσι. Ναι. Δεν έχει την ορμή του, δεν έχει την ισχυρή του παρουσία. Οπότε, το πνεύμα αποτραβιέται και υπάρχει πια μέσα στους μεμονωμένους.
Οι μεμονωμένοι τώρα ποιοι είναι? Είναι κάποια ελίτ της διανόησης, της φιλοσοφίας, του δεν ξέρω εγώ τύπη. Οποιοσδήποτε μπορεί να είναι μεμονωμένος. Υπό ποια προϋπόθεση? Υπό την προϋπόθεση αυτών που είπαμε. Ότι δηλαδή έχεις καταλάβει ότι το πράγμα είναι σχέση, πας να βγεις από αυτή τη σχέση και έχεις ένα βίωμα που δουλεύει ακριβώς στη λογική της σχέσης του εγώ με τον εαυτό μου, ας πούμε. Αυτοί είναι μεμονωμένοι. Mm-hmm. Και αυτοί οι μεμονωμένοι έχουν κατανοήσει τι, ας πούμε, ότι οι σχέσεις, ρε παιδιά, κανονικές, δεν είναι οι σχέσεις εξωτερικού εξαναγκασμού και ιεραρχίας όπως αυτές υπάρχουν μέσα στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, ας πούμε, και της κοινωνικής ζωής και του πολιτισμού μας. Από το 1500 και μετά, που λέει έτσι. Δεν είναι αυτές, είναι άλλες. Και άλλες πρέπει να είναι. Γιατί μόνο εκεί, μέσα από αυτές, με αυτόν τον τρόπο, θα βρούμε, ας πούμε, μια τη δυνατότητα ελευθερίας και μια ελεύθερη κοινωνία και να υπάρχουμε συλλογικά μέσα από κοινότητα χωρίς να ισοπεδώνει την ατομικότητά μας. Οπότε οι μεμονωμένοι είναι αυτοί που συνειδητοποιούν και κυρίως βιώνουν αυτό. Έτσι. Δεν είναι θέμα διαβάσματος, δηλαδή, είναι θέμα βιώματος. Και εδώ μπαίνει ξανά ο μυστικισμός. Είναι μια μυστικιστικού τύπου έτσι, καταβήθηση στα έγκατα της ύπαρξης που σε οδηγεί πάλι σε αυτό το οποίο. Στην άλλη σχέση με τον κόσμο και τους άλλους. Οπότε αυτοί είναι πρωτοπόροι με την έννοια ότι έχουν συντονιστεί με μια διάσταση, με έναν ορισμένο τρόπο, ας πούμε, με τον κόσμο. Έτσι. Και αυτό τους καθιστά, πώς το λένε, τους δίνει τη δυνατότητα να προβούν σε πράξεις που θα δημιουργήσουν το πνεύμα. Θα δημιουργήσουν το πνεύμα και την κοινότητα έτσι, που έρχεται. Έτσι, διαμέσου ακριβώς των πράξεων αυτών και διαμέσου του πνεύματος. Και επίσης τώρα η έννοια της πρωτοπορίας και των μεμονωμένων κτλ. Που ακούγεται ελιτίστικη και πρωτοποριακή, σε έναν βαθμό είναι, αλλά όχι με την έννοια ότι υπάρχει κάποιο ιερατείο ή κάποια. Δεν είναι συγκροτημένο αυτό. Είπα οποιοδήποτε μπορεί να είναι, είναι εντελώς ανοιχτό. Είναι εντελώς εκδημοκρατισμένο. Δεν τον ενδιαφέρει ποιος είναι, ποια είναι η καταγωγή του, κριτήρια τέτοια, η μόρφωσή του, η φυλή του, οτιδήποτε, η θρησκεία του, το background του. Τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Έτσι, αν μπορείς να έχεις κάνει αυτή την αποκοπή και αν έχεις να συνειδητοποιήσεις ότι το πεδίο πια είναι άλλο, το πεδίο των σχέσεων είναι άλλο, ήδη οι σχέσεις στην ποιότητά τους είναι άλλες. Ωστόσο, κάθε μυστικισμός, νομίζω εγώ τώρα έτσι, στο πώς το κατανοώ, έχει ένα στοιχείο πρωτοποριακότητας. Γιατί σου μιλάει για μια πραγματικότητα που είναι πίσω από τα φαινόμενα, ας πούμε. Και κάποιοι που έχουν το βίωμα αυτό είναι οι μύστες, ας πούμε, και μπορούν να το μεταφέρουν, να το μεταλαμπαδεύσουν, να μοιήσουν και τους άλλους, ας πούμε. Έτσι. Άρα στην αρχή, σε μια περίοδο παρακμής, πώς είναι το σκηνικό τώρα του Λαντάουρ, ας πούμε, πώς το σκέφτεται. Σε μια περίοδο παρακμής που κυριαρχείται ουσιαστικά το κράτος, γιατί το κράτος για τον Λαντάουρ είναι Ungeist, έτσι, μη πνεύμα. Ungeist. Και υποκατάστατο του πνεύματος διαμέσου του εξαναγκασμού και της βίας, αυτό λέει. Όπου δεν υπάρχει πνεύμα, υπάρχει κράτος, γιατί όπου υπάρχει πνεύμα υπάρχει εσωτερικός περιορισμός και καταναγκασμός, που οριοθετεί συνέχοντας. Όπου υπάρχει κράτος, υπάρχει εξωτερικός, άρα υπάρχει βία του κράτους. Για να μπορεί να μαζέψει αυτά τα άτομα που έχει φτιάξει και να τα. Να τα κάνει κοινωνία, ας πούμε. Έτσι. Κοινωνία χωρίς πνεύμα. Έτσι. Άρα, μάλλον κοινότητα χωρίς πνεύμα, άρα κοινωνία, ας πούμε, θα λέγει. Άρα, αυτοί οι μεμονωμένοι ξεκινάνε και έχοντας βιώσει αυτή την μεταστροφή, μπορούν να εντοπίζουν ένα στον άλλο, να το πω έτσι. Να συναντιούνται. Έτσι. Άρα, το ζήτημα της συνάντησης των μεμονωμένων. Έτσι. Και η συνάντηση των μεμονωμένων σε μια λογική ότι πράττουν και δημιουργούν τις προϋποθέσεις κοινότητας. Αυτό είναι το βασικό. Οπότε γι' αυτό και αυτά τα εγχειρήματα, ας πούμε, το knowing and mindset, αυτό που είπα πριν, που προσπαθούν να κάνουν, ή αυτό που λέει ο Λαντάουρ, να κάνουμε διάφορες. Να πάρουμε διάφορες πολιτικές πρωτοβουλίες, φτιάχνοντας διάφορους οικισμούς ή κοινότητες, έτσι. Οι οποίες, ας πούμε, να είναι σαν να ζούμε όπως θα θέλαμε να ζήσουμε, όπως στο βαθμό που μπορούμε. Είναι σε αυτή τη λογική. Ότι οι μεμονωμένοι μαζεύονται, δεν μπορούν να περιμένουν, λέει, δεν μπορούμε να περιμένουμε. Έτσι. Δεν φίδεται το χαρακτηρισμό του, ας πούμε, για τις μάζες, αυτό που λέει. Έτσι, και αυτό βγάζει πάλι κάτι ελιτίστικο και πρωτοποριακό. Αλλά στην πραγματικότητα, να το ψάξει κανείς και είναι λίγο ευμενής όσον αφορά απέναντι στον Λαντάουρ, μπορεί να πει κανείς να το σώσει κάπως. Έτσι, να το σώσει κάπως. Έτσι. Ναι. Αλλά δεν φύγεται των διάφορων χαρακτηρισμών όσον αφορά το πώς βλέπει γύρω του, ας πούμε, να πηγαίνει το πράγμα. Έτσι. Και τους ακούς ανθρώπους να βυθίζονται ακριβώς σε μια κατάσταση εθελοδουλείας, ας πούμε, και πολιτισμικής παρακμής. Γιατί αυτό είναι πολιτισμική παρακμή. Ωστόσο, βλέπει, ας πούμε, σε αυτούς τους πρωτοπόρους και στις συναντήσεις τους και στην ικανότητά τους να δημιουργούν. Βλέπει τις δυνατότητες του πολιτικού μετασχηματισμού, ας πούμε. Οπότε αυτό θα έλεγα, δηλαδή. Υπάρχει, δηλαδή, μια πρωτοποριακότητα στη σκέψη του, αλλά αυτή πρέπει να κατανοηθεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο και υπό συγκεκριμένους όρους. Έτσι. Θυμάμαι όταν το διαβάζαμε ότι ήταν από τα μείζωνα, σε βασικές ενστάσεις, ρε παιδί μου, γιατί αυτό προκύπτει, ξέρω εγώ.
Δηλαδή είναι σαν κάποιο, σαν λένε χωρίς κράτος, σαν λένε χωρίς κόμμα. Δεν ισχύει αυτό, αλλά κάποιος μπορεί να το πει αυτό. Έτσι. Ότι θεωρεί ότι κάποιοι είναι πιο μπροστά, κάποιοι καταλαβαίνουν περισσότερα, σε έναν βαθμό το θεωρεί. Αλλά όχι ότι είναι κλειστό ή οτιδήποτε. Έτσι. Mm. Θεωρεί ότι ναι, είναι μια άλλη τάξη των πραγμάτων, μια άλλη τάξη του κόσμου που προκύπτει με άλλο τύπο διαδικασίες, στις οποίες όλοι μπορούν να συμμετάσχουν όμως. Έτσι. Mm. Ωραία. Ήθελα να σε ρωτήσω αν ο Λαντάρ πιστεύει ότι υπάρχουν ιδανικές καταστάσεις στην ανθρώπινη, ναι, ας πούμε, ζωή. Υπάρχουν ιδανικά πράγματα για τον Λαντάουερ. Δηλαδή ότι θα φτάσουμε κάποτε σε ένα ιδανικό. Θα φτάσουμε κάποτε, ναι. Ναι, έχει τέλος η ιστορία. Αυτό που έλεγε ο Φουκογιάμα, ποιος ναι, το λέει. Ναι. Φτάσαμε στο τέλος της ιστορίας, αυτό είναι, παιδιά. Τι τέλος να έχει, όχι, δεν έχει τίποτα. Σωστό. Δεν έχει. Όχι μόνο ότι η ιστορία δεν έχει τέλος, αλλά τίποτα δεν μπορεί να. Ούτε καν να αγγίξει, να πλησιάζει, ας πούμε, το ζήτημα της τελειότητας. Γενικά ο Λαντάουερ δεν σκέφτεται έτσι, να το πάρω, να το πω διαφορετικά, ας πούμε. Ωραία. Δεν σκέφτεται με όρους τελειότητας και δεν σκέφτεται με όρους ιδανικού, ας πούμε. Ιδανικού. Γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτό δεν είναι ότι εντάξει, μπορεί, δεν σκέφτεται και έτσι. Όχι, είναι δομικό του τρόπου με τον οποίο φιλοσοφικά συγκροτείται και πολιτικά αρθρώνει και κάνει αυτά που κάνει. Γιατί είπαμε για την κριτική της γλώσσας στο Fritz Mautner. Έτσι. Όσοι δεν το έχουν κλείσει δηλαδή μέχρι τώρα, το έχουν ακούσει αυτό. Mm-hmm. Η κριτική της γλώσσας του Fritz Mautner, από την οποία αντλεί ο Λαντάουερ σε μεγάλο βαθμό, συνίσταται, ας πούμε, σε μια κριτική των αφαιρέσεων και των φετιχισμών. Mm-hmm. Έτσι. Άρα, η ιδανική συνθήκη, ο σοσιαλισμός, η αναρχία, πώς το λένε, μια γη της επαγγελίας, ας πούμε, έτσι, mm-hmm, δεν υπάρχει, γιατί αυτό αυτομάτως θεωρείται μια αφαίρεση και μια υποστασιοποιημένη αντίληψη για τα φαινόμενα του κόσμου, η οποία πρέπει να απορριφθεί ως τέτοια. Γιατί η ίδια η γλώσσα, εδώ πάει η κριτική της γλώσσας, η ίδια η γλώσσα δεν μπορεί να μιλήσει για τον κόσμο με έναν τρόπο που να περιγράφει τον κόσμο. Άρα αναγκαστικά κάθε τι, ας πούμε. Έχει όρια προφανώς. Έχει όρια. Έχει όρια. Έχει όρια. Και αυτό η γλώσσα έχει όρια. Και η γλώσσα έχει όρια, ακριβώς αυτό. Η γλώσσα έχει όρια και σε οδηγεί στο να πιστέψεις ότι αυτά τα φαινόμενα για τα οποία μιλάς και τα οποία αναλύεις είναι πραγματικές οντότητες, πρακτικές οντότητες. Mm-hmm. Ενώ δεν είναι, δηλαδή πιστεύεις, για να έρθω πάλι στο ζήτημα του κράτους που είναι τόσο κομβικό, ότι το κράτος ως τέτοιο υπάρχει αυτόνομα και αυτοδύναμα. Είναι μια δομή, ενία, σαν συμπαγή, σαν μεγάλη πολυκατοικία, σαν τα κρατικά κτίρια, ρε παιδί μου, τα οποία αθώνονται ψηλά, μεγαλειώδη, μνημιακά. Ας πούμε, μια μνημιακή ενέργεια, σου λέει αυτό το στιβαρό πράγμα είναι το κράτος. Όχι, σου λέει. Η ίδια η γλώσσα κάνει το πιστεύεις αυτό, αλλά κάνοντας μια τέτοιου τύπου σκεπτικιστική κριτική στη γλώσσα και στην ικανότητά να μιλάει για τον κόσμο και τα φαινόμενά του. Ουσιαστικά ξαναγυρίζεις πάλι, ας πούμε, σε μια κριτική του φετιχισμού που θέλει να σου πει ότι υπάρχει ένα γίγνεσθε το οποίο δεν σταματάει με τίποτα. Υπάρχει μια ροή πραγμάτων, φαινομένων, καταστάσεων, δυναμικών, σχέσεων, πράξεων, η οποία αυτή είναι το σημαντικό. Οπότε η ιδανική πολιτεία, η ιδανική κοινωνία, τι είναι αυτό? Τέλεια, τελειότητα, τι είναι αυτό? Αυτό είναι μια υπόσταση, μια αφαίρεση, ένα φετιχισμό, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή η κριτική του Λαντάουερ στο φετιχισμό προκύπτει μέσα από την κριτική στη γλώσσα και τη φιλοσοφία της γλώσσας του Fritz Mautner και όχι, για παράδειγμα, μέσα από την κριτική που κάνει ο Μάρξ μέσω του Feuerbach. Mm-hmm. Έτσι, αυτό θέλω να σου πω. Ότι εδώ τέμνεται με τον Μάρξ η κριτική του φετιχισμού, πολύ έντονη και στους δύο, αλλά η φιλοσοφική, πώς το λένε, αφετηρία είναι εντελώς διαφορετική. Mm-hmm. Οπότε έχοντας αυτό σαν δεδομένο, ότι κριτικάρουμε τις υποστασιοποιήσεις διαμέσου ενός γενικευμένου σκεπτικισμού, ο οποίος είναι γενικευμένος, αλλά όχι τόσο γενικευμένος, όχι καθολικός, αυτό έχει σημασία. Γιατί μετά ο Λαντάουερ, αν είχε ένα γενικευμένο σκεπτικισμό για τα πάντα, για την ικανότητά του να μιλήσουμε για έναν κόσμο που είναι τόσο ρευστό. Δεν θα κάνει και τίποτα μόνο. Ναι, θα γινόταν βουδιστής. Θα γινόταν βουδιστής. Ναι. Δηλαδή, εγώ και εσύ δεν υπάρχουμε, είμαστε ροές, ενέργειες ή οτιδήποτε και εντάξει, και δεν έχουμε σημασία. Ναι. Τίποτα δεν υπάρχει παρά μόνο με αυτόν τον τρόπο. Είναι όλα τόσο ρευστά και ανίποτα και αδύνατο να προσδιοριστούν καν. Δεν είναι αυτό όμως. Χρησιμοποιεί το σκεπτικισμό, εγώ θα έλεγα, σαν κάποιο τύπο εργαλείο και σε κάποιο τύπο πολιορκητικό κρυό, αν θέλει, για να χτυπήσει ακριβώς αυτή τον εγκλωβισμό μας και την αυτοεχμαλωσία μας μέσα στις αφαιρέσεις αυτές που νομίζουμε ότι είναι παγιωμένες δομές και επιβάλλονται πάνω μας σαν η κυρίαρχη πραγματικότητα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το κάνει αυτό για να χτυπήσει αυτή την σταθεροποίηση, την κακή σταθεροποίηση του κόσμου. Αλλά ταυτόχρονα μιλάει διαμέσου τη πράξη για τη δημιουργία μια άλλη σταθερότητα. Το πνεύμα παράγει είναι μια ενωτική δύναμη που παράγει συνοχή, άρα παράγει σταθερότητα και ζητάει, ας πούμε, τη δημιουργία μια άλλη τύπου οργάνωση του κόσμου. Άρα ο σκεπτικισμός του δεν φτάνει στα άκρα, αυτό θέλω να πω. Mm-hmm.
ώστε να μην αποδέχεται κανένας τύπου σταθεροποίηση, παγίωση μεγεθών. Έτσι. Κοινότητα κτλ. Είναι αρκετά σταθερά μεγέθη με συνοχή και περιορισμούς. Τώρα για την ιδανική κοινωνία, το τέλος. Ο Λαντάουρ έχει μια. Και αυτό προκύπτει πάλι από τη φιλοσοφική του στάση, μια ριζοσπαστικά θα έλεγα αντιεσχατολογική στάση. Mm-hmm. Αντιεσχατολογική στάση. Δηλαδή, έχει μόνο δεμιστική. Είναι μυστικιστής, ναι, ναι. Είναι ιδιαίτερος ο μυστικισμός του. Ή τουλάχιστον η ερμηνεία που κάνει για τον μυστικισμό. Mm-hmm. Δεν θεωρεί ότι υπάρχει της επαγγελίας, ότι είναι αυτό το γίγνεσθε το κοινωνικό που έχει σταθεροποιήσεις. Εδώ είναι η φιλοσοφία της ιστορίας που είπα πριν. Έχει περιόδους στις οποίες κυριαρχεί αυτό που λέει τοπία, mm-hmm. αλλά υπάρχει και ουτοπία. Έτσι. Τοπία και ουτοπία που μπλέκονται μεταξύ τους. Και ανάλογα με την ιστορική εποχή κτλ. Η μία ή η άλλη, ας πούμε, είναι αυτή που εδραιώνεται ή που έχει την μεγαλύτερη δυναμική. Άρα υπάρχει μια φιλοσοφία της ιστορίας που είναι εντελώς ανοιχτή, αντιτελελογική και αντιεσχατολογική. Mm-hmm. Και αυτό υπάρχει στον τρόπο που κατανοεί και το πώς συγκροτούνται οι ανθρώπινες υποκειμενικότητες, έτσι, η κοινωνική οργάνωση, το όραμα, το πολιτικό όραμα, ότι δεν είναι θα φτάσουμε κάπου κτλ. Και αυτό συνδέεται με την αντίληψη για την επανάσταση που φαντάζομαι θα με ρωτήσεις mm-hmm. άμεσα. Οπότε υπάρχει είναι ενάντια στην τελειότητα, είναι υπέρ της δυναμικής των πραγμάτων, είναι υπέρ της πράξης αδυναμικής των πραγμάτων. Και είναι αυτό που η εναντίον στην τελειότητα έχει να κάνει και με αυτό που είπα πριν σχέση με την πράξη. Ότι η πράξη δεν ξεκινάει και η βούληση που έχει, ο βολονταρισμός του, δεν είναι ρε παιδιά ότι θα πατήσουμε ένα κουμπί, θα γυρίσουμε ένα διακόπτη και θα αλλάξουν όλα. Ή μπορεί να γίνει το οτιδήποτε ανά πάση στιγμή. Μπορεί να γίνει εν πάση στιγμή αυτό που μπορεί να γίνει. Οσοδήποτε όμως μερικό, περιθωριακό ή ανολοκλήρωτο. Έτσι. Ότι είναι ανολοκλήρωτο δεν σου στερεί κάτι για τον Λαντάουρ από την επίδραση πάνω στον κόσμο mm-hmm. και σε αυτούς που το κάνουν και στους υπόλοιπους που έρχονται σε επαφή με αυτό το παράδειγμα που συγκροτεί η πράξη και το αποτέλεσμά της. Καταλάβες. Mm-hmm. Οπότε η σκέψη του είναι ριζικά ενάντια στην τελειότητα για φιλοσοφικούς λόγους, καλούς φιλοσοφικούς λόγους και ενάντια στο τέλος, ας πούμε. Mm-hmm. Δικός μου άνθρωπος. Ναι, δεν ξέρω. Ναι, okay. Πραγματικά. Χαίρομαι, ναι. Θέλω να μου πεις και για την επανάσταση που ανέφερες τώρα πριν από λίγο, αλλά νομίζω ότι έχει σχέση τώρα με αυτά που έλεγες. Ποια ήταν η επαφή, ας πούμε, η άποψη του Λαντάουερ για αυτή την κλασική σχέση αιτίου αποτελέσματος όλη αυτή τη φάση της διαλεκτικής, ας πούμε. Ναι. Και πώς αντιμετωπίζει δηλαδή αυτός ο άνθρωπος αυτή την αιτιοκρατική σχέση, ότι έχουμε αυτό και άρα μετά θα έχουμε αυτό σχέση αιτιού αποτελέσματος, το πιστεύει αυτό το πράγμα. Ναι, οκ. Okay. Κοίταξε, τώρα αυτό εγγράφεται λίγο και στον τρόπο σκέψης του το γενικότερο, δηλαδή είναι μια υποπερίπτωση του πώς σκέφτεται και το πώς σκέφτεται είναι ότι έρχεται σε ρήξη με τη γραμμική αντίληψη. Mm-hmm. Η σκέψη του δεν είναι γραμμική και δεν είναι εξελεκτική, mm-hmm. έτσι. Και αυτό το κρατάει πολύ γερά, το γράφει πάνω στη σημαία του ρε παιδί μου. Και δεν είναι προοδευτική. Οπότε, ό,τι ενσαρκώνει το S5D, ψάχνει και βρίσκει τρόπους και ενσαρκώνεται ακριβώς ανάποδα. Έτσι. Για καλό ή για κακό δεν ξέρω, αλλά το κάνει με συνέπεια. Το κάνει με συνέπεια και το πολεμά και το δουλεύει και το συνθέτει έτσι. Όταν λες προοδευτική, καταλαβαίνω ότι εννοείς ότι τα πράγματα θα πηγαίνουν θετικιστικά, ας πούμε, ότι θα έχουμε κάποια πρόοδο αυτό. Ναι, και ενάντια στο θετικισμό και τον επιστημονικό και τον πολιτικό μέσω της θεώρησης του S5D και ενάντια σε μια φιλοσοφία της ιστορίας που λέει ότι στο φινάλε ο καπιταλισμός είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο το οποίο είναι θετικό, ας πούμε, για να μας οδηγήσει στο σοσιαλισμό. Δηλαδή στο μαρξισμό ουσιαστικά. Ναι, ή τουλάχιστον στις πιο ορθόδοξες εκδοχές του, για να το πούμε έτσι. Okay. Και σίγουρα σε αυτό που κυριαρχούσε στην εποχή του και θεωρητικά και πολιτικά, ας πούμε. Η γερμανική σοσιαλδημοκρατία. Μίσος για αυτήν. Οπότε εναντίον στη γραμμικότητα, στην προοδευτικότητα και στον εξελεκτικισμό και στον θετικισμό. Αυτά νομίζω είναι αρκετά για να σε κάνουν να μην πιστεύεις ότι υπάρχει ένα αίτιο κάπου, ας πούμε, και μυστικιστής. Δεν υπάρχει το αίτιο κάπου α, μια μεταβλητή α και μια μεταβλητή β που είναι το αποτέλεσμα της μεταβλητής α. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ νευτόνιο όλο αυτό, ρε παιδί, να το πω έτσι. Ενώ αυτός είναι λίγο κβαντομηχανική και πέρα, σχετικότητα κβαντομηχανική. Εκεί αρχίζει και συνομιλία, ας πούμε, και φυσική με κάποιο τύπου μυστικιστικές, ας πούμε, οράσεις και τέτοια. Mm-hmm. Έχουν πει. Έτσι. Mm-hmm. Οπότε ο Λαντάουρ είναι πιο κοντά σε αυτό. Βλέπει ένα πεδίο δυνάμεων, οι οποίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ας πούμε, και οι οποίες διαμορφώνουν καταστάσεις. Δεν πάει να πει ότι χωρίζω τον κόσμο στα δύο, από τη μένη βάση, από την άλλη το επικοδόμημα, και το επικοδόμημα εξαρτάται τη βάση, ο ορθόδοξος μαρξισμός, ο κλασικός, ας πούμε, ο γερός. Όχι. Λέει ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει.
Και δεν μπορείς να πεις ότι κάνοντας αναγωγή, ότι υπάρχουν κάποια έσχατα αίτια τα οποία καθορίζουν, ας πούμε, τις πράξεις. Αυτό το πράγμα είναι σε ένα γίγνεσθε διαρκές, ας πούμε, το οποίο είναι ανοιχτό και το οποίο προσδιορίζεται μέσα από ποικίλα μπροσπίσω, ας πούμε, και πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις, αμοιβαίες σχέσεις κτλ. Που δεν έχει νόημα δεν μπορεί να το κόψεις παρά μόνο αυθαίρετα. Φτιάχνοντας τι αφαιρέσεις και υποστοσιοποιώντας το α σαν μεταβλητή, α και το β σαν μεταβλητή. Είναι υποστοσιοποιήσεις. Εσύ πρέπει να παίξεις μέσα στη ροή. Και μέσα από τη ροή πρέπει να κινηθείς και να δεις πώς επιδράει η ροή και τι αποτελέσματα παράγει. Ας πούμε, μέσα από τον κυκαιώνα των δυναμικών, των παραγόντων που σχετίζονται περισσότερο μεταξύ τους εσωτερικά παρά σαν εξωτερικές αλλά στο κλασικό σχήμα, ας πούμε, το γραμμικό. Άρα, έτσι, αποτελέσματος είναι προβληματικό, ας πούμε. Τι άλλο με ρώτησες? Σε ρωτήσω τώρα, ναι, σε ρώτησα, αλλά θα σου πω. Να. Ποιο είναι το περιεχόμενο για το Λαντάουερ των λέξεων επανάσταση και ουτοπία γράφει, ας πούμε, ο Λεβί στο ίδιο βιβλίο, νομίζω, έτσι, είναι, που έχει γράψει στο... Α, ναι, ναι, υπάρχει και το επίμενο των Μισελ Λεβί. Λέει, η ουτοπία είναι, λέει, μια αρχή που κατέχεται από μακρινές εποχές που δρασκελίζει με μεγάλα βήματα τους αιώνες για να εφορμήσει το μέλλον, μοιάζει σαν μια ενεργοποίηση του παρελθόντος σε κάποιο μέλλον. Και λέει πάλι μετά ότι η επανάσταση γίνεται κατανοητής ρήξη ως μια ξαφνική στιγμή, μια εμπειρία που βιώνεται στο εδώ και τώρα. Ναι. Ωραία. Και εντάξει, τώρα με αφορμή αυτά θέλω να μου πεις τι εννοούσε, τι περιεχόμενο δίνει η λέξη επανάσταση που σε ρώτησα και πριν, ναι, ο Λαντάουερ. Και τι ήταν η ουτοπία για τον Λαντάουερ. Ναι. Κάτσε να πάρω βαθιά ανάσα. Έχεις δίκιο. Εντάξει. Δύο μόνο έννοιες. Ναι, αλλά εντάξει. Τι σημαίνει αυτό. Μιλάμε για τον Λαντάουερ τώρα, δεν είναι. Κοίταξε. Επανάσταση. Γράφει αυτό το βιβλίο που είπα, η Επανάσταση, τη Ρεβολουτσιόν. 1907 είναι σε μια συλλογή, σε μια σειρά βιβλίων που γράφει ο φίλος του Μάρτιν Μπούμπερ. Ίσως πούμε μετά γι' αυτόν. Και ουσιαστικά εκεί αναπτύσσει αυτή τη φιλοσοφία της ιστορίας, δική του, ας πούμε, δική σου εμπνεύσεως, που θέτει το ζήτημα της Επανάστασης. Τώρα μην περιμένει κάποιος, όταν το διαβάσει αυτό, ότι θα βρει ένας αφιορισμό για την Επανάσταση. Έτσι. Έρχεται από διάφορες μπάντες η Επανάσταση, ας πούμε, σαν αναφορά και ενοιολογείται με ποικίλους τρόπους, ας πούμε. Άρα κάποιος πρέπει να τις μαζέψει, ας πούμε. Δεν λέω ότι τις έχω μαζέψει εγώ τώρα. Οπότε, αλλά θα προσπαθήσω κάπως να σχεδιαγραφήσω κάτι, ας πούμε. Την ορίζει αυτό το βιβλίο σαν χρονική περίοδο. Δηλαδή, περίοδο, ας πούμε, της παρακμής. Μάλλον είναι η περίοδος που. Να συνδέσουμε το πνεύμα κιόλας, έτσι. Που το πνεύμα μπορεί να δημιουργηθεί. Είναι μια περίοδος επανάστασης. Μάλλον σίγουρα δεν είναι αυτή η περίοδος, γιατί είναι μια ευρύτερη περίοδος, μια ευρύτερη ιστορική εποχή, έτσι, που το πνεύμα δημιουργείται, συγκροτείται, είναι ευνοϊκές συνθήκες. Άρα η κοινότητα συγκροτείται, άρα το κράτος, ας πούμε, αποδυναμώνεται και επιστοχωρεί. Δεν είναι με την κλασική έννοια της επανάστασης. Δεν είναι με την κλασική επανάσταση αυτό το πράγμα. Είναι μια ευρύτερη ιστορική εποχή. Δεν έχει να κάνει με αμιγώς μια στενά νοούμενη πολιτική αντίληψη για την Επανάσταση. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με τους κυρίαρχους θεσμούς του κράτους κτλ. Πώς γίνεται μια επίθεση σε αυτούς και πώς αυτοί αλλάζουν. Δεν έχει να κάνει με το αυτό που λέμε συχνά, ας πούμε, με την έφοδο στον άκτορα, ας πούμε. Και αυτό σίγουρα. Αυτό σίγουρα. Αυτό σίγουρα δεν το δει κανείς. Δηλαδή ο Λαντάουερ σου στερεί την. Πώς το λένε. Την επιθυμία να δεις κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Να δεις, ας πούμε, την εισβολή στα ανάγδωρα. Yeah. Σου στερεί, δεν σου δίνει ποτέ. Και δεν σου δίνει ποτέ και το συμβάν, εγώ θα έλεγα. Θα πήγαινε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, η Επανάσταση γι' αυτό να πλώνει και στο χρόνο, έτσι, σε αυτή την ιερολόγηση που κάνει, έτσι, γιατί θα πω μετά ότι δεν είναι μόνο αυτό, χρονικά. Είναι μια ιστορική εποχή που αναπτύσσεται το πνεύμα, αλλά είναι και μια διαδικασία. Δηλαδή, μην περιμένεις, ας πούμε, ένα συμβάν που θα αλλάξει τα πάντα μόνο μιας. Αυτό που περίμενα ενδεχομένως μετά το 17 οι σοσιαλιστές, μια γρήγορη νικηφόρη επανάσταση. Θα γίνει γρήγορα, ας πούμε, θα τελειώσει. Και δεν πιστεύει προφανώς και στην δικτατορία πλουτοριά του. Αυτό σαν κομμάτι στρατηγικής του. Δεν πιστεύει καθόλου σε αυτό, είναι ενάντια. Όπως εναντιώνται στον κοινοπληθυσμό, εναντιώνται και σε αυτό. Οπότε είναι το θέμα ότι είναι μια διαδικασία. Ο χρόνος είναι μια ιστορική εποχή.
Δεν έχει να κάνει με οργάνωση στενά νοούμενη πολιτική, γιατί η Επανάσταση, όπως είπαμε και πριν, επειδή πρέπει να αλλάξει τις σχέσεις σε ένα ορισμένο υπαρξιακό βάθος, πρέπει να πάει, ας πούμε, πέρα από τις υπάρχουσες σχέσεις, τις υπάρχουσες υποκειμενικότητες, τις υπάρχουσες ψυχικές διαθέσεις. Άρα αυτό δεν μπορεί να το κάνει μέσα σε στενά πλαίσια μιας κομματικής οργάνωσης ή σε θεσμούς με τη στενή έννοια του όρου. Και δεν μπορούν και αυτοί οι θεσμοί να αντιληφθούν σε κάποιους άλλους θεσμούς. Δηλαδή το πολιτικό είναι αυτό που λέμε η αντιπολιτική διάσταση στο Λαντάουρ, ας πούμε. Το πολιτικό στενά νοούμενο δεν είναι κομμάτι της επαναστατικής διαδικασίας. Αντίθετα, είναι κομμάτι όλες αυτές οι πράξεις, πρωτοβουλίες, οι διαδικασίες και οι πρακτικές που πετυχαίνουν αυτή τη μεταστροφή των ανθρώπων, ας πούμε, μέσα σε εγχειρήματα που μπορούν να θέσουν να κάνουν τη νέα αρχή και να οδηγήσουν την κατάσταση σε μια άλλη κατεύθυνση, η οποία θα λειτουργήσει σαν παράδειγμα, ας πούμε. Θα εδραιώνει μια κοινότητα λειτουργώντας σαν παράδειγμα. Ταυτόχρονα όμως η Επανάσταση, επειδή είπα για την πράξη, ας πούμε, η Επανάσταση νοείται και ακριβώς εκείνο το σημείο του ξεκινήματος της πράξης, που είναι αυτό το εδώ και το τώρα, ας πούμε. Το εδώ και τώρα. Και ίσως αυτό ίσως εκφράζεται και σε αυτό την διάθεση για την τοπία. Έτσι. Υπάρχει μια συμπίκνωση εκεί πέρα του χρόνου, στο εδώ και στο τώρα, με την έννοια ότι ξεκινάμε το εκάστοτε εδώ και τώρα. Λέει κάπως ότι ο αναρχισμός δεν έχει σχέση με το μέλλον, ούτε με αιτήματα ή τέτοια. Έχει σχέση με το παρόν και το εδώ και το τώρα. Πώς ξεκινάς τώρα να κάνεις ό,τι κάνεις. Πώς ξεκινάς τώρα να είσαι αυτό που είσαι. Όχι καθολικά και συνολικά, το οποίο θα περιπέδεται αυτό που δεν πιστεύει, δηλαδή το διακόπτη που γυρίζει, το κουμπί που πατάς. Έτσι. Yeah. Πιστεύει στη διαδικασία, στη ροή. Η ροή ξεκινάει, να το πω έτσι, καλλιδοσκοπικά. Δηλαδή το καλλιδοσκόπιο είναι μια λότα που έχει μικρά-μικρά κομμάτια. Ξεκινάς από τα μικρά-μικρά κομμάτια. Ξεκινάς περιφερειακά. Ξεκινάς περιθωριακά, έτσι, όπως και ο ίδιος. Ξεκινάς αποκεντρωμένα, γιατί αποκεντρωμένα θες να το πας. Γιατί περιφερειακά θες να το πας. Έτσι. Γιατί θες να συναντηθείς με τους άλλους. Από εκεί ξεκινάς. Το ξεκίνημα είναι το εδώ και το τώρα. Αυτό μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Δεν έχει να κάνει με την. Πώς το λένε. Με μια κατακλυσμιαίου τύπου αλλαγή της κοινωνίας μέσα σε κάποιες μέρες, μια εβδομάδα, ένα μήνα. Ή με την ορίμανση, ας πούμε. Σίγουρα όχι. Των συνθηκών. Ανάπτυξη παραγωγών δυνάμεων και τέτοια. Yeah. Όχι, όχι. Έχει να κάνει με την ικανότητά σου να κάνεις αυτό το πράγμα, έστω και μερικά και αναλοκλήρωτα και περιθωριακά. Και με αντιφάσεις, φαντάζομαι. Προφανώς, έτσι. Με λάθη όλα, όλα. Εννοείται όλα μέσα, αλλά να το κάνεις. Αλλά να φέρεις τον κόσμο διαμέσου της πράξεώς σου αυτή την ενσάρκωση των διαφορετικών σχέσεων και της διαφορετικής κατεύθυνσης. Αυτό είναι το εδώ και το τώρα ως επανάσταση. Τώρα. Θα υπάρχουν και άλλες, ας πούμε, νεολογικές επανάστασεις, τις οποίες μου διαφέρουν και τις οποίες ξεχνάω και ίσως ξαναγυρίσω αν μου έρθουν σαν έκλαμψη. Αλλά τέλος πάντων, το βάζει αυτό στο βιβλίο του η Επανάσταση, όπου εκεί λέει αυτό για το τοπία και ουτοπία, για να έρθει και στο ερώτημα περί τοπίας. Τοπία είναι μια κατεστημένη κοινωνική συνθήκη, θα λέγαμε, έτσι. Εγκατεστημένη τάξη πραγμάτων, σταθεροποιημένη πραγματικότητα, να το πω έτσι. Σαν αυτό που ζούμε τώρα. Ναι, σαν αυτό που ζούμε τώρα. Ουτοπία είναι το ακριβώς ανάποδο. Δηλαδή είναι μια δύναμη ενεργητική, ζωντανή, η οποία αφενός αντιδρά στην τοπία και αφετέρου οραματίζεται κάτι διαφορετικό. Θέλει να κινηθεί προς μια διαφορετική κατεύθυνση, να πάει κάπου αλλού. Που και αυτό υπάρχει τώρα. Ναι, εννοείται ακριβώς. Και λέει μάλιστα ότι η τοπία και η τοπία δεν είναι διακριτές. Έτσι, δεν περιχαρακώνονται, ας πούμε, σαν διακριτές περιοχές και καταστάσεις και ιστορικές περίοδοι. Όχι. Εμπλέκονται, ναι. Δηλαδή στην τοπία μέσα, ας πούμε, ακόμα και στη μεγαλύτερη κυριαρχία της, η ουτοπία τη διαπερνά σαν ένα ρεύμα, ας πούμε, αλλά ένα ρεύμα το οποίο λανθάνει, ας πούμε. Μπορεί να μην είναι ρητό ή ορατό άμεσα, αλλά λανθάνει. Είναι μια λανθάνουσα δύναμη η οποία όμως επιδρά. Η οποία όμως κατευθύνει, η οποία όμως εμπνέει. Αυτή είναι η ουτοπία. Δεν είναι δηλαδή η ουτοπία του Λαντάουρ, το ιδανικό. Κοινωνία πολύ, είπαμε ότι αυτά δεν υπάρχουν. Ναι, ναι. Ένας οραματισμός, ας πούμε, θα είναι έτσι και έτσι και έτσι κτλ. Όχι, είναι η δυναμική η οποία λειτουργεί εμπνευστικά, λειτουργεί ανατρεπτικά και λειτουργεί σαν πηγή και για τη δημιουργία του πνεύματος. Μπορεί να ισχύει και το αντίστροφο. Δηλαδή μέσα στην ουτοπία να υπάρχει η ουτοπία, προφανώς. Ναι, εγώ θα έλεγα ναι, γιατί η ουτοπία παράγει μια τάξη. Όπως θέλει και ο Λαντάουρ να παράξει μια τάξη, ας πούμε, έτσι. Δεν θέλει απλά να κάνει από εδώ και από εκεί, ας πούμε, τα δικά του και να περάσει καλά. Έχει ένα στόχο, έχει ένα όραμα. Και έχει και μια πολιτική βούληση που είναι αρκετά ρητή. Στις οργανώσεις, στις οποίες συμμετέχει, αυτά προσπαθεί να κάνει, έτσι. Οπότε η τοπία υπάρχει, αλλά είναι μια άλλη τύπου τοπία πέρα από την κρατική ή αυτή που βλέπει αυτό σαν κυρίαρχη, ας πούμε.
το οποίο και η ουτοπία είναι πάντα μαζί και δεν πρόκειται να αναιρεθεί αυτό. Έτσι, δεν πρόκειται να αναιρεθεί αυτό. Είναι, δηλαδή, η ιστορία είναι ανοιχτή, είπαμε. Δεν έχει τέλος, δεν έχει κλείσιμο, δεν έχει τελεολογία. Mm-hmm. Δεν έχει ιδανικότητα και ούτε τελειότητα. Mm-hmm. Α, ο άλλος ορισμός για την επανάσταση. Τώρα μπαίνει, ας πούμε. Για πες. Λέει στο Έκκληση για Σοσιαλισμό, και εδώ και συνδέεται με όλα αυτά που είπαμε αμέσως τώρα, είναι ότι η επανάσταση, λέει, θα πρέπει να γίνει κανόνας για τις ίδιες τις κοινωνίες. Δηλαδή, βλέπει την επανάσταση, επειδή ακριβώς έχει αυτόν τον ανοιχτό χαρακτήρα, σου λέει ότι η κοινωνία πάλι θα γύρει προς τη μεριά της κυριαρχίας. Άρα, η κανονικοποίηση εντός εισαγωγικών της επανάστασης σημαίνει μια αντιστροφή αυτής της πορείας που πήρε η κοινωνία προς την εθελοδουλεία, προς την εκμετάλλευση, προς, έτσι, προκειμένου να επανέλθει στην ισορροπία, ας πούμε, της κοινότητας του πνεύματος, ας πούμε. Και λέει χαρακτηριστικά, εμπνέεται από αυτόν τον ορισμό για την επανάσταση, από το θεσμό του Ιουβιλαίου που υπάρχει στον Εβραϊσμό, τη Συστάθεια, στην αρχαία ελληνική, ότι κάθε 40 χρόνια τι κάνουμε, αλλάζουμε όλα τα δομικά μεγέθη της κοινωνίας. Mm. Και αυτό το κάνουμε σαΐ, δηλαδή δεν είναι κάτι που θα σταματήσει. Γι' αυτό κανονικοποιεί την επανάσταση με την έννοια ότι περιμένει η ροή των πραγμάτων να οδηγηθεί και προς καταστάσεις αδικίας, συσσόρευσης ιδιοκτησίας, συγκεντρωτισμού της εξουσίας, αλλά περιμένει ταυτόχρονα η επαναστατική διαδικασία να τρέξει παράλληλα, ας πούμε, και σε ένα βάθος χρόνου το πράγμα πάει να παγιωθεί προς τα εκεί, να ανατραπεί και να αντιστραφεί προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση και να επαναφέρει αυτά τα δομικά μεγέθη σε μια εντελώς άλλη κλίμακα και σε μια εντελώς άλλη κατεύθυνση προς αυτήν την οποία πήραν, γιατί η ιστορία είναι ανοιχτή. Οι δυνάμεις πια είναι. Δηλαδή και η κοινότητα και το σοσιαλισμός και οτιδήποτε για τον Λαντάουρ έχει αυτόν τον ανοιχτό και πεζόμενο χαρακτήρα, ας πούμε. Δεν είναι κλειστό. Ενώ παράγει ενσαρκώσεις και αποκρυσταλώσεις και παγιώσεις, ταυτόχρονα έχει μια ανοιχτότητα η οποία σου λέει ότι μπορεί να αλλάξει το πράγμα. Μπορεί να ανατραπούν πράγματα, αλλά εκεί η επανάσταση πρέπει να διαρκώς να είναι παρούσα με την έννοια αυτή, ας πούμε. Για την έννοια του ενός θεσμού που μας επαναφέρει στην αρχικά, σε μια κατάσταση, ας πούμε, πιο κοντά σε αυτό που θέλουμε εμείς, τέλος πάντων. Mm-hmm. Ωραία. Έχει και ένα άλλο Λαντάουερ που λέει για την κληρονομικότητα. Ναι. Και τους πρόγονους. Οκ. Okay. Μπορείς να μου πεις λίγο γι' αυτό. Τι ναι. Είναι δηλαδή οι πρόγονοι και... Αρχίζει το περίεργο πάλι. Μα γι' αυτό, αλλά είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Ναι. Κοίταξε, εδώ μάλλον κάτι που παρήλειψα να πω και συνδέεται τώρα με αυτό, οπότε είναι καλή η πάσα με την ερώτηση. Καθώς δεν δέχεται την προοδευτική και εξελικτική αντίληψη, δεν δέχεται τη λογική του γραμμικού χρόνου. Άρα δεν δέχεται ότι το χρόνο όπως τον κατανοούμε και τον ταξινομούμε εμείς, ότι υπάρχει ένα παρελθόν, είναι κάπου εκεί πίσω μας, υπάρχει ένα παρόν αυτό που είμαστε τώρα και υπάρχει ένα μέλλον που είναι το μπροστά μας. Αναιρεί αυτή την ταξινόμηση και αυτή τη στεγανοποίηση, ας πούμε, των χρονικών μεγεθών και σου λέει ότι το παρελθόν είναι ήδη παρόν. Και το παρελθόν ενεργοποιείται και υπάρχει στο εκάστοτε παρόν μας ανάλογα με τον τρόπο που εμείς βλέπουμε και σχετίζουμε και ερμηνεύουμε το παρελθόν μας. Ή όψεις του παρελθόντος μας. Πρόσεξε, όψεις του παρελθόντος μας. Μερικές διαστάσεις του παρελθόντος. Έτσι. Άρα τι κάνει, το παρελθόν έρχεται στο παρόν. Αφού εμείς τώρα βλέπουμε το παρελθόν μας και λέμε, α, πώς ήμουνα τότε, α, ποια ήταν εκείνη η εποχή. Έτσι. Μια διάσταση εποχής, μια διάσταση του εαυτού μου του παρελθοντικού. Αλλά αυτό είναι παρόν, δεν είναι παρελθόν. Έτσι. Yeah. Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά άμα το σκεφτείς, ισχύει. Mm-hmm. Στο παρόν μου ερμηνεύω το παρελθόν μου, όχι στο παρελθόν μου. Δεν μπαίνω σε μια χρονομηχανή να γυρίζω πίσω. Έτσι. Και επειδή το ερμηνεύω στο παρόν μου, έτσι, το κάνω για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Δηλαδή το κάνω γιατί κάτι θέλω. Κάτι θέλω να μάθω, να δω. Έτσι. Και εκεί αυτό υπάρχει σε έναν οραματισμό. Υπάρχει μια φαντασία για τον Λαντάουρ. Φαντασία για κάτι το μελλοντικό. Αλλά το μελλοντικό δεν είναι στο μέλλον. Το μελλοντικό είναι πάλι τώρα. Mm-hmm. Άρα εκεί είναι το σημείο διασταύρωση παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος, που είναι ακριβώς πάνω στην ίδια την πράξη και την κατανόηση του τι κάνεις, ας πούμε. Mm-hmm. Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς πράττεις. Υπάρχει δηλαδή μια χρονική μια αναίρεση, ας πούμε, της γραμμικής χρονικότητας. Στο εδώ και στο τώρα παίζονται και οι τρεις χρονικές στιγμές. Εκεί διασταυρώνονται, εκεί συναντιούνται. Και αυτό το πράγμα προφανώς, όταν πιστεύεις κάτι τέτοιο, το ζήτημα της κληρονομικότητας των απογόνων το κατανοείς εντελώς διαφορετικά. Έτσι. Δηλαδή, η κληρονομικότητα πάλι δεν είναι μια δύναμη που επενεργεί εξωτερικά σαν ένα αίτιο Α πάνω στο παρόν μας που είναι Β μαζί με το ποιοι είμαστε εμείς, που είμαστε το Β. Και το Γ είναι το μέλλον, το Γ είναι ο μελλοντικός χρόνος, το Γ είναι τι θα γίνουμε. Έτσι. Όχι. Οι πρόγονοι λέει, έτσι, υπάρχουν ήδη μαζί μας. Υπάρχουν ήδη μαζί μας. Άρα κάθε στιγμή τις οποίες αναφέρεις σε αυτούς, είτε είναι πρόγονοι οικογενειακοί, είτε είναι πρόγονοι πολιτικοί, είτε είναι οτιδήποτε, πολιτισμικοί, οτιδήποτε, υπάρχουν ήδη στο παρόν μαζί σου. Mm-hmm. Άρα η επίδραση που σου ασκούνε δεν είναι μονάχα, πώς το λένε, δεν είναι από το παρελθόν τους, είναι από το παρόν σου. Mm-hmm.
και τον τρόπο με τον οποίο εσύ προσλαμβάνεις αυτό το παρελθόν, σχετίζεσαι εν τέλει με αυτό το παρελθόν. Mm-hmm. Έτσι. Άρα εκεί αναιρείται όλο αυτό. Mm-hmm. Έτσι. Οι επιδράσεις του παρελθόντος είναι παροντικές. Mm-hmm. Έτσι. Και κατατείνουν σε ένα μέλλον πάντα. Έτσι. Δηλαδή, άρα παρόν, παρελθόν και μέλλον μπλέκονται μεταξύ τους με μη χρονικούς τρόπους, ας πούμε, και όλα κατατείνουν, πώς το λένε, εμπνέουν την πράξη. Mm-hmm. Έτσι. Εμπνέουν την πράξη που κινείται σε ένα μέλλον το οποίο είναι ήδη κομμάτι του παρόντος. Mm-hmm. Εδώ είναι η πράξη που κατά κάποιο τρόπο αναιρεί την διάκριση πάλι μέσω σκοπών και τη γραμμικότητά του. Η πράξη είναι ήδη το μέλλον σου. Η πράξη το τώρα είναι ήδη το μέλλον σου. Κατάλαβα. Και το ίδιο μέλλον σου είναι ήδη το παρελθόν σου, γιατί ανά πάσα στιγμή στο παρόν σου σκέφτεσαι το παρελθόν σου, καθώς πράττεις κατατείνοντας ένα μέλλον. Okay. Δεν είναι. Δεν είναι. Ακούγεται τρελό. Ο μυστικιστής Λαντάουρ τώρα. Κόψε το πέτατο. Αλλά άμα το σκεφτείς, είναι αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή μυστικιστική, να το πω ξανά όταν γύρω σε αυτό. Για να δείξω πώς εμπειρικά κατά κάποιο τρόπο στέκει, αν το πούμε. Και στέκει και με τον πραγματισμό του Λαντάουρ με έναν τρόπο, τον παράδοξο και πώς το λένε, απροσδόκητο πραγματισμό του Λαντάουρ, δεν περίμενε κανείς. Είναι ακριβώς ότι ο μυστικισμός του μπλέκει τα μεγέθη τα οποία κατανοούμε με έναν αλφα γραμμικό συνήθως τρόπο και διαχωρισμένο μεταξύ τους, αλλά υπάρχει ένας σχετισμός, είναι εξωτερικός. Όχι, λέει, ο σχετισμός είναι εσωτερικός και η γραμμικότητα έχει αναρριθεί πλήρως. Αυτή η μυστικιστική ενόραση και κοσμοαντίληψη τον κάνει πολύ σύγχρονο, θα λέγαω εγώ, ρε παιδί μου, και με όρους σύγχρονης κοινωνικής θεωρίας. Mm-hmm. Που σου λέει, α, είναι διαδικασία, μην το βλέπεις. Α, είναι σχέση, είναι σχέση. Είπες πριν για το Φουκώ, ρε παιδί μου. Πώς γίνεται το Φουκώ, να καταλάβεις. Ο Λαντάουρ έρχεται πολύ στο παρόν. Έτσι, το παρελθόν που έρχεται στο παρόν, που λέμε, ας πούμε. Mm-hmm. Γίνεται πολύ σύγχρονη σκέψη του εξαιτίας του πώς χωνεύει το μυστικισμό του σε σχέση και με το πολιτικά τι θέλει να κάνει και πώς ερμηνεύει την κοινωνία του. Αναιρεί πλήρως τον τρόπο που σκεφτόμαστε τα μεγέθη, προφανώς σε μια κλασικού τύπου επιστημονιστική αντίληψη, θετικιστική αντίληψη κτλ. Και ανοίγεται, ας πούμε, σε άλλες κατανοήσεις, ας πούμε. Mm-hmm. Ωραία. Να σου πω τώρα κάτι. Ο Λαντάουερ ήταν εναντίον της γλώσσας Εσπεράντο. Ναι. Ισχύει. Δηλαδή τη προσπάθεια εκμάθηση και ομιλία μια κοινή γλώσσα από όλου του ανθρώπου ώστε να συνεννοούνται. Ωραία. Ισχύει. Εμένα, α πούμε, όταν το είδα αυτό, το διάβασα εκ πρώτη όψεω, όντω και τώρα ακόμα, μου φαίνεται συντηρητικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λέω, γιατί να μην μπορούν να συνεννοούνται οι άνθρωποι σε μια κοινή γλώσσα. Ναι, μια κοινή γλώσσα, για ποιο λόγο. Ναι. Κατανοητό. Ποιοι είναι οι λόγοι που τον οδηγούν τον άνθρωπο αυτό σε αυτή την άρνηση. Ναι. Δηλαδή, αν το έλεγε τώρα, κάνω μια. Ένα βλακώδη σχόλιο. Τα αν καλύτερα, το έλεγε σήμερα, μπορεί, ας πούμε, να λέγανε καλά. Ο Λαντάουερ πει τη φάση ήταν εθνικιστή, ας πούμε. Δηλαδή, γιατί δεν μιλάμε όλοι την ίδια γλώσσα. Που ανοίγει πάρα πολλά θέματα τώρα. Ανοίγει πάρα πολλά. Βεβαίω. Εντάξει, ο άνθρωπο. Εντάξει. Δύο θέματα. Αλλά γιατί. Θα πιάσω αρχικά το πρώτο και βλέπουμε για το δεύτερο. Mm-hmm. Το ζήτημα τη γλώσσα, Εσπεράντο. Mm-hmm. Μην μάθετε ποτέ την Εσπεράντο, λέει ο Λαντάουερ. Μια γλώσσα που άρχισε να δημιουργείται το 19ο αιώνα, θυμάμαι, ας πούμε, οι αρχές 20ου, mm-hmm. εκεί στα χρόνια του δηλαδή, σε μια προσπάθεια να συνεννοηθούν οι άνθρωποι σε ένα πλαίσιο διεθνισμού, ας πούμε. Οπότε οι σοσιαλιστές τσίμπησαν και είπαν: Διεθνισμός εδώ, πάμε κι εμείς. Mm-hmm. Όλοι οικουμένοι, πάμε κι εμείς. Στο τόμο που είπες πριν, την Ενότητα στο Κράτος, υπάρχει ακριβώς αυτό το κείμενο που έχω μεταφράσει εγώ, αν θυμάμαι καλά. Έτσι. Και λέγεται: Μη μάθετε την Εσπεράντο. Και εκείνη η τοποθέτησή του, ας πούμε, ακριβώς για αυτό το κομβικό ζήτημα. Είπαμε για την κριτική της γλώσσας που υπάρχει πολύ κομβικά κεντρικά στο έργο του Λαντάουερ που την παίρνει και από τον Μάουτνερ. Mm-hmm. Άρα το ζήτημα της γλώσσας τον απασχολεί πάρα πολύ ούτως ή άλλως. Αλλά εδώ, ας πούμε, όσον αφορά το ζήτημα της Εσπεράντο, διακυβεύεται ακριβώς αυτή η σχέση ανάμεσα στα μεγέθη που είπα και πριν και πώς ο Λαντάουερ την επαναπροσδιορίζει. Μεγέθη δηλαδή τόσο κομβικά, ας πούμε, στο στοχασμό, όπως το όλο και το επιμέρους, ας πούμε. Έτσι. Η Εσπεράντο σου λέει, ας πούμε, σου υπόσχεται ότι θα φτιάξει μια γλώσσα που θα είναι το όλον για όλους. Mm-hmm. Είναι μια κοινή γλώσσα. Που ουσιαστικά δεν θα χρειάζονται οι επιμέρους γλώσσες, τα επιμέρους δηλαδή, έτσι, τα κομμάτια δεν θα χρειάζονται, γιατί θα έχεις αυτή την κοινή γλώσσα και όλοι θα πάμε σε αυτήν, θα μιλάμε όλοι αυτοί, άρα όλοι θα γίνουμε το. Ο Λαντάουερ ακριβώς εναντιώνει σε αυτήν την κίνηση, που είναι και φιλοσοφικά μιλώντας και προφανώς πολιτικά μιλώντας, αυτή η σχέση ανάμεσα, η ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στο όλον και τα επιμέρους. Ο Λαντάουερ είναι ενάντια σε τέτοιου τύπου ολότητες, γιατί αυτές οι ολότητες, πώς να το πω, βρωμάνε από χιλιόμετρα κράτους. Βρωμάνε όλη αυτή την ολοποίηση και βρωμάνε και σπεντέ κιόλας. Δηλαδή, S5 από χιλιόμετρα. Δηλαδή αυτή η τύπη πρέπει να ήταν Εσπεράντο και να. Λάβαρα με την Εσπεράντο. Θα κάνουμε διεθνείς οργανισμούς, θα κάνουμε όλοι μα. Αυτό. Ο Λαντάουερ δεν είναι αυτό. Όχι επειδή αρνείται την οικουμενικότητα. Όχι.
Έτσι. Ούτε επειδή αρνείται κάθε τύπου ολότητα κτλ. Αλλά βλέπει μια ολότητα εξαρθρωμένη και μια ολότητα ανοιχτή. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ακόμα και ο λόγος του περιοικουμενικότητας, ο οποίος εμπνέεται από τους πρώιμους ρομαντισμούς σε σημαντικό βαθμό, είναι ειδωμένος πάντα από τη σκοπιά του επιμέρους, του μερικού. Εκεί εστιάζει ο Λαντάουερ. Εκεί εστιάζει ο Λαντάουερ. Γιατί για τον Λαντάουερ το μέρος, εδώ είναι πάλι ο μυστικισμός, ίσως δεν το είπα πριν. Στο μέρος υπάρχει το όλον. Μέσα στο μέρος θα βρει το όλον. Δηλαδή την ουσία της ανθρώπινης γλωσσικής συνάντησης, μην πω επικοινωνίας, γλωσσικής συνάντησης, θα τη βρει μέσα από τη μετάφραση των μέρους γλωσσών. Όχι φτιάχνοντας μια τεχνητή γλώσσα, ενδεχομένως μια γλώσσα προγραμματισμού, θα λέγαμε σήμερα. Μια γλώσσα υπολογιστών και δικτύων που μας φέρνουν κοντά διασυνδέοντας όλους μαζί, έτσι, εμάς. Ο Λαντάουερ σου λέει το ακριβώς ανάποδο. Έτσι. Αν είναι να βρεθούμε, να συναντηθούμε, αν είναι να συναντηθούμε γλωσσικά και να κατανοηθούμε, είναι ακριβώς μέσα από την διασταύρωση και τη συνάντηση των επιμέρους. Εκεί είναι που θα παιχτεί. Άρα το μεταφραστικό εγχείρημα μεταξύ των επιμέρους, των διακριτών γλωσσών, είναι που θα δημιουργήσει την όποια ολότητα. Μια ολότητα πάντα μερική, πάντα ανολοκλήρωτη, πάντα ανοιχτή. Θα πει μάλιστα χαρακτηριστικά, έτσι, κομβική μυστικιστική ενόραση αυτή του Λαντάουερ και όχι μόνο προφανώς, ότι η ολότητα είναι μέσα στο ελάχιστο και όλα τα ερωτήματα είναι μέσα σε ένα ερώτημα. Έτσι. Αυτό που θα πει νομίζω και ο William Blake, αν δεν κάνω λάθος, ο ποιητής, ότι πόσο όλος ο κόσμος υπάρχει σε ένα γκόκο άμμου και πόσο όλη η αιωνιότητα υπάρχει μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Η σκέψη του Λαντάουερ είναι να σε βγάλει από την ολότητα, να σε βγάλει από την οικουμενικότητα, έτσι όπως τουλάχιστον κατανοείται, γενικά, σαν ένα συμπαγές πράγμα. Θα ήταν και μια ακόμα αφαίρεση. Η ολότητα της γλώσσας, η ουσία της ανθρώπινης επικοινωνίας. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχουν τα κομμάτια τα οποία συνδέονται, γιατί μέσα στα κομμάτια υπάρχει ολότητα. Πρέπει να ψάξεις μέσα εκεί να βρεις το όλον. Να ψάξεις μέσα στον εαυτό σου για να βρεις όλο τον κόσμο, λέει ο Λαντάουερ. Σκότωσε αυτόν τον εαυτό σου, τον απομονωμένο, το εγώ σου. Έτσι λέει, σκοτώνω το εγώ μου, προκειμένου να αναδυθεί το εγώ, παύλα κόσμος. Γιατί ακριβώς είναι μέσα στον κόσμο που υπάρχει το εγώ σου. Άρα μέσα στην ολότητα είναι, μέσα στο επιμέρους είναι ακριβώς που υπάρχει η ολότητα του κόσμου, η ολότητα της γλώσσας, αν θέλεις, ας πούμε. Η όποια ολότητα της γλώσσας μπορεί να βρεθεί, γιατί δεν μπορεί να βρεθούν και πολλές. Δεν πάω να το τραβήξει και τέτοιο, γιατί πόσο μάλλον αυτά που λέγανε οι άλλοι, θα θεσμοποιήσουμε μια γλώσσα η οποία θα φτιάξουμε μια παγκόσμια γραμματική και ένα παγκόσμιο λεξιλόγιο που θα είναι. Δηλαδή, ο αντίποδος του Λαντάουερ. Και λέει μάλιστα αυτό το κείμενο ότι εντάξει, μάθε καλά την δική σου γλώσσα και προσπάθησε να μάθεις και άλλες γλώσσες. Αλλά μην κολλήσει με το γραμματικό, με τη γραμματική, το συντακτικό. Ξεμπέρδεψε τα αυτά και άρχισε να διαβάζεις μόνος σου. Η πράξη. Η αναγνωστική πράξη. Από εκεί θα καταλάβεις την ουσία της γλώσσας, από εκεί θα έρθεις σε επαφή με το πνεύμα της γλώσσας, αν θέλεις, και με την κοινότητα των ανθρώπων που μιλάνε αυτή τη γλώσσα. Διάβασε στοχαστές, διάβασε λογοτεχνία. Μέσα από εκεί θα καταλάβεις τι γίνεται, μέσα από την αναγνωστική πράξη. Και μέσα από εκεί θα μπορέσεις να συναντήσεις τους άλλους ανθρώπους που μιλάνε τις άλλες γλώσσες. Και να καταλάβεις μέσα από τη σημασιακή, χειρονομιακή, αν θέλεις, διάσταση της γλώσσας, η οποία ξεφεύγει το αμυγός λεκτικού, δηλαδή η γλώσσα σαν κώδικα. Η Εσπεράντο θέλει να φτιάξει τη γλώσσα σαν κώδικα. Θέλει να αναιρέσει ή να ομογενοποιήσει, ας πούμε, όλες τις επιμέρους γλώσσες και το σημασιακό τους χειρονομιακό υπόβαθρο, το πολιτισμικό τους υπόβαθρο, φτιάχνοντας ένα υψηλού επίπεδου και καλά ανώτερο οικουμενικό πολιτισμικό επίπεδο, ας πούμε, που θα εκφράζει την τεχνητή γλώσσα που θα φτιάξουμε. Όχι, είναι η απάντηση. Όχι. Άρα η άρνηση του Λαντάουερ να μην μάθετε την Εσπεράντο και η προτροπή του, η έκκλησή του να μην μάθουμε την Εσπεράντο, την κάθε Εσπεράντο θα λέγα εγώ. Δηλαδή όχι απλά την Εσπεράντο του τότε, τη Εσπεράντο του σήμερα, τι ποικίλε Εσπεράντο του σήμερα που είναι και πιο διαλλαστικές και πιο τέτοιες. Είναι ακριβώς για να γίνεται για λόγους φιλοσοφικούς και πολιτικούς που είναι δομικοί λόγοι μέσα στον τρόπο που σκέφτεται και πράττει. Έτσι. Δεν είναι κάτι τυχαίο, ούτε κάτι ξύπνησε μια μέρα και είπε. Πολιτική γιατί αρνείται θεσμοποίηση με ένα τέτοιο ολοποιητικό τρόπο. Είτε βλέπεις τους πεντέ, είτε στους διεθνείς οργανισμούς, είτε στο κράτος το ίδιο, ας πούμε. Έτσι, το οποίο κράτος, ας πούμε, υπάρχει ομογενοποιώντας τι, ομογενοποιώντας τις επιμέρους πολιτισμικές ενότητες και οντότητες. Αναιρεί τις επιμέρους γλώσσες, παράγει εθνοκτονία, που θα λέγαμε, κτλ. Κάνει εθνοκτονία, κτλ. Είπα πριν για τη Σουηδία. Έτσι. Σουηδία πολιτισμικά είναι ακριβώς αυτό το επιμέρους που αναιρεί το κράτος μέσα από την ολοποίηση, το γερμανικό κράτος, όταν φτιάχνεται το 19ο αιώνα. Έτσι. Το ίδιο κάνει και η γλώσσα Εσπεράντο. Αυτό, τώρα δεν ξέρω, μου έχεις ρωτήσει κάτι άλλο, γιατί όχι, χάθηκα μέσα στη σκέψη του Λαντάουερ. Μια χαρά.
Νομίζω ότι πολλά χρόνια πριν τον Booksin, θα μου πεις τώρα να κάνω λάθος, ναι, τη διάκριση που είχε κάνει ο Booksin ανάμεσα σε πραγματικό και lifestyle αναρχισμό, ο Landauer είχε κάνει τη διάκριση ανάμεσα σε μποέμ και αναρχικούς. Μπορείς να μου πεις κάποια πράγματα για αυτή τη διάκριση στη σκέψη του Landauer? Και αν βρίσκεις και κάποια αναλογία, ας πούμε, σε αυτό που είχε κάνει μετά από πολλά χρόνια ο Booksin. Πάλι το παρελθόν που έρχεται στο παρόν. Μπρο, πάλι είπαμε για το Φουκώ. Μπλέκονται αυτά τα δύο, μπερδεύονται όλα μαζί. Ναι, ναι. Να δούμε σε ποιο μέλλον μας πηγαίνει όλο αυτό, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, είναι μια διάκριση που κάνει. Είπα πριν γιατί ότι ο Landauer ήταν, πώς το λένε, ήταν εκδότης εφημερίδας, έκανε όσα έκανε, τα εγχειρήματα, τα πολιτικά κτλ. Mm-hmm. Δεν πήγαινε αυτούς οι οποίοι ήταν απλά μόνο για τη φάση, mm-hmm, ας πούμε, με αυτή την έννοια. Αν και ίδιο σχετίζονταν με πολλούς καλλιτέχνες, μποέμ τύπους, έτσι, mm-hmm, μποέμ τύπους. Και πολλοί θεωρούσαν, φαντάζομαι οι κομμουνιστές ή οι σοσιαλδημοκρατές, θεωρούσαν και τον Landauer μποέμ. Προφανώς, ναι. Τους λέγανε μποέμ και coffee house revolution στη Βαβαρία. Αυτή είναι coffee house revolution. Από τα καφέ ήρθαν, ας πούμε, και θέλουν να κάνουν και επανάσταση. Έτσι τους λέγανε. Και μέναν και σε γειτονιές τύπου Εξάρχεια, όλοι αυτοί και τέτοια, ας πούμε, έτσι, τότε στη Βαβαρία και στο Βερολίνο. Αλλά δεν ήταν αυτό στην πράξη. Δηλαδή ήταν αρκετά συνειδητοποιημένοι και ξέραν τι θέλουν να κάνουν. Η διάκριση αυτή μπαίνει λοιπόν για να υπογραμμίσει και να αναδείξει αυτή τη διαφορά. Ο Μποέμ μπορεί να υιοθετεί τρόπους των αρχικών και ο αρχικός τρόπος των Μποέμ όσον αφορά τον τρόπο ζωής, όσον αφορά την υπαρξιακή δηλαδή αλλαγή που είπα πριν, στην καθημερινότητα, στις πολιτισμικές πρακτικές κτλ. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζονται. Δεν ταυτίζονται γιατί η βασική διαφορά είναι ότι ο αναρχικός επιδιώκει την εδραίωση κάποιου τύπου άλλου τύπου κοινωνικής τάξης. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπει, ας πούμε, μια παγιωμένη τοπία, να το πούμε ως Landauer, εμπνεώμενος από την ουτοπία, θέλει να δημιουργήσει μια άλλη τοπία. Mm-hmm. Έτσι, μια άλλη τοπία. Μια άλλη συγκρότηση της κοινωνικής ζωής με άλλα χαρακτηριστικά. Εντελώς διαφορετικά. Ο Μποέμ δεν θέλει να κάνει αυτό. Ο Μποέμ είναι ικανός, λέει ο Landauer, να προσαρμόζεται εύκολα σε αυτό που υπάρχει. Mm-hmm. Έτσι, να προσαρμόζεται εύκολα και να κάνει τη ζωή του, έτσι, να το πούμε έτσι απλά. Έτσι. Mm-hmm. Να κάνει τη ζωή του. Οπότε αυτή είναι μια βασική διαφορά. Δηλαδή ο Μποέμ μπορεί να συμμετείχε με έναν πιο πώς το λένε, ευκαιριακό τρόπο σε πράγματα που ο Landauer ήταν ενταγμένος μια ολόκληρη ζωή. Mm-hmm. Έτσι. Οποιαδήποτε και ήταν αυτά και οποιοδήποτε αποτέλεσμά του, αλλά ήταν ενταγμένος. Ήταν ενταγμένος, ήταν στρατευμένος με τον τρόπο του. Όχι με τον τρόπο των κομμουνιστών, όχι με τον τρόπο των σοσιαλδημοκρατών, αλλά ήταν στρατευμένο με τον τρόπο του. Και προσπαθούσε. Ο Μποέμ είναι κάποιος που στα δικά του μάτια δεν προσπαθεί και πολύ. Mm-hmm. Έτσι. Και περιορίζεται ακριβώς σε αυτό το ατομικό κομμάτι, το οποίο κάποιοι διαβάζοντας τον Landauer μπορούν να πούν ότι. Πώς το λένε, έχει και εκείνος. Το έχει και εκείνος. Ναι. Μας λέει να αλλάξουμε λίγο τον εσωτερικό μας κόσμο, να μπούμε στον εσωτερικό. Να ψάξουμε τον εαυτό μας. Να αυτοπραγματοθούμε κτλ. Αυτό, ναι. Αυτό τώρα μοιάζει με ένα πολύ κακό τρόπο με όσα λέει ο Landauer και τη μυστικιστική του, ας πούμε, μοιάζει κλίση. Με κακό τρόπο εννοείς ανάγνωση του Landauer. Ανάγνωση του Landauer ή συσχετισμό του Landauer με αυτά τα ρεύματα που υπάρχουν και σήμερα, δηλαδή. Mm-hmm. New Age, αυτογνωσία, αυτοπραγμάτωση, mm-hmm, εγχειρίδια αυτοβοήθειας, ψάξεις τον εαυτό σου, βρες τον εαυτό σου. Δεν είναι αυτό. Γιατί αυτός ο εαυτός είναι, που λένε αυτοί ρε παιδί μου, είναι ρηχός και σε οδηγεί στη διατράνωση του εγώ σου που σε συνδέει με το κράτος. Ενώ ο Landauer κάνει το ακριβώς ανάποδο. Σου λέει η καταβίθηση στο εγώ σου, αυτά που είπαμε, σε οδηγεί στον κόσμο. Και σε οδηγεί ότι εξαρτώμαι από άλλους με άλλους τρόπους και όχι με τους κρατικούς. Mm-hmm. Άρα πρέπει να στραφώ σε αυτούς και να οδηγήσω, ας πούμε, σε τέτοιου τύπου, mm-hmm, σχέσεις. Οπότε είναι εντελώς άλλο πράγμα ο Μποέμ και η στάση του με τον στάση του αρχικού, τουλάχιστον όπως τη λέει ο Landauer. Okay. Θέλω να μου πεις τώρα κάτι που είπαμε πριν. Ότι ο Landauer από κάποια στιγμή και μετά στη σκέψη του έδινε έμφαση στο εβραϊκό στοιχείο. Ναι. Και έδινε έμφαση για το διεθνιστικό σοσιαλιστικό του ρόλο. Ναι. Είχε κάποια επιλογή. Καταρχάς, γιατί έδινε έμφαση από κάποια στιγμή και μετά στη σκέψη του σε αυτό το στοιχείο στο εβραϊκό, και αν είχε ο ίδιος κάποια εμπλοκή με το σιωνιστικό κίνημα, ας πούμε, της εποχής. Ναι, οκ. Okay. Ωραία ερώτηση αυτή, γιατί ίσως ξεκαθαρίσει διάφορα. Mm-hmm. Ο Landauer, όπως είπαμε, δεν είχε επαφή από την αρχή. Ναι. Είναι Εβραίος, είναι σωματωμένη η αφομοιωμένη οικογένειά του, μεγαλώνει σαν Γερμανός. Mm-hmm. Έχει επαφή με τον χριστιανισμό. Οκ. Okay. Mm-hmm. Έτσι όπως έχει, έτσι, όχι ως πιστός. Ναι, με τον τρόπο που έχει, ναι. Ο Εβραϊσμός στη ζωή του και πάλι το παρελθόν το Εβραϊκό έρχεται στο παρόν του και σχετίζεται με αυτό με έναν συγκεκριμένο τρόπο μέσα από δύο ανθρώπους, θα έλεγα.
είναι τουλάχιστον αρχές του 20ου αιώνα που γίνεται αυτή το άνοιγμα του στο, στον Εβραϊσμό και στο δικό του, στην δική του εβραϊκή καταγωγή. Είναι δύο πρόσωπα που, το, που τον συμβάλλουν σε αυτό, έτσι, σε αυτή τη στροφή. Είναι ο ένας είναι ο φίλος του Μάρτιν Μπούμπερ. Ο Μπούμπερ. Ο οποίος έχει γράψει. Και... Μπούμπερ, ναι, είναι σημαντικός και δεν ξέρω κατά πόσο είναι γνωστός στα κάθε μας. Αν και έχουν μεταφραστεί πολλά του. Ναι. Ο Μπούμπερ είναι από τους βασικούς φίλους του Λαντάουερ. Και συνοδοιπόρος του Λαντάουερ σε πολλά πράγματα, ας πούμε. Και μετέπειτα συνεχιστής του έργου του, επιμελητής του έργου του, εκτελεστής διαθήκης του και ας πούμε. Ο Μπούμπερ ήταν μέσα στον Εβραϊσμό. Έτσι. Μάλλον να πω και δεύτερη επιρροή, γιατί αυτή θα μας απασχολήσει λιγότερο. Η δεύτερη επιρροή είναι η δεύτερη γυναίκα του, η Χέντι Λάχμαν, η οποία ήταν εβραϊκής και αυτή καταγωγής και είχε Εβραίο, ο πατέρας ήταν σε εβραϊκή συναγωγή κάτι σαν ψάλτης, ας πούμε. Οπότε ήταν μέσα στον Εβραϊσμό. Οπότε και η συνάντηση με αυτήν και με τον Μπούμπερ το 1900 στο Νόγκη Μάιντσαφτ, συναντάει τον Μπούμπερ, ουσιαστικά του λένε ότι ο Εβραϊσμός κάτι συμβαίνει εδώ. Έτσι. Πηγαίνω στον Μπούμπερ. Ο Μπούμπερ ήδη από τότε μετέχει όλου του τη εβραϊκή παράδοση γιατί έχει μεγαλώσει αλλιώς. Mm-hmm. Έχει μεγαλώσει αλλιώς και ασχολείται πια και θεωρητικά με τα εβραϊκά, ας πούμε. Ασχολείται με εβραϊκό μυστικισμό, χασιδισμό συγκεκριμένα, δηλαδή ανατολικού τύπου εβραϊσμού, ανατολική Ευρώπη. Mm-hmm. Και μεταφράζει και το λένε, εργάζεται γενικά πάνω σε τέτοιου τύπου κείμενα και τέτοιου τύπου πολιτισμικέ παραδόσει. Ο Λαντάουερ, όταν τον γνωρίζει, επηρεάζεται από αυτόν και επηρεάζεται από αυτή την κλίση που έχει ο Μπούμπερ στον εβραϊκό μυστικισμό. Ο Μπούμπερ τώρα και μετέπειτα στη ζωή του στρέφεται προς τον σιωνισμό. Mm. Όπως υπήρχε τότε και μάλιστα τη δεκαετία του 30 ο Μπούμπερ μεταναστεύει στην Παλαιστίνη. Mm. Και γίνεται μετά καθηγητής του Πανεπιστημίου στο Ιερουσαλήμ και πεθαίνει εκεί. Έτσι. Τότε, έτσι, ειδικά μετά αυτό το πράγμα μπαίνει στη ζωή του Λαντάουερ και ο σιωνισμός πολύ κεντρικά από τις αρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια της ζωής σου ουσιαστικά, έτσι. Έχει επαφή με τον Μπούμπερ τα τελευταία 20 χρόνια, το 1900, αλλά μπαίνει και σαν σιωνισμός πια, έτσι. Και μένει να δούμε τι είδους σχέση έχει. Έτσι. Ο Μπούμπερ, είπαμε, είναι και έμενε στη ζωή του κοντά στο σιωνισμό, αν και εντελώς ετερόδοξος και, δηλαδή ίσως είναι και λάθος να τον ταυτίσουμε αμυγός με τον σιωνισμό όπως τον ξέρουμε, έτσι, σε διάφορα επίπεδα. Ωστόσο, ο Λαντάουερ, ειδικά κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έχει επαφή με κάποιες σιωνιστικές ομάδες στο Βερολίνο, οι οποίες επιδιώκουν και συζητάνε το ζήτημα της μετανάστευσης στην Παλαιστίνη. Και αυτό που κάνανε στην Παλαιστίνη, όπως ξέρουμε και από τα Κιμπούτς, ήταν να δημιουργούν κάποιες κοινότητες εκεί. Mm-hmm. Αυτό, σαν πολιτικό, φαντασιακό και πολιτική στρατηγική, είναι πολύ κοντά στο Λαντάουερ. Η ιδέα ότι υπάρχουν κάποιοι που φτιάχνουν κάποιες κοινότητες και έτσι ξεκινάει το πράγμα, ας πούμε. Έτσι. Ο Λαντάουερ λέει να το κάνουμε στην Γερμανία αυτό. Έτσι. Αλλά δεν έλεγε να το κάνουμε στην Παλαιστίνη. Έτσι. Δηλαδή, ενώ σχετίζεται με αυτούς, δίνει κάποιες διαλέξεις αυτούς στις ομάδες σιωνιστικές κτλ., κρατάει αποστάσεις από το όλο όραμα και την όλη στρατηγική. Άρα είναι κατά κάποιο τρόπο ένας ετερόδοξος σιωνιστής, ας πούμε. Ετερόδοξος δηλαδή, και εδώ. Ναι, δηλαδή. Και εδώ. Σου γένεις στα πάντα. Ναι. Ενώ κατανοεί, ας πούμε, το εγχείρημα, κρατάει αποστάσεις και κρατάει αποστάσεις για λόγους που πάλι έχουν να κάνουν με την φιλοσοφική του συγκρότηση, την πολιτική του συγκρότηση και την κοσμοθεωρία του. Δηλαδή πάλι αυτό που λέει δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι ότι απλά τους βλέπει ότι είναι ότι να είναι ή λένε πράγματα τα οποία δεν συμφωνεί και εναντιώνεται μαζί. Όχι, εναντιώνεται από θέση αρχής που λέμε, έτσι, mm-hmm. στο όλο όραμα, ας πούμε. Οπότε κρατάει αποστάσεις και γράφει ένα άρθρο το οποίο είναι πολύ κομβικό για να δει κανείς τη στάση του απέναντι στο σιωνισμό, αλλά για να δει κανείς και μέσα από αυτό την κοσμοθεωρία του, που λέγεται «Είναι αυτό αιρετική σκέψη?» Νομίζω είναι το 1913, έτσι, και έχει μεταφραστεί κιόλας. Είναι πολύ δυνατό κείμενο αυτό και ουσιαστικά εκεί βλέπεις γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει, πώς κατανοεί τον εβραϊσμό, έτσι, και την δική του εβραϊκή εντός εισαγωγικών ταυτότητα. Έτσι. Ο Λαντάουερ θεωρούσε ότι και ο ίδιος, όπως και τα πάντα, διέπονται από μια πολλαπλότητα. Έτσι. Πολλαπλότητα, μια έννοια που δεν είπα, ας πούμε. Έτσι. Mm. Να πρωτοποιήσεις κιόλας. Η πολλαπλότητα, ναι. Η πολλαπλότητα είναι αυτή που μας συγκροτεί σαν υπάρξεις. Δηλαδή δεν είμαστε ένα πράγμα, είμαστε πολλά πράγματα. Σωστό είναι αυτό. Έτσι. Άρα δεν θα μπορούσε να είναι σιωνιστής μόνο. Ναι. Η ιδέα ότι αποκαθαίρουμε την εβραϊκή ταυτότητα και ταυτιζόμαστε με αυτή, την επομιζόμαστε και προχωράμε στη ζωή με αυτή να κάνουμε κάτι είναι αδιανόητη γι' αυτόν. Mm. Και λέει μάλιστα χαρακτηριστικά ότι εγώ είμαι Γερμανός, είμαι αναρχικός, είμαι σοσιαλιστής, είμαι πατέρας, είμαι σύζυγος, είμαι Εβραίος,
μπορεί να είμαι και χίλια δυο άλλα πράγματα, ας πούμε, και είναι καλοδεχούμενα. Έτσι. Αλλά δεν μπορώ να περιχαρακώσω τον εαυτό μου και να πω ότι είμαι μόνο κάτι. Έτσι. Είμαι όλα αυτά τα πράγματα και συνσυγκροτούμε μέσα από όλα αυτά και τις επιρροές και τις επιδράσεις που μας ακούνε, οδηγώντας, σμιλεύοντας την προσωπικότητά μου και κάνοντάς με να είμαι αυτό που είμαι. Έτσι. Και λέει μάλιστα χαρακτηριστικά για τον Εβραϊσμό ότι τώρα έχει να κάνει τώρα και με, ας πούμε, αυτό, ότι ξεκινάει με αυτή τη θεώρηση. Είναι η φιλοσοφική θεώρηση, η πολλαπλότητα είναι αυτή που οργανώνει τα φαινόμενα και τα κάνει να υπάρχουν όπως υπάρχουν. Με τις ποικίλες και ετερόκλητες επιρροές τους. Άρα, μακάρι να είμαι και ακόμα περισσότερα πράγματα και αυτά θα τα εγγράψω σε αυτό που είμαι. Το είναι μου είναι ανοιχτό είναι. Ένα πολλαπλό ανοιχτό είναι. Ένα δυναμικό είναι. Είμαι όμως αυτό το είναι. Είναι κάτι. Έτσι. Δεν είναι αυτό που είπα ότι είναι όλο ροή. Οπότε αμέσως πρόβλημα για τη σιωνιστική αντίληψη. Έτσι. Ένα αυτό και δεύτερον όσον αφορά την ευρύτερη στρατηγική του σιωνισμού, γιατί θα κάνουν οι Εβραίοι στη σχέση, στη θέση που βρίσκονται στην Ευρώπη, ποια είναι η θέση τους δηλαδή στις κοινωνίες και στα κράτη που ζουν στην Ευρώπη, πολιτισμικά και θεσμικά ακόμα. Έτσι. Μία γραμμή σκέψης για το ζήτημα του Εβραϊσμού μάλλον, ήταν ότι αφομοιωνόμαστε. Έτσι, όπως είχε ξεκινήσει και ο Λαντάουρ, ότι μεγαλώνουμε και υπάρχουμε σαν Γερμανοί, Γάλλοι, πώς το λένε, Αυστριακοί, Πολωνοί, οτιδήποτε. Έτσι. Η άλλη στρατηγική, η σιωνιστική πια, ας πούμε, είναι ότι εμείς χωριζόμαστε, πάμε κάπου αλλού και φτιάχνουμε το κράτος. Έτσι. Ο Λαντάουρ εναντίονται και στα δύο. Εναντίονται και στα δύο και λέει ότι μα η θέση των Εβραίων παντού στην Ευρώπη, η διασπορά, η εξορία, είναι ακριβώς το προνομιακό σημείο, η προνομιακή θέση, η προνομιακή αφετηρία για την συμβολή των Εβραίων στο μετασχηματισμό με όρους κοινότητας, με όρους επανάστασης, αν θέλεις, ας πούμε. Έτσι. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί οι Εβραίοι δεν είναι παντού στην Ευρώπη και δεν είναι ταυτόχρονα πουθενά. Mm-hmm. Με την έννοια ότι είναι οι μόνοι πραγματικοί Εβραίοι, είναι οι μόνοι πραγματικοί Ευρωπαίοι. Έτσι. Είναι παντού στην Ευρώπη, δεν είναι όμως σε κανένα κράτος ενσωματωμένοι. Αυτοί που δεν είναι, ζουν σε κοινότητες δικές. Οπότε, έχοντας βιώσει αυτόν τον αποχωρισμό και την απόσχηση ως Εβραίοι στην εξορία, μπορούν πολύ πιο εύκολα να καταλάβουν αυτό που θέλω να πω κι εγώ. Έτσι. Συνομιλούμε πάρα πολύ πιο εύκολα ως εξόριστοι Εβραίοι, έτσι. Ως Εβραίοι της Διασποράς, που είχε Εβραίοι περιχαρακωμένοι στην έθνος κράτος, να καταλάβουν το πώς μπορούμε να συμβάλλουμε με τις κοινότητες αυτές στη συνομιλία τέτοιων κοινοτήτων και στη διαμόρφωση ενός άλλου ευρωπαϊκού χάρτη. Μη κρατικού ευρωπαϊκού χάρτη. Ενός κράτης ομοσπονδιακού, πώς το λένε, μέσα από ποικίλες ενώσεις κτλ. Άρα, βλέπουμε δηλαδή πώς. Εναντίον του στον σιωνισμό και στις ευρύτερες στρατηγικές, γιατί τι θα κάνουν οι Εβραίοι στην Ευρώπη, πού θα πάνε, θα φτιάξουν κράτος, θα ενσωματωθούν, τι θα κάνουν, είναι δομική. Και επίσης αυτό που λέει και είναι χαρακτηριστικό, λέει ότι δεν είμαι Γερμανοεβραίος ή Εβραίο-Γερμανός, δεν δέχεται δηλαδή, πώς το λένε, την ιεράρχηση ανάμεσα στα δύο. Έτσι. Η λογική της πολλαπλότητας που βάζει είναι ότι είμαι και το ένα και το άλλο με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθμό. Άρα δεν είμαι Γέρμανο-Εβραίος ή Πόλωνο-Εβραίος ή ξέρω εγώ, Γάλλο-Εβραίος ή Εβραίο-Γερμανός. Δεν είναι μια ταυτότητα έναντι στα και θα υπερισχύσει. Είναι και τα δύο μαζί. Και λέει είναι σαν τους δύο γιους, τους οποίους ο ένας είναι ο μεγαλύτερος και ο άλλος ο Βένιαμιν και η μητέρα τους αγαπάει και τους δύο το ίδιο, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Έτσι. Άρα υπάρχει μια συνθήκη που είναι και οι δύο μαζί, έτσι, ή μπορεί να είναι και άλλοι, ας πούμε, άλλες ιδιότητες. Οι οποίες συνοργανώνονται με έναν τρόπο μη ιεραρχικό, ας πούμε, συμπληρώνοντας η μία την άλλη. Mm-hmm. Ο Εβραίος εαυτός μου δεν κάνει κακό στον Γερμανό εαυτό μου και τα ανάπαλλη. Mm-hmm. Αυτό λέει. Άρα είναι πολύ μακριά από το σιωνιστικό όραμα. Mm-hmm. Και επίσης ο Λαντάουρ, αν υπερασπίζεται τον Εβραϊσμό, είπα ότι είναι επειδή οι Εβραίοι είναι στην εξορία, άρα δεν έχουν κράτος, άρα είναι οι πραγματικοί Ευρωπαίοι. Και επειδή δεν θεωρεί ότι το έθνος μπορεί και πρέπει να πάει μαζί με το κράτος. Άρα η ιδέα ότι φτιάχνουμε ένα έθνος κράτος. Είναι ξένοι και εχθρικοί στον ίδιο. Mm. Και τα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που δουλεύει. Δουλεύει θεωρητικά και το ενσωματώνει στην αντίληψή του και την πολιτική ότι τι σημαίνει έθνος. Εβραϊκό έθνος χωρίς κράτος όμως. Γερμανικό έθνος χωρίς κράτος όμως. Τι σημαίνει αυτό. Οι υποδέστερες, όχι υποδέστερες, πιο εξειδικευμένες και μερικότερες πολιτισμικές ομάδες χωρίς κράτος όμως. Συγκροτούνται χωρίς να συγκροτούν κράτος. Υπάρχουν εθνότητες χωρίς κράτη. Mm. Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Βέβαια, ανοίγει άλλη θεματική. Τώρα για τον σιωνισμό, λίγο πολύ αυτά. Το κείμενο για το είναι αυτό η αιρετική σκέψη είναι πολύ κομβικό και πολύ δυνατό κείμενο. Δηλαδή βάζει, ας πούμε, πολύ μετοπικά και παθιασμένα, ας πούμε, αυτή τη στάση του Λαντάουρ. Mm-hmm. Και είναι, αν θες, και μια άλλη. Να το φέρω λίγο και στο σήμερα, ας πούμε. Γιατί είπαμε πού πάμε και μέσα από όλα αυτά. Είναι ενδεχομένως και
τουλάχιστον αυτό, από αυτά που έχω δει εγώ, ίσως είναι η μόνη άλλη κατεύθυνση που μπορεί να έχει κανείς όσον αφορά το τι γίνεται με τα ζητήματα και με τους ιονισμούς. Και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ναι. Η οποία είναι μια πολύ δύσκολη διαδρομή και ένας πολύ δύσκολος δρόμος. Και ενδεχομένως ο Μπούμπερ, παρότι εγγεγραμμένο στο ευρύτερο σιωνιστικό, ας πούμε, εγχείρημα, κρατώντας την ετεροδοξία του και την περιθωριακότητά του, ας πούμε, σιωνισμό, και αυτός είναι συνεχιστής αυτής της γραμμής, ας πούμε. Με τη λογική του διαλόγου που βάζει πολύ κομβικά και με την αμφισβήτηση που έχει, ας πούμε, όσον αφορά τις μείζονες γραμμές σκέψης του σιωνισμού, ας πούμε. Ωραία. Να σου πω, ο Λαντάουερ, πώς έγινε τελικά υπουργός? Υπουργός για μια εβδομάδα. Ναι, αυτό το έλαντε, μερικό διάστημα, ναι, okay. Το πολύ τίποτα. Ωραία, πάμε από τη θεώρηση για την Επανάσταση. Τότε στην Επανάσταση, ναι, σαν ιστορικό, ναι, συμβάν, ναι, γεγονός. Δηλαδή από αυτά, ας πούμε, που λες τόση ώρα. Καμία σχέση, ναι, καμία, ναι, σχέση. Δεν θα έπρεπε αυτό. Εντυπωτός. Αλλά επειδή είναι ο Λαντάουερ, εγώ τώρα θα πω τη δικιά μου γνώμη, το γουστάρω πάρα πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ αντιφατικός. Ναι. Ναι, αντιφατικό. Είναι πολύ ανθρώπινο αυτό που. Η αντιφατικότητα που έχει είναι πολύ ανθρώπινη, ναι, okay, για μένα. Ναι, οκ. Okay. Ισχύει. Και ας πούμε, πώς του ήρθε αυτό το ανθρώπου και έγινε υπουργός, ναι, αυτό το μια εβδομάδα, ξέρω πόσο έγινε. Ναι, okay. Και έχουν να το φανελάχανε και αυτόν. Ναι, ισχύει. Εγώ δεν θα έλεγα ότι. Δεν θα έλεγα μόνο ότι πώς έγινε υπουργός. Γιατί υπουργός γίνεται για μια εβδομάδα τον Απρίλιο, τον Απρίλιο του 19. Έτσι. Περνώντας λοιπόν από την επανάσταση θεώρηση του 1907 και σαν αντίληψη και. Η Επανάσταση σαν συμβάν και σαν συμμετοχή των ανθρώπων πια, σαν πράξη ανθρώπινη στην ιστορία, υπάρχει ένα ερώτημα, έτσι. Γιατί συμμετείχε αρχικά σε αυτή την Επανάσταση ο Λαντάουερ. Με την έννοια ότι αυτό το πράγμα που κάνανε οι άνθρωποι δεν είχε σχέση με αυτά που έλεγε, με τόση συνέπεια και με τόση διάβγεια και πραγματισμό, θα λέγανε κάποιοι, ο Λαντάουερ, ας πούμε. Δεν φτιάχνουν ούτε κοινότητες, ούτε αποσύρονται, ούτε μεμονωμένοι, τίποτα. Άρα έχει να κάνει με την πράξη. Έχει να κάνει με την πράξη και λέει σε μια επιστολή του, νομίζω είναι στο Max Netlau, δεν θυμάμαι. Του λέει το ερώτημα, δεν έχει σχέση με την συγκυρία, είναι σε άλλη στιγμή, έτσι, άλλη ιστορική στιγμή, είναι 5-6 χρόνια πριν ενδεχομένως. Και του λέει το ερώτημα, αν θα συμμετάσχει κάποιος σε μια επανάσταση, είναι ερώτημα που το απαντάται μόνο προσωπικά και μόνο κατά κάποιο τρόπο με βάση συγκυρία και την προδιάθεσή του, ας πούμε. Λοιπόν, γιατί συμμετείχε ο Λαντάουερ αρχικά στην επανάσταση των συμβουλίων και στη Βαβαρία και καταλήγει, όπως λες, ας πούμε, έτερο ερώτημα, δεύτερο ερώτημα, γιατί γίνεται, παίρνει για αυτή τη θέση, ας πούμε, του κομισάριου διαπαιδαγώγησης και, ναι, κάτι, ναι, πολιτισμού, ναι, κάτι τέτοιο, ναι, κάτι τέτοιο, έτσι, ναι, για μια εβδομάδα. Λοιπόν, η όλη κατάσταση, έχουμε πει ότι είναι πολύ μακριά πολιτικά, δεν έχει καμία σχέση, μισή τους παρταγιστές, δηλαδή δεν έχει σχέση με όλα αυτά, έτσι. Έχει όμως φιλικές σχέσεις με διάφορους ανθρώπους που έπαιξαν ένα κομβικό ρόλο στα γεγονότα. Αρχίζει γενομένης από τον Kurt Eisner. Ο Kurt Eisner που ήταν ηγέτης των ανεξάρτητων σοσιαλδημοκρατών, που ήταν άλλο τύπου σοσιαλδημοκράτης, ας πούμε, όχι το SPD, USPD, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής στα γεγονότα ήδη από το Νοέμβριο του 19. Τα λέω καλά, όχι του 18, λάθος, του 18. Ξεκινάει το 18. Να πω λίγο ότι σε προσωπικό επίπεδο τώρα ο Λαντάουερ, γιατί έχει σημασία γιατί γίνεται αυτό. Σε προσωπικό επίπεδο ο Λαντάουερ έχει κάνει ένα δεύτερο γάμο με την Hedwig Lachmann, και έχουν και δύο κόρες. Τρεις κόρες συνολικά έχει. Έτσι, να πούμε και λίγο για τον πρώτο γάμο. Το πρώτο γάμο έχει μία που είναι μεγαλύτερη και δύο μικρότερες. Η Χέντρι Λάχμαν πεθαίνει το 18, το Μάρτιο, Φεβρουάριο-Μάρτιο 18. Έτσι. Έχει σημασία και λίγο η ημερομηνία. Πεθαίνει από γρήπη, η οποία όμως δεν ήταν ισπανική. Έτσι. Η ισπανική ξεκινούσε τότε, αλλά μάλλον ξεκίνησε από την Αμερική. Οπότε αυτή πεθαίνει και ο Λαντάουερ είναι συντριμμένος. Δηλαδή βιώνει μια κατάσταση όταν φτάνει πια, περνάει και το καλοκαίρι του 18 και φτάνει το φθινόπωρο του 18. Είναι, άμα δεις τα γράμματά του που λένε, που διαβάζουν, ρε παιδί μου, και αναλύουν τις συλλογές των επιστολών του, είναι ότι πάει για αυτοκτονία. Έτσι, δηλαδή είναι χάλια. Έτσι, προσπαθεί να γράψει, δεν μπορεί, ξαναπιάνει το έργο για τον Σέξπιρ και προσπαθεί να το ολοκληρώσει. Ολοκληρώνει αυτή τη μελέτη για τον Άμλετ και είναι Νοέμβριο του 18. Εκεί έρχεται αυτή η επιστολή από τον Kurt Eisner και του λέει, Έλα στο Μόναχο. Έτσι. Έλα στο Μόναχο από το Κρούμπαχ. Το Κρούμπαχ είναι το χωριό, ας πούμε, που είχαν το σπίτι το πατρικό της Χέντρι Λάχμαν. Έτσι. Έλα στο Μόναχο. Γιατί μπορείς να συμβάλλεις, ήταν ο Λαντάουερ, γιατί να έρθω εγώ. Έτσι. Ο Φρίτς Μάουντερ, ο μέντορας του, του λέγε, δεν έχεις καμία σχέση, απόρριψέ το. Όχι, του λέει, του λέει χαρακτηριστικά, δεν διαβάζουμε Σπινόζα για να περάσουμε και στα σχολείο, διαβάζουμε Σπινόζα για τη ζωή. Έτσι.
Τέλος πάντων, αλλά ναι, αλλά του λέει, για να δείξω δηλαδή και πώς το, όχι μόνο το σκεφτόταν και διάβαζε, το βίωνε, έτσι. Και ανάγνωση είναι μια πράξη. Και ένα βίωμα. Του λέει ο Μάουντερ, έλα, γιατί, ο Άισνερ, έλα, γιατί μπορεί να συμβάλλει στην διαμόρφωση του πνεύματος, έτσι, και στην επαναστατικοποίηση των ψυχών. Έτσι. Και εκεί του πατάει τον γκάλο, έτσι. Και εκεί είναι μία εξήγηση, προφανώς δεν είναι η μόνη, έτσι. Αλλά ήταν και σε μια περίοδο πολύ δύσκολη προσωπική, έτσι. Ήταν και σε μια περίοδο, γι' αυτό το ανέφερα αυτό, έτσι. Ναι. Όλα παίζουν ρόλο σε τι κατάσταση βρίσκεσαι, σε μια συγκεκριμένη κατάσταση υπαρξιακή, ναι. Δεν ξέρεις που πας, τέλος πάντων τους αφήνει όλους στο Κρούμπαχ, αφήνει την οικογένεια με τα παιδιά με θείους, έτσι, και πηγαίνει ανακατεύεται, ας πούμε, την υπόθεση την επάνω στη Βαβάρια, τον Νοέμβριο του 18. Έτσι. Εκεί μέσα πάλι νιώθει περίεργα, έτσι. Είπα πριν ότι προσπαθούσε να περάσει απόφαση να καταργηθεί θανατική ποινή για τους αντιπάλους, έτσι. Γιατί ξέρει ότι άμα γίνει καμία στραβή με λογικές δικτατορίες προλεταριά του θα πέσει η λεπίδη, θα χυθεί αίμα, ας πούμε, έτσι. Και δεν θα έχει κανένα νόημα, ας πούμε, γιατί τι θα είναι αυτό, τι θα είναι αυτό, σε τι θα μείνει στην ιστορία αυτό. Τέλος πάντων, το Φεβρουάριο του 19 πια, έτσι, γίνεται κάτι σημαντικό, πάλι που συντρίβει το Λαντάρ, δολοφονεί τον Κουρτ Άισνερ, που είναι φίλος, τον έχει προσκαλέσει εκεί και τα λοιπά. Αυτός που τον έχει προσκαλέσει εκεί. Και του λέει έλα, έτσι, και πήγε. Δολοφονεί το αρχές του 19. Είναι ακριβώς ο ένας χρόνος από το θάνατο της γυναίκας του. Δηλαδή, και ο καλύτερος του φίλος, από τους καλύτερους του φίλους, δολοφονείται από έναν συντηρητικό μοναρχικό, ρε παιδί μου. Και ένας χρόνος κλείνει με ότι. Οπότε ο Λαντάρ πάλι συντριβεί. Έτσι. Πάλι συντριβεί, αλλά τα γεγονότα τρέχουν. Έτσι. Τα γεγονότα τρέχουν και είναι μια κόψη των πραγμάτων και μια πράξη ανθρώπινη, την οποία ο ίδιος δεν μπορεί να μείνει αμέτωχος. Δηλαδή είναι αυτό που λέει επίσης στην πολιτική του στράτευση και στη θεώρησή του. Ότι η πράξη το εδώ και το τώρα. Έτσι. Πρέπει να λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Γιατί εν τέλει παρασέρνεται εντός εισαγωγικών ή αφήνει να παρασυρθεί. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Ναι. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Κάτι γίνεται και μπορούμε να συμβάλλουμε. Να συμβάλλουμε κυρίως βγάζοντας λόγους στους οποίους ο Λαντάουρ είχε ιδιαίτερο ταλέντο, ρε παιδί μου, και με το πάθος του μπορούσε να παρασύρει και μόνο, ας πούμε, τους ακροατές, βάζοντάς τους ένα στρόβιλο βιωματικό, ρε παιδί μου. Έτσι είχε αυτή την ικανότητα. Σαν ρήτορας, ήταν ρήτορας και παθιασμένος, ας πούμε, μιλητής. Έτσι. Οπότε συμβάλλει από διάφορα πόστα αρχικά, ρε παιδί μου, σε όλες αυτές τις διαδικασίες, έτσι. Σε όλες αυτές τις προσπάθειες εκεί. Και όταν έρχεται η ιστορία με την δημοκρατία των συμβουλίων, έτσι. Α, και προσπαθεί βέβαια ο Λαντάουρ να μιλήσει με όρους αποκέντρωση για όλο αυτό. Με όρους συμβουλιακούς με όλο αυτό. Βάζοντας προφανώς πολύ νερό στο κρασί του, ας πούμε. Έτσι. Γιατί είπαμε, τα γεγονότα είναι γεγονότα, βρίσκεις ενώπιον πραγμάτων, πιέσεων, απειλών ή οτιδήποτε. Έτσι. Εκεί αναδιατάσσονται ποιος είναι φίλος, ποιος είναι εχθρός, τι κάνω, τι δεν κάνω, ποιος είμαι, ποιος δεν είμαι. Είναι το βήμα που είπαμε, πώς μετασχηματίζει την υποκειμενικότητα με τρόπους δραστικούς. Δεν σε ρωτάει, ας πούμε, ειδικά στις τόσο κρίσιμες στιγμές, που φτάνει στο σημείο κιόλας να πει ότι okay, να συμμαχίσουμε με τους κομμουνιστές. Να συμμαχίσουμε με τους κομμουνιστές για να σώσουμε την κατάσταση. Mm-hmm. Να βάλουμε πλάτη σε μια κατάσταση η οποία μας πηγαίνει. Και βλέπανε ουσιαστικά μετά το και δολοφονία του Άισνερ. Τρίτο ερώτημα. Συμβάζω τρίτο ερώτημα. Γιατί μετά τη δολοφονία του Άισνερ μένει. Γιατί μένει στη Βαβαρία. Γιατί από εκεί και πέρα βλέπουν ότι η κατάσταση είναι αδιέξοδη, ή τουλάχιστον κάποιοι το βλέπουν αυτό, και βλέπουν ότι είναι παγιά τα θανάτου, ρε παιδί μου. Δηλαδή οι βασικοί θα πεθάνουν. Έτσι. Θα τους σκοτώσουν σίγουρα. Ο σχετισμός των δυνάμεων είναι άνισος, η ανισότητα της ισχύς είναι τεράστια. Έτσι. Τους χτυπάνε από παντού. Συμμετέχει εκεί, μένει, ενώ θα μπορούσε να έχει φύγει, μένει, θα μπορούσε, και συμμετέχει, ας πούμε, σε μια προσπάθεια ακριβώς αυτή. Τώρα, εδώ οι ερμηνείες είναι πολλές, έτσι. Είναι ανοιχτό το ζήτημα. Και γιατί μένει και γιατί συμμετέχει με όρους τόσου. Είναι η πράξη που είπαμε, είναι το γεγονός επανάστασης τέτοιο, άσχετα από τη θεώρηση που έχει για την επανάσταση. Έτσι. Πάντα έρχεται και σε βρίσκει κάτι τέτοιο. Δεν το επιλέγεις ούτε. Εκείνη την ώρα συμβαίνει κάτι. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Και αν είσαι, ξέρεις, ακόμα κι αν κυρί της κάνεις έκκληση για αποχωρισμό, η κοινότητά σου είναι αυτή, ας πούμε. Έτσι. Οι φίλοι σου είναι ολικοί. Έτσι. Ο Ρέρχ Τόλερο, ο Ρέρχ Μίζαμ, είναι ολικοί. Έτσι. Είπαμε το coffee house Bohemian Revolution, ας πούμε, που τους κορίδευαν. Τέλος πάντων, και γίνεται που λες, όπως είπες και εσύ, κομισάριος για μια εβδομάδα, ας πούμε.
προφανώς δεν περιμένει να καταφέρει κάτι. Βγάζει κάποια διατάγματα, κάποιοι νόμοι ας πούμε, στα χαρτιά, ας πούμε, δεν εφαρμόζεται κάτι. Και αυτοί ανατρέπονται μετά τη βδομάδα από τους κομμουνιστές. Που αυτοί μετά θα ανατραπούν ριζικά και εκεί θα είναι η εκδίκηση, το θερμιδόρο, ας πούμε, το συντριπτικό πια, όπου θα τους. Θα πάθουν αυτό που πάθανε από τα Freikorps και τον τακτικό στρατό. Πολύ συνοπτικά, λίγο σου είπα και όλα την περίοδο της φάσης με την Επανάσταση στη Βαβαρία για να δούμε λίγο και την ιστορική επανάσταση. Το τι έκανε ο Λαντάουρ εκεί, πώς. Δεν ξέρω αν. Δεν θυμάμαι το αρχικό ερώτημα και αν το απάντησα. Το απάντησες και θα σε ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Πώς πέθανε αυτός ο άνθρωπος και πόσο ετών ήταν. Ναι, κοίταξε πόσο ετών. Γεννήθηκε το 1970, βάλε το 19. Αυτούς τους συλλαμβάνω, ο Λαντάουρ όταν είχε γίνει τους είχαν ανατρέψει οι κομμουνιστές μετά τη βδομάδα, τη μία και μοναδική βδομάδα. Ουσιαστικά ο Λαντάουρ παραμένει στην περιοχή, έτσι, αλλά το Λαντάουρ τον έχουν στοχοποιήσει. Γίνεται η Δημοκρατία των Συμβουλίων, η οποία δεν έχει χαρακτηριστικά κομμουνιστικά. Δηλαδή είναι ο πρόεδρος είναι ο Ernst Toller, αν θυμάμαι καλά. Ο Ernst Toller είναι ένας συγγραφέας στη φάση του Λαντάουρ, έτσι. Θεατρικό συγγραφέα, θέατρο έτσι. Ο Έρικ Μίζαμ, δηλαδή είναι αυτή που είναι στη Δημοκρατία των. Μάλιστα υπάρχει ένα βιβλίο του Μίζαμ για την Δημοκρατία των Συμβουλίων. Έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, θέλω να πω. Αυτοί του ανατρέπουν μετά οι Σπαρταξιστές με τον Λεβίν. Έτσι. Αλλά μετά αυτοί που ήταν οι πιο οργανωμένοι και ήταν οι πιο μαζικοί. Γιατί οι άλλοι που είπαμε Coffee House δεν είχαν ρίσματα στο. Στη μάζα του προλετάριου, οι άλλοι λέγανε του προλετάριου, οι άλλοι λέγανε ότι θα κάνουμε δικτατορία του προλεταριάτου. Ο Λεβίν συνομιλούσε με τον Λένιν και έπαιρνε γραμμή από εκεί. Okay. Έτσι, και σου έλεγε πάρε ο Μύρους, πάρε χμαλό του να του έχει και να του εκτελεί σιγά σιγά. Ναι. Ήταν άλλη φάση. Ήταν άλλο το φαντασιακό, άλλη στρατηγική. Έτσι. Οπότε ο Λαντάουρ είναι εκεί, α πούμε, όταν. Είναι εκεί, ναι. Παραμένει εκεί. Παραμένει εκεί, ναι. Και... ερώτημα γιατί παραμένει, έτσι, αναπάντητο. Ή τουλάχιστον εν μέρη. Αλλά τον έχουν στοχοποιήσει. Δηλαδή ο Λαντάουρ δεν ήταν ο τύπος που παίρνει απαρατήρητος και θέλω να πω όχι μόνο για τις τρέλες που έγραφε, έτσι, ήταν περίεργος μποέμ και τα λοιπά. Ήταν επειδή και σαν φυσιογνωμία ήταν, δηλαδή ήταν σχεδόν 2 μέτρα, το λέω για να καταλάβουμε λίγο και από το φυσικ και όλα τον αντίκτυπο. Ήταν σχεδόν 2 μέτρα, έτσι, λιγνός, φορούσε ένα περίεργο καπέλο γούνινο, έτσι, συνήθως, ή τσόχινο. Ψηλό, άρα ψηλό ακόμα περισσότερο. Και πώς το λένε, φορούσε και μια κάπα. Το οποίο δεν το πολύ φορούσαν για την εποχή. Έτσι. Θα να πω δηλαδή και σαν φιγούρα, σαν φιγνωμία. Για παράδειγμα, υπάρχει μια φωτογραφία που είναι από την κηδεία του Κουρτ Άισνερ. Υπάρχει μια φωτογραφία που είναι φοβερή γιατί είναι το πλήθος. Είναι η άμαξα στο κέντρο και, και από όλο αυτό εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Μια συγκεκριμένη φιγούρα που είναι δίπλα στην άμαξα. Οκ, okay, είναι στο κέντρο, αλλά εστιάζει κατευθείαν εκεί γιατί ξεχωρίζει. Έτσι. Οπότε αυτό ο τύπος ξεχώρισε σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή για καλό και για κακό. Εμπροκειμένου αυτό που συζητάμε για το χειρότερο δυνατό. Ναι. Γιατί είχε στοχοποιηθεί από διάφορες ακροδεξιές γκρούπες, από εφημερίδες και τα λοιπά, ας πούμε, που λέγανε ο Λαντάουρ. Ο Λαντάουρ είναι, πώς το λένε, θα έρθει να μας καταστρέψει οικογένειες. Θα έρθει να φέρει τον πανσεξουαλισμό και τον. Καμία σχέση το ακριβώς ανάποδο. Δηλαδή, τα κλασικά αυτά κρατάνε. Οτιδήποτε. Δηλαδή φταίει ο Λαντάουερ. Ναι. Που ήταν κόκκινο πανί, ας πούμε, για διάφορους κύκλους εκεί στη Βαβαρία πια. Όταν πια είπαμε το θερμιδόρο είχε αρχίσει για τα καλά, ας πούμε. Οπότε τον συλλαμβάνουν, τον βρίσκουν, τον συλλαμβάνουν. Πρώτο Μαγιά του 19. Έτσι, τον συλλαμβάνουν και την επόμενη μέρα, 2 Μαΐου, τον δολοφονούν. Τον δολοφονούν αρκετά βία και, πώς το λένε, με τρόπο από τρόπαιο, έτσι. Και περιττώ να πω, αυτό για το S5 τώρα πάει, έτσι, καραμπινάτο, ότι στους δολοφόνους του Λαντάουρ δεν τιμωρήθηκε κανείς, προφανώς, όπως και για άλλους, δεν τιμωρήθηκε γενικά κανείς. Δεν μπήκε κανείς φυλακής, δεν δικάστηκε κανείς. Και το λέω αυτό γιατί τα Freikorps που ουσιαστικά, τα Freikorps είναι οι ακροδεξιές ομάδες, τότε, οι οποίες είναι οι πρωτοναζιστικές. Αυτές πατάει ο Χίτλερ για να φτιάξει μετά τα δικά του τάγματα, ας πούμε. Τα Freikorps παίρνανε εντολές από το S5. Και είχε συμμαχίσει το S5 σαν αναρχόμενη κυβέρνηση, ας πούμε, με τέτοιες ομάδες για να καταστήλει την επανάσταση και στη Βαβαρία και στο Βερολίνο. Έτσι. Με τον ίδιο τρόπο πεθαίνει κιόλας και
Ιερουσαλήμ και ο Λίμνε στο Βερολίνο. Δηλαδή πάλι από τα Φράικορπς που συμμαχούν, που έχουν το Κέι ας πούμε από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και τον Γκούσταφ Νόσκε που ήταν ο υπουργός Άρματος. Και ουσιαστικά αυτή η συνθήκη ας πούμε μπορεί να πεις ότι έχει μέσα και το χέρι σοσιαλδημοκρατικό ας πούμε σε αυτές τις δολοφονίες. Με την έννοια δηλαδή ότι αυτό το οποίο εναντιώθηκε ο Λαντάουρ, σε ένα από τα πράγματα που εναντιώθηκε σφοδρά ο Λαντάουρ, που ήταν το κόμμα και το κόμμα εκείνη την εποχή ήταν το S5 ας πούμε. Αφού να φανταστείς είχε γραφτεί για το S5 ας πούμε και τον πόσο ολιγαρχικό και συγκεντρωτικό είναι, μια κλασική κοινωνιολογική μελέτη του Ρόμπερτ Μίκελς. Όχι, sorry, όχι, του Μίκελς είναι, νομίζω του Μίκελς είναι, ναι. Έχει γραφτεί με βάση το S5, την εμπειρία του S5 ας πούμε. Για να πει τι, ξέρεις, ο συγκεντρωτισμός στην εξουσία ήταν το S5. Τέλος πάντων, οπότε θέλω να πω ότι αυτό το οποίο εναντιώθηκε ο Λαντάουρ, ένα από τα πράγματα που εναντιώθηκε πέρα από το κράτος κτλ., συνέβαλε στη δολοφονία του, ας πούμε. Και με ποιο τρόπο τον σκότωσαν, επειδή είπε ότι ήταν αποτρόπαιος. Κοίταξε, τώρα υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες, ας πούμε. Τον ποδοπάτησαν μέχρι θανάτου, κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Τον ποδοπάτησαν, τον χτυπάγαν στο κεφάλι με ρόπαλα μέχρι θανάτου. Ξέρεις. Κάτι τέτοιο είχε γίνει, ας πούμε. Και μάλιστα ένα από τα. Πώς το λένε, τις μαρτυρίες ας πούμε, της δολοφονίας του. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά το έχω διαβάσει ρε παιδί μου. Ήταν ότι είχε πει, ας πούμε, όταν έρχονταν κατά πάνω του, ξέρω εγώ, ότι το λέω για να τριχιάζω τώρα, ας πούμε. Ότι σκοτώστε με ένα, αυτό σας κάνει ανθρώπους, ρε παιδί μου. Δηλαδή είχε σαν. Σοβαρό. Ναι, ναι. Σαν να παραδίδονταν, ας πούμε, με έναν τρόπο μαρτυρικό, θα λέγει κανείς. Έτσι, μαρτυρικό για την ίδια την επανάσταση. Για παράδειγμα, ο Μπούμπερ που γράφει μετά αμέσως για το θάνατο του Λαντάουρ, τον επικηδιό του, είπαμε είναι εκτέλεση της διαθήκης του κτλ. Οργανώνει την αλλογραφία του, εκδίδει δύο τόμους, επιμελείται δύο τόμους, όχι μόνος του αλλά και αυτός για την αλλογραφία του. Ο Μπούμπερ γράφει ότι ο Λαντάουρ ουσιαστικά πέθανε σαν μάρτυρες επανάστασης, ας πούμε. Έτσι. Και μάλιστα στον τάφο του τον πρώτο, γιατί μετά τον ξύλωσαν Ναζί, τέλος πάντων. Έχει γράψει το επίγραμμα ότι χρειαζόμαστε έναν άλλο τύπο μάρτυρα, έτσι, όχι έναν μάρτυρα ηρωικό με την κλασική έννοια του όρου, αλλά έναν μάρτυρα που θα μαρτυρεί με έναν τρόπο, αν θέλεις, πιο σιωπηλό και πιο έμεσο, ας πούμε, για την ουσία των πραγμάτων, ας πούμε. Έτσι. Και εδώ, όσον αφορά το ζήτημα του Άννου Λαντάουρ, υπήρξε, και μάρτυρες και γιατί έμεινε και γιατί, ξέρεις, γιατί έμεινε, θα μπορούσε να είχε φύγει, ας πούμε, να είχε πάει στην Ελβετία, θα μπορούσε να είχε φύγει. Γιατί μένει, γιατί αυτό βλέπει ότι όλοι εμείς θα πεθάνουμε τώρα, είναι δεδομένο, δεν πρόκειται να γλιτώσει επειδή κρύβεται κάπου, έτσι. Είναι ένα θέμα τώρα, δεν ξέρω. Έχω διαβάσει μια ερμηνεία που έλεγε ότι είχε γράψει και εκείνη τη ρημάδα, τη μονογραφία για τον Άμπλετ, που είναι ο Άμπλετ, ας πούμε, το τραγικό, όλο το στοιχείο τραγικού, και επίσης είχε επιμεληθεί και μια σειρά από κείμενα για την Γαλλική Επανάσταση, έτσι, την προηγούμενη περίοδο, το 18 δηλαδή. Οπότε είναι ένα, ξέρεις, το τραγικό στη ζωή, ας πούμε, δεν ήταν μόνο ζήτημα διαβασμάτων και, πώς το λένε, θεώρησης φιλοσοφικής. Ήταν και βιωματικό, ναι. Το έζησε. Ναι. Ένιωθες σαν τραγική προσωπικότητα, ρε παιδί μου, με ό,τι σημαίνει αυτό, έτσι, προς όλες τις κατευθύνσεις. Και προς την κατεύθυνση της ίδιας επανάστασης. Έτσι. Γιατί θα μας λέγανε ποιοι ήσασταν, Coffee House, Μπαβάρια, Μποέμ, ξέρω εγώ, εξαρχιώτης της. Σωστό είναι και αυτό που λες, ναι. Είναι μια. Οπότε μια ξέρεις. Ερμηνεία. Δεν ξέρω, το έχω διαβάσει και με είχε συγκινήσει λίγο αυτή η ερμηνεία. Ότι θέτει τον εαυτό του πια ενώπιον, δεν ξέρω, της ιστορίας, της επανάστασης. Αυτό που κάνανε, ρε παιδί μου. Αυτό που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι. Που κράτησε κάποιους μήνες και αυτό που η Δημοκρατία. Το Συμβουλίο κράτησε μια εβδομάδα, ας πούμε, που λένε έτσι. Ότι όλοι αυτοί δεν ήταν κάποιοι που κάναν μια φάση, δεν ήταν απλά μποέμ. Για να σε ξαναγυρίσει τη διάκριση αναρχικό και μποέμ, ας πούμε, που είπαμε πριν. Δεν ήταν μποέμ. Όντως πιστεύαν σε κάτι και όντως θυσιάστηκαν για κάτι, ας πούμε. Έτσι. Οπότε αυτό είναι μια κάποιο τύπου λογική εντός πολλών εισαγωγικών εξήγηση για ποιο λόγο ο Λαντάουρ, ας πούμε. Έκατσε και πέμπτη. Έκατσε και ουσιαστικά σαν να παραδίδεται. Κάποιοι λένε άλλοι, ας πούμε, πιο πραγματιστές στις ερμηνείες, ότι ήταν χάλια ούτως ή άλλως, δεν ήθελε να. Ξέρεις, παραδόθηκε στο θάνατο για λόγους προσωπικής διαδρομής, ας πούμε. Είχε χάσει τη γυναίκα του, είχε κλείσει ένας χρόνος, έχασε τον Άινστεϊν. Ναι, έβλεπε κόσμο να πεθαίνει, έβλεπε. Δεν είχε πια νόημα. Γράφει σε κάποιες επιστολές ότι δεν ξέρω αν μπορώ να συνεχίσω, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Εγώ είμαι πιο πολύ στην ερμηνεία που σου είπα στην αρχή, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, για να έχει νόημα όλο αυτό. Πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε εδώ, ας πούμε. Ναι, δεν μπορούμε να φύγουμε. Ναι.
και να του δώσουμε και μια ειδική διάσταση, ακόμα ενδεχομένως και μια θέληση, δεν ξέρω, οικουμενική διάσταση. Mm-hmm. Ότι κάποιοι δώσανε μια μάχη για κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση των πραγμάτων και μείναν εκεί, ας πούμε. Mm-hmm. Ή δεν ξέρω. Ωραία. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τώρα θα σου κάνω τελευταία ερώτηση. Πιστεύεις ότι οι ιδέες του Λαντάουερ, ναι, όλο αυτό που περιέγραψες... Προσπάθησα, ναι. Μια χαρά το... Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα αυτή. Γιατί εγώ γουστάρω πάρα πολύ το Λαντάουερ. Και τα είπες και ωραία, επειδή ακριβώς, ναι, είναι αντιφατικός. Ναι. Και δεν είναι έτσι... Και ανοιχτός γενικά. Δεν είναι δογματικός. Ναι, δεν είναι δογματικός. Ναι. Ο σκεπτικισμός του τον προφυλάσσει από όλα αυτά. Ρε. Τα... Έχει πολλά στοιχεία, ρε παιδί, που είναι αντιφατικά. Και λες τώρα αυτός ο άνθρωπος τι. Ναι, okay. Αλλά, ας πούμε, έχουμε, ρε παιδί μου, στο μυαλό μας που είναι σπουδαίοι γι' αυτό. Ξέρω εγώ, για παράδειγμα, τον Μπακούνι, τον Κροπότκιν, τον Μπακούνι. Ναι, ισχύει. Ναι, ναι, ναι. Ο Λαντάουερ, πιστεύεις ότι έχει αφήσει κάτι στο αναρχικό κίνημα γενικά, το παγκόσμιο? Δηλαδή, πώς να σου το πω τώρα, είναι σεβαστός, τον γνωρίζουν οι άνθρωποι, ασχολούνται μαζί του? Ναι, οκ. Okay. Αυτό. Οι ιδέες του είχαν κάποια επίδραση σε αυτή τη διάρκεια των ετών, από το θάνατό του, ας πούμε, μέχρι και σήμερα? Ναι. Μνημονεύεται κάπως αυτός ο άνθρωπος? Κοίταξε, γι' αυτό τώρα, όσον αφορά την... αν το γνωρίζουν σήμερα, ας πούμε, έτσι. Mm. Να, δεν ξέρω. Καλά, δεν λέω ότι Αν βλέπουμε επιρροές του, ας πούμε, στο σήμερα σε... Ναι, γενικά, ρε παιδί. Ή σε κόσμο γύρω μας ή ευρύτερα, ας πούμε. Ναι, ναι. Κοίταξε, στην Ελλάδα έχει γίνει μια καλή αρχή, mm-hmm, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, με τη μετάφραση σημαντικού κομματιού του έργου του, ρε παιδί μου. Προφανώς μένουν κι άλλα, αλλά υπάρχει μια καλή εικόνα εκεί έξω για κάποιον που θέλει να, mm-hmm, να καταλάβει τι σημαίνει Λαντάουερ, με βάση τα ίδια τα κείμενά του, ας πούμε. Η επίδρασή του στον ευρύτερο. Εντάξει, στη Γερμανία προφανώς το γνωρίζουν καλύτερα λόγω της γλώσσας και λόγω της. Έτσι. Και υπάρχουν ομάδες που ασχολούνται με τον Λαντάουερ περισσότερο, mm-hmm, και στη λογική του και με τη σκέψη του και το έργο του. Αλλά τώρα η επίδρασή του ευρύτερα. Ο Λαντάουερ γενικά, ίσως δεν το πάμε κιόλας αυτό, mm-hmm, και για την εποχή του εξέφραζε μια θέση και μια στάση πολιτική. Και μέσα στους κόλπους του αναρχισμού που ήταν πολύ. Που ξένιζε, ναι. Δηλαδή, από ένα σημείο και έπειτα που όταν είναι στο Βερολίνο και λέει πια δεν έχει νόημα να απευθυνθούμε στο προλεταριάτο, το βιομηχανικό, και έχει νόημα να απευθυνθούμε, ας πούμε, σε ανθρώπους που είναι στο νότο της Γερμανίας, Σουηδία, που σου πω ότι έχει τις εμπειρίες, που είναι εκεί μια μικροδεκτησία, βιοτεχνία και βιομηχανία, αποκεντρωμένα μεγέθη, μικρές κοινότητες κτλ. Έχει αυτό το όραμα. Έτσι. Είναι εκτός εποχής. Ναι, γιατί όταν είσαι στις αρχές του 20ου αιώνα, το Βερολίνο γίνεται Μητρόπολη, ας πούμε, βιομηχανική, ραγδαία αστικοποίηση και όλα αυτά, τα μεγάλα μεγέθη σου λέει θα πάμε στους 5. Mm-hmm. Ή αν δεν πάμε στους 5, θα πάμε σε μια λογική αναρχοσυνδικαλισμού που θα αναφερόμαστε στο βιομηχανικό προλεταριάτο, σύν με αναρχικές, ας πούμε, διαστάσεις στην πολιτική μας, ας πούμε. Ο Λαντάουερ από ένα σημείο και έπειτα δεν λέει αυτό. Λέει κάτι εντελώς διαφορετικό, είναι μια σύνθεση εντελώς διαφορετική. Άρα, ακόμα και για την εποχή του, μάλλον στην εποχή του κυρίως, αυτά που γράφει, όχι μόνο αυτά που σκέφτεται και η φιλοσοφική του, ας πούμε, διαδρομή και σύνθεσή του, ας πούμε, αλλά και αυτά που προτείνει, πού απευθύνεται, ποια μεγέθη, ας πούμε, θεωρεί κομβικά, πολιτικά, κοινωνικά, ποια όχι, ποιες κοινωνικές ομάδες, ποιες πολιτισμικές διαστάσεις, είναι, ναι, off, είσαι off. Και αυτό που είπα ότι είναι και η πολιτική και πολιτισμική απομόνωση που ένιωθε, mm-hmm, που προσπάθησε να την κάνει, ας πούμε, πλεονέκτημα μέσω του μυστικισμού και του διαποχωρισμού, ας πούμε, και διαμέσου αποχωρισμού στην κοινότητα. Οπότε η απάντηση για την εποχή του είναι σίγουρη ότι δεν είχε επιρροή. Έτσι. Δεν είχε επιρροή, εντάξει. Και στη Γερμανία ήταν ελάχιστη, ας πούμε. Μετά. Μετά τώρα είναι ένα ερώτημα. Εγώ θα έλεγα ότι από το 60 και μετά, για παράδειγμα, αυτό που έχει ο Λαντάουερ που βάζει πολύ το ζήτημα της. Βάζει την αγροτική διάσταση. Έτσι. Άρα και μια άλλη σχέση με τη φύση, άλλη σχέση με τον κόσμο. Τα μικρά μεγέθη, η αλλαγή της κλίμακας, έτσι. Νομίζω ότι αυτά μετά τα 60 επανέρχονται, ας πούμε, στα πιο ρητά τουλάχιστον, πιο μαζικά, mm-hmm, όσο μαζικά μπορούν βέβαια, σε κινήματα, ας πούμε, κοινωνικά, τα οποία εμπνέονται και από τέτοιου τύπου αρχές και ρεύματα και. Για παράδειγμα, είναι τυχαίο ότι στην Αμερική, τη δεκαετία του 70 μόνο, βγαίνουν τρεις μονογραφίες που ξέρω εγώ για το Λαντάουερ, ας πούμε. Μία είναι το 71, η άλλη το 73, η άλλη το 79, νομίζω. Δεν τυχαίο αυτό. Mm. Έτσι. Και είναι καλές μονογραφίες. Δηλαδή το έχουν ψάξει.
για να το ψάχνουν και να φέρουν στην επιφάνεια κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι προφανώς, ας πούμε. Άρα κινήματα που κάνουν κριτική στην αστικοποίηση, στον εκβιομηχανισμό, θέλουν μια άλλη τύπου σχέση με τεχνολογία, μιλάνε για γη και ελευθερία, έτσι, γιατί και ο Λαντόρ γι' αυτό μιλάει ουσιαστικά. Μιλάνε για κοινότητα και όχι για μεγάλα μεγέθη και κλίμακα που ξεφεύγει από τον ανθρώπινο μέτρο, τύπου κοινωνία, μαζική κοινωνία κτλ. Μιλάνε για σύνθεση, ας πούμε, του παραδοσιακού με το μοντέρνο, σύνθεση της χειροτεχνίας με την αγροτική παραγωγή και τη βιοτεχνία και ας πούμε. Που βλέπουν το μερικό σαν πλεονέκτημα και όχι, ξέρεις, σαν περιθώριο, που θέλουν μια ολότητα ανοιχτή, όλα αυτά, ας πούμε. Έναν κόσμο που να χωρά πολλούς κόσμους, να το πω έτσι. Αυτό είναι λανταγουερικό πάλι, ας πούμε. Έτσι. Γιατί έχεις τα αποσπάσματα, είναι καλλιδοσκοπική εικόνα εκεί. Είναι λανταγουερική εικόνα. Δεν μιλάμε μια σπεράδο, ας πούμε, να μας έρθει από πάνω. Και προφανώς που αμφισβητούν, ας πούμε, τις κρατικές, την κρατική εξουσία, την κρατική οργάνωση της ζωής, την εξάρτησή μας από αυτή. Έτσι. Δηλαδή, πρακτικά επιδιώκουν να δημιουργήσουν καταστάσεις και να μας επανεξοπλίσουν με τρόπο που θα μας κάνει να μην χρειαζόμαστε αρχικά τόσο πολύ το κράτος, ας πούμε. Νομίζω ότι εγγράφονται, έχουν επηρεαστεί από το ρεύμα της σκέψης του Λαντάουερ. Εντάξει, ο Λαντάουερ ήταν αρκετά, πώς το λένε, διαυγής η σύνθεσή του. Έτσι. Η επίδρασή του μπορεί να μην ήταν, να ήταν και να είναι προφανώς, ας πούμε, μικρή, αλλά στο τι ήθελε να κάνει ο Λαντάουερ, δηλαδή αυτό το πράγμα που περιέγραψε, θα το βρίσκεις αρκετά καθαρό σε αυτό που κάνει. Και ειδικά μέσα στον 20ο αιώνα, τα χρόνια από το 1900 και μετά, που βάζει πια γερά το μυστικισμό. Πώς το λένε, η σύνθεση είναι σαφής, δηλαδή θέλω να πω μου κάνει εντύπωση, γιατί και στον Κροπότκιν βρίσκει στοιχεία κοινοτιστικά, έτσι. Αλλά έχει και έναν κομμουνισμό που θεωρεί το κράτος πάλι σαν κάτι εξωτερικό που κρατάει την κλασική της επανάστασης. Στο Λαντόρ έχει μια διάβγεια, μια συνέπεια, παιδί μου, ότι είναι σε άλλη κατεύθυνση. Και ναι, με γνωρίζει τον Κροπότκιν και αντλεί από αυτόν, μεταφράζει τα έργα του. Την αλληλοβοήθεια την έχει μεταφράσει. Το αγρία εργοστάσια εργαστήρια το έχει μεταφράσει και έχει εμπνευστεί από αυτά. Αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι άλλο. Ξέρεις, είναι αυτό το sui generis που ταυτόχρονα ίδιος ξέρει τι θέλει. Και ξέρει και έχει έναν αέρα πραγματισμού και έναν αέρα ότι γίνεται, ρε παιδί μου. Και ξέρεις τι, συγγνώμη, σε διακόπτω, Λαντάουερ, εγώ θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι έδωσε μια διάσταση, ας πούμε, στο άτομο ιδιαίτερη. Ναι, okay. Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Έτσι να διαβάσει εγώ, ας πούμε. Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Ισχύει. Και έτσι με βάση τη δική μου ανάγνωση ισχύει. Ο άνθρωπος δεν είπε μόνο για τη συλλογικότητα. Ακριβώς. Υπάρχει και ένα άτομο εκεί μέσα. Αυτό το άτομο τι κάνει. Τι γίνεται, ναι. Θα τον μπλακώσει η συλλογικότητα. Δεν θα τον μπλακώσει. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Και αυτό που έλεγες πριν στην αρχή, ας πούμε, ότι πρέπει να κάνουμε μια καταβήθηση στον εσωτερό εαυτό μας. Εντάξει, μπορεί να φαίνεται πολύ ποιητικό. Εμένα μου αρέσει, ναι, ας πούμε, okay, και ο τρόπος που γράφει. Είμαστε υπέρ της ποιήσης. Ναι, μ' αρέσει αυτός ο ποιητικός, ναι, τρόπος, έτσι, ο κάπως που γράφει, επειδή, ναι, που δεν είναι στεγνά θεωρητικός. Ναι, ναι, ναι. Και σου λέει πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό. Είναι παθιασμένος, ναι, 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 ναι. Και φαίνεται. Ναι, φαίνεται. Δηλαδή, θυμίζει Νίτσε. Θυμίζει Νίτσε. Κατάλαβε τι το λέω. Και ο Νίτσε γράφει με μια ορμή, ας πούμε. Και ο Λαντάουερ το ίδιο. Έχει πυρετό, δεν. Όταν γράφει, έχει πυρετό. Δεν κράτηκε. Εμένα μου αρέσει αυτό. Μπορεί να μην το καταλαβαίνω πάντα και να μην βγάζω πάντα συμπεράσματα, αλλά για μένα είναι. Είναι κάτι, ρε παιδί. Το πάμε που λέει, πάμε εδώ και τώρα, ξεκινάμε, το νιώθεις όταν το διαβάζεις. Δεν είναι σαν να τον ακούς. Ναι. Σου περνάει μέσα από το κείμενο, ρε παιδί μου. Είναι ταλέντο να το κάνεις αυτό. Ναι. Δεν είναι αποστασιοποιημένος, δεν είναι να πάρει τα στοιχεία της. Όχι, δεν είναι αυτό. Το άτομο που είπες, τώρα να κάνω ένα σχόλιο για το άτομο, γιατί είναι πολύ κομβικό και το. Μόσο έχουμε πει, δεν. Μπορεί να το έχω πει, αλλά αξίζει να δώσουμε έμφαση σε αυτό. Γιατί είναι και μια βασική διαφορά, όχι μόνο με τους σοσιαλδημοκράτες που είναι προφανές, αλλά και με τους κομμουνιστές και τους αναρχικούς της εποχής του. Έτσι, και φαίνεται πάλι μέσα από αυτό, τη σχέση ατόμου-κοινότητας, ιδιαίτερη φιλοσοφική παιδεία του, ας πούμε. Ιδιαίτερη όχι ότι ήταν κάτι φοβερό, ιδιαίτερη ότι οι επιλογές ήταν ιδιαίτερες. Έτσι. Η κοινότητα συγκροτείται μέσα από το άτομο. Έτσι. Συγκροτείται μέσα, άρα το άτομο παίζει κομβικό ρόλο. Μάλλον να το πω διαφορετικά. Όχι το άτομο. Είναι λάθος. Είναι λάθος η λέξη. Είναι λάθος η λέξη. Και αυτό γιατί. Γιατί τέλη του 19ου αιώνα, 1895 κάπου εκεί, βγάζει μια σειρά από κείμενα ο Λαντάουερ στο άρθρα στο Der Socialist που λέγονται zur Entwicklung des Geschichte des Individuums. Δηλαδή στα ελληνικά σημαίνει προς μια εξελεκτική ιστορία του ατόμου. Και εκεί ουσιαστικά αναμετρείται, αν θέλεις, ας πούμε, και με το στιρνερικού τύπου ατομικισμό. Άρα την αντίληψη του Στέρνερ για το άτομο. Που και αυτό ήταν ένα αφαιρέσει, αφετήχη και τέτοια, αλλά κράταγε κάτι, ας πούμε, που ο Λαντάουερ λέει ότι είναι και αυτό φετήχη και είναι και το άτομο. Οπότε εκεί λέει ότι η κοινωνία προϋπάρχει του ατόμου, λέει ο Λαντάουερ, ας πούμε,
αλλά κάνει και μια κρίσιμη διάκριση, έτσι, ανάμεσα στο άτομο και στην ατομικότητα. Mm-hmm. Σε αυτά τα σειρά άρθρων. Άτομο και ατομικότητα, individuum και individualität σε γερμανικά. Φαντάζομαι ότι είναι υπέρ της ατομικότητας. Υπέρ της ατομικότητας. Γιατί η ατομικότητα πηγαίνει με την κοινότητα. Και εκεί δημιουργείται ένας κοινωτικός δεσμός ανάμεσα σε μια ατομικότητα που μπορεί να υπάρξει με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, mm-hmm. η προσωπικότητα του καθενός, η μοναδικότητα του καθενός μας, έτσι, mm-hmm. το ρομαντικό, ας πούμε, η ρομαντική αντίληψη για το άτομο, η οποία όμως εγγράφεται μέσα στην κοινότητα. Οπότε έχεις κοινωτικό δεσμό, mm-hmm. κοινωτικό δεσμό ανάμεσα στο άτομο, στην ατομικότητα και στην κοινότητα, ενώ έχεις δεσμά, κρατικά δεσμά, αν θέλεις, ανάμεσα στο άτομο πια και στο κράτος. Δηλαδή είναι άτομο, κράτος και τα κρατικά δεσμά, ατομικότητα και κοινότητα και mm-hmm. πώς το λένε, δεσμός, κοινωτικός δεσμός. Mm-hmm. Είναι άλλου τύπου τάξης μεγεθών και στην κλίμακα και στην ποιότητα των σχέσεων. Mm-hmm. Αλλά η ατομικότητα, γι' αυτό είπες πριν για τους ποιητές. Έτσι, πολύ κομβικό για τον Λαντάουερ, για τον Λαντάουερ που γράφει ποιητικά, όχι μόνο γράφει ποιητικά, γουστάρει και ποιητές. Mm-hmm. Ένας από τους αγαπημένους του και στον οποίο βρίσκει την ίδια κοσμοθεώρηση, τη μυστικιστική, είναι ο Αμερικάνος Walt Whitman. Mm-hmm. Έτσι. Όταν γράφει ο Walt Whitman το κλασικό του έργο, ας πούμε, τα τραγούδια του εαυτού μου, δεν εννοεί τον δικό του εαυτό. Έτσι. Mm-hmm. Ή τον δικό του εαυτό δεν το θεωρεί σαν άτομο. Το θεωρεί ακριβώς σαν μπύλη και σαν όχημα για να βγει στην κοινότητα, για να βγει στο έθνος του που είναι η Αμερική, ας πούμε. Ποια Αμερική τώρα είναι το θέμα, έτσι. Ο λαός του που είναι η καινούργια Αμερική. Mm-hmm. Έτσι και ο Λαντάουερ, ας πούμε, το άτομο θεωρεί. Γράφοντας, δηλαδή τα γραπτά του είναι τα γραπτά του εαυτού του με την, ίδια, με την έννοια του πολύ αγαπημένου του Walt Whitman. Έτσι. Mm-hmm. Ότι αυτός ο εαυτός θα σε οδηγήσει σε μια ατομικότητα που είναι η πύλη, ας πούμε, για την κοινότητα. Mm-hmm. Που είναι η πύλη για να βγει στο λαό, θα πει. Ή στο γερμανικό έθνος με την έννοια που το εννοεί αυτός. Έτσι. Mm-hmm. Το ζήτημα του λαού δηλαδή προκύπτει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Άρα ο ποιητής είναι πολύ κομβικός. Ο ποιητής, γιατί ο λαός χρειάζεται το μύθο. Ο λαός χρειάζεται, ας πούμε, την ποιήση. Την ποιήση και την ποιητική, βέβαια, στη ζωή, έτσι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν τώρα μου πες να κλείσουμε, οπότε... Όχι, ας να το κλείσουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω και πόση ώρα έχει περάσει. Θα σου πω τώρα. Έχουν περάσει 2 ώρες και 43 λεπτά. Εντάξει. Το έχουν κλείσει ήδη, οπότε μπορούμε να αρχίσουμε να λέμε ότι θέλουμε πια. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.